να σας πείτε το με ένα φιλί, με μία λέξη, με ένα βλέμμα, πείτε το με ό,τι εσείς θέλετε, αρκεί να το πείτε. Και αρκεί ο άλλος να το καταλάβει, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Τι σημασία έχει να λέω εγώ κάτι, άμα δεν το καταλαβαίνει ο άλλος, σημασία έχει να υπάρχει ανταπόκριση, κατάλαβες, Μαζάκο. Πόσο θα συμφωνήσω, θέλω να προσυπογράψω. Προσυπογράφεις την αυθόρμητη έναρξη της σημερινή, την αυθόρμητη παραλήρημα. Είχα μια κουβέντα χθες το βράδυ για σχέσεις και λέγαμε ότι πολλά πράγματα τα κάνουμε, τα λέμε και ο άλλος. Δεν τα δηλαδή, εσύ το λες, μπορεί να το κάνεις, πρέπει και ο δέκτης να είναι έτοιμος να το δεχτεί. Σύμφωνα με την ψυχολογία και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς στις ζωές μας, ναι. Όλοι λένε ότι την αγάπη πρέπει να την αντιλαμβάνεται αυτός που την εισπράττει. Εγώ μπορεί να σε αγαπάω, αλλά να σε ταλαιπωρώ. Τι σημασία για αυτό το θέμα είναι να καταλαβαίνεις εσύ ότι σε αγαπάω. Mm. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στο Χάρη Λεπιδάκη. Χαρούλη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Πώς είσαι καταρχάς, με... Καλημέρα στην πιο διάσημη κουζίνα της τηλεόρασης. Το ποδαράκι σου, πώς είσαι. Γιαννές, είσαι καλύτερα. Να έρθεις λάμπρο να κεράσω καφέ. Έλα, θα έρθω. Είσαι καλύτερα. Καφέ, να στα πω. Είμαι καλύτερα, λένε μου. Ναι, είμαι καλύτερα. Μπράβο. Άρα κινείς, βγαίνεις, είναι όλα, έχουν επανέλθει, έχει επανέλθει μια κανονικότητα. Βγαίνω μόνο για να ολοκληρώσω τις φυσικοθεραπείες μου, αλλά πάνε καλύτερα και αρχίζω από την αρχή να περπατάω το πόδι μου. Άντε ρε αγόρι μου. Κοίταξε να δεις. Γιατί πρέπει να βγεις, να έρθεις από εδώ, να μας τα πεις από κοντά, γιατί αυτά που ακούμε, καμιά φορά. Να σου πω κάτι, μου έχει κάνει καλό που μένω σπίτι, γιατί βλέπω όλες τις εκπομπές. Βέβαια, με αυτά που ακούω, πονάω περισσότερο. Αφού γράφεις στο Instagram ότι πλήττεις, δεν μπορείς, όλα για τα κλικς. Πριν δύο λεπτά, με κάτι που άκουσα το πρωί, έβασα και έγραψα χαρακτηριστικά ότι όταν μεταφέρουμε μία είδηση, για να πάρουμε λίγα κλικ ή νούμερα τηλεθέασης, πρέπει να υπάρχει είδηση, όχι μόνο τίτλος, γιατί μετά μην ψάχνουμε την αιτία, γιατί είμαστε χαμηλά και στα site και στις εκπομπές. Τώρα εσύ κάπου αναφέρεσαι πολύ συγκεκριμένα. Πες μία, δύο, τρεις. Πού αναφέρεσαι, αφού έγινε πριν από λίγα λεπτά. Πού, για πες. Από τις 6 το πρωί βλέπουμε τηλεόραση. Δεν είναι μόνο στην ψυχαγωγία. Αυτό είναι και στην ενημέρωση. Έχεις δίκιο και καλά κάνεις και το λες και σίγουρα για να το λες κάτι έχεις στο μυαλό σου. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας, βλέπω και το Σαράντι το Μαργετή. Ήσουν χτες, Σαραντούλη μου, στο αεροδρόμιο. Συναντήσατε τον Λάιτ. Καταρχάς, οι ώρες οι καλές, γιατί παντρεύεται. Έκανε πρόταση στην αγαπημένη του. Εκείνη αποδέχτηκε την πρόταση γάμου, οπότε σύντομα θα φάμε κουφέτα. Όμως ο Λάιτ είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών και για έναν άλλον λόγο, γιατί απαντάει, τον αφορούν και οι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Βελόπουλος μέσα στη Βουλή για την τραπ μουσική. Ακριβώς, Ελένη. Αρχικά να πούμε, να αρχίσουμε το ευχάριστο γεγονός, το χαρμόσυνο. Η Κοτρώνα, τώρα πόσο να σας την περιγράψω. Κοτρώνα! Δύο καρατίων, σίγουρα. Την βλέπετε εδώ και στα πλάνα. Πραγματικά ήταν ένα υπέροχο ζευγάρι. Αυτός ήταν πάρα πολύ ευγενικός με εμάς καθ' όλη τη διάρκεια. Αρχίσαμε από το γάμο και πήγαμε στο πιο φλέγον θέμα. Το δαχτυλίδι, δείτε. Δείτε δαχτυλίδι, Ελένη μου. Πάω πιο κοντά για να δω. Μπράβο, Νάνση μου, δαχτυλίδι. Άννα, τη λένε τη γυναίκα του. Ναι, Άννα, τη λένε. Δυνάμη γυναίκα του. Είναι 36 χρόνια μαζί. Χαίρεται πάρα πολύ, φυσικά, το δείχνει, το χαίρεται. Ωραία, ναι, αυτά πάμε και στα υπόλοιπα όμως. Γιατί ο Λάιτ ζητάει 5.000 ευρώ. Για να ξεχωρίζουν τη για να ζητάει 5.000 ευρώ για να μας απαντήσει για τον κύριο Βελόπουλο. Αυτό θέλει. Δηλαδή, αν του δώσουμε 5.000 ευρώ, μας είπε ότι θα απαντήσει στις εκπομπές. Και θα απαντήσει μόνο γι' αυτό, μόνο για Βελόπουλο. Δηλαδή, αν θέλω και Βελόπουλο πακ και λίγο για γάμο. Και αποτρίχωση. Όχι, θα είναι ένα πακέτο. Θα είναι ένα πακέτο πληροφοριών το οποίο κοστίζει 5.000 ευρώ από κάθε Άρη, άκουτα. Άκουτα, αγόρι μου. Χάνεις, χρήμα. Άκουτα και μετά να εγώ έχω 500 ευρώ προς το παρόν, είναι να τα δώσω για το δάμα. Ό,τι βάλει ο καθένας καλό είναι. Πάμε να ακούσουμε τίπο Λάιτ. Λάιτ, τι κάνεις. Καλά, εσείς τι κάνετε. Αρχικά να πούμε να ζήσετε. Πού είναι το κορίτσι, γι' αυτό είχαμε κάνει. Ευχάριστο. Να δούμε το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς περάσατε και θέλω να μου πεις εσύ που σε σένα γίνει πρόταση, αν το περίμενε. Όχι. Όχι, Ποιο είναι το πρώτο άτομο που πήρατε να πείτε. Πώς νιώθεις μετά από την πρόταση. Στη μαμά μου. Πώς αντέδρασε η μαμά. Χάρηκε πάρα πολύ. Λάιτ, εσύ το σχεδιάζεις καιρό, σε ποιον το είπες πρώτα. Της έκανα την πρόταση μου, είπε ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, αυτά έχω να πω. Καλή... Για τον κύριο Βελόπουλο... Για τον κύριο μου Βελόπουλο, κλείνετε την έξοδο, παρακαλώ. Θα έπρεπε να συλληφθούν όλοι αυτοί οι περιβόητοι τράπερς που υποκινούν τον εκχυδαϊσμό, τον εκμαυλισμό, την διακίνηση και πρόκληση βίας καθημερινά μέσα από τα τραγούδια τους. Θα σας διαβάσω
ή θα σας πω καλύτερα μερικά πράγματα για το πώς αυτή η μουσική δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον ψυχισμό των παιδιών. Για τον κύριο Βελόπουλο, τι έχεις να πει? Δεν έχω να πω τίποτα. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν επηρεάζει την νεολαία όσον αφορά τις παραβατικές συμπεριφορές. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Μπείτε στο Instagram μου να δείτε. Πόδια μου πρισμένα σαν να παίρνανε εγώ στο. Μέχρι και στη Βουλή. Μπορεί να μπει στο Instagram μου και να μάθει. Νέρο Γκρέκο, κάντε με follow. Στο Instagram έχεις στείλει κάτι, έχεις ανεβάσει, εννοώ πού? Έχω πολύ ψωμί στο Instagram. Θα απαντήσεις, θα ασχοληθείς με αυτά ή έχουμε τώρα... Έχω πει ήδη πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε κάνει και δημοψήφισμα. Στο Instagram έχω μαζέψει 12.500. Α, ναι, για τη φυλακή κάτι είδα. Μπείτε στο Instagram μου για ό,τι άλλο θέλετε. Αλλιώς 5.000 ευρώ πια εκπομπή πληρώνει, βγαίνω και τα λέω. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και αυτός είναι ο λόγος που με παίρνετε κιόλας. Άμα βγω και μιλήσω, θα γίνετε viral, η εκπομπούλα σας θα παίξει παντού. Οπότε το virality, κύριοι, πληρώνεται. Αλλιώς πάρτε τηλέφωνο τον Πέτρο Πέτρα με το ποδήλατο ή τον MC Μίτσο και τον MC Κώστα να μας πει για το rap game, να πούμε και ό,τι θέλει να μας πει. Αν θέλετε όμως το λαβράκι, θα το πληρώσετε γιατί σπαρταράει. Το γάμο, πότε να τον περιμένουμε? Υπερβολική. Υπερβολική. Τοποθετήστε χρήματα στην τέτοια. Πες μας για το γάμο που δεν θες χρήματα. Καθόλου, τα λεφτά δεν κάνω ποτέ πλάκα για τα λεφτά. Είμαι πάρα πολύ σοβαρός με τα οικονομικά μου. Για το γάμο. Παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Να ζήσετε. Όλη την Ελλάδα. Πότε ο γάμος? Όταν θα το μάθουμε, το μάθετε κι εσείς. Θα μας καλέσετε? Θα είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Ναι, θα έρθω. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Χάρη, νομίζω πως είναι μια απάντηση που δεν πέφτει, που δεν μας ρίχνει και από τα σύννεφα από το live. Δηλαδή έχει το δικό του τρόπο να αντιμετωπίζει τους δημοσιογράφους και αυτό που λέει είναι πληρώστε με εν είδη αστείου, αλλά ενδεχομένως κατάλαβα. Έπεσε η ταρίφα πάντως από το Λιάγκα, έχει ζητήσει 100.000. Οπότε από τα 100 στα 5 σημαίνει. Για να δώσει συνέντευξη για ποιο θέμα. Ήταν όλο το πακέτο. Για να πάει εκεί. Κάτι τέτοιο δεν είχε πει. 100, είχε ζητήσει κάτι, ένα κόσμο. Πάντως ήταν πλατό, με ψιρούλα, φωτά. Λογικό. Ένα μισά. 20 λεπτά καλεσμένο. Ναι, το φως είναι ακριβό. Light, το ρεύμα αξίζει. Χάρη. Πολλά. Καταρχάς ήταν ευγενής με τους συναδέλφους. Έμεινε με τη σύντροφό του, είπαν αυτά που έπρεπε να πούνε όσον αφορά το κομμάτι γάμου και όλο αυτό το θέμα. Και μόλις άρχισαν οι ερωτήσεις, μάλιστα τους παρέμψε και στον προσωπικό του λογαριασμό, γιατί είχε κάνει και ένα δημοψήφισμα για το αν θα πρέπει να πάει στην Βουλή ο κ. Βελόπουλος. Όπως ακραία ήταν και η τοποθέτηση του κ. Βελόπουλου στη Βουλή, έτσι. Ακραίο είναι και αυτό, δηλαδή να ψηφίζει κάποιος αν θέλει να πάει φυλακή. Δηλαδή, εν έτη 2025 ακούμε μέσα στο κοινοβούλιο να απαγγέλλονται στίχοι του Light. Δηλαδή, αυτά είναι αστεία πράγματα, νομίζω. Άρη, έγινε σε μία βάση για να μιλήσει για τη βία στους ανηλίκους. Το ξέρεις, φαντάζομαι. Από εκεί πάτησε και ήθελε να πει ότι τα τραγούδια, ξέρω, τα παιδιά υποκινούνται στη βία. Όχι, έχασε το δίκιο. Ακόμα και αν είχε ένα ψήγμα δίκιου ότι όντως μπορεί αυτά τα λόγια που βάζουμε στα στόματα των παιδιών 8, 9, 10 χρονών. Αν αυτά μπορούν να υποκινήσουν τη βία, μας την πει κάποιος ειδικός, φαντάζομαι, παιδοψυχολόγος κτλ. Δεν είναι κάτι που το ακούς πάντως. Από αυτό, από το ότι όσοι τα τραγουδά να συλληφθούν, απέχει παραστάσεις και είναι ακραίο και είναι και τελείως λάθος, γιατί και εμείς μεγαλώσαμε με heavy metal που έλεγε χειρότερα πράγματα. Γιατί δεν επηρεάζει τον ψυχισμό μας. Και επίσης μπορεί να μεγαλώσει και σε ένα σπίτι με Μίκη Θεοδωράκη και τέτοια ακούσματα. Και να γίνει εγκληματίας. Και μετά να έχει πάρει μια άλλη τροπή η ζωή σου. Σίγουρο είναι ότι σε όλη τη νεολαία και στα παιδιά. 8, 9, κάτι 10 γράφει, μέχρι. Μέσα, κάτι λέει. Παιδιά, δεν μπορείς να τους το απαγορεύσεις. Δηλαδή, ό,τι και να τους πει όχι ένας γονιός, σίγουρα εκείνα με τους φίλους, με τις παρέες και τα λοιπά θα τα ακούσουν. Το θέμα είναι να μπορούν οι γονείς να εξηγήσουν και να κάνουν ένα διάλογο επικοδομητικό με τα παιδιά τους για το τι είναι αυτό που τους αρέσει αυτή τη μουσική και να ακούσουν και κάτι άλλο. Δηλαδή, να επιλέξουν γιατί. Τι είναι αυτό που ακούνε. Και Ελένη, αυτές οι ηλικίες 8-9 ετών που λες, 10, 12, 13, είναι αυτές που ακολουθούν και τον Light στο Instagram σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν υποτιμώ το κοινό του, γιατί και εγώ τον ακολουθώ. Και είναι αυτές οι ηλικίες που μπήκαν και ψήφισαν. Δεν νομίζω να κατάλαβαν ακριβώς. Δεν είναι ενδεικτικό με το. Ναι, παιδιά, δεν είναι αστείο. Τώρα αυτό είναι μια πλάκα που κάνει και ο ίδιος στο Instagram του. Και ξέρει ότι έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Ό,τι λέει στο κοινό του έχει τεράστια και απήχηση. Δεν ξέρω αν η τραπ μουσική, Χάρη, και θέλω και τη γνώμη σου, γιατί δουλεύεις μες τη νύχτα, ακούς κάθε είδους μουσική κτλ. Αντιλαμβάνεσαι, αφουγκράζεσαι τι απήχηση έχει κάποιος καλλιτέχνης στον κόσμο. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η μουσική που έδωσε στα παιδιά αυτά τις εικόνες για τις απαγορευμένες ουσίες, για τη βία, για τα όπλα. Ότι πρεσβεύει κάτι άλλο που δεν θα μου άρεσε και εμένα σαν νοοτροπία. Να δώσω στα
παιδιά μου, αυτό είναι αλήθεια. Ως παιδιά. Δεν ξέρω αν τα παιδιά από εκεί τα γνωρίζουν και όχι από ταινίες, από το ίντερνετ, από παιχνίδια που παίζουν. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που βλέπουμε ταινίες, περιπέτειες, αστυνομικές, να ξέρουμε απ' έξω και ανακατοπτά στα σενάρια, τα καρτέλ των ναρκωτικών και όλα αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι η τραπ και η ραπ μουσική που έχει μια μεγάλη τάση τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το Spotify και κάποιες. Πώς λένε να πλατφόρμες μεγάλες. Πλατφόρμες. Ναι. Νομίζω ότι σίγουρα δεν περνάει αυτή η μουσική σε νυχτερινά κέντρα και γι' αυτό και δεν βλέπουμε τράπεζες. Ναι, αλλά βλέπεις τον Αργυρό να συνεργάζεται με τον Light και να κάνουν την επιτυχιάρα. Δηλαδή, αν αυτή η μουσική ήταν από όλους και απορριφθεί. Συνεργάζονται γιατί βολεύονται, γιατί αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να πάρουν την νεολαία που κάποιοι άλλοι δεν την έχουν. Οπότε εδώ μιλάμε για business. Σου λέει, θέλω κι εγώ το κοινό σου. Αυτό κάτι λέει όμως. Εντάξει, αυτό δίνει μια μαζικότητα. Βέβαια, το θέμα με τα παιδιά, το πρόβλημα είναι ο μιμητισμός. Εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί ναρκωτικά, γυναίκες, βία κτλ. Υπήρχαν πάντα. Εδώ όμως τα παιδιά μπαίνουν στο ρόλο. Θα βάλουν το τσαντάκι, θα πάρουν το ένα, θα κάνουν. Μιμούνται αυτούς που λένε ιστορίες ζωής που ειλικρινά δεν ξέρουν ότι είναι και ψεύτικες, δεν είναι και αληθινές. Αυτό είναι αλήθεια. Και ότι στη δική του ζωή αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτό που θέλουν. Προφανώς και βγάζουν πολλά χρήματα και αυτό κάνουν και μια δουλειά. Αυτό λέει ο Λάτε. Εγώ τα λεφτά. Money, money talks, bullshit walks. Οπότε... Πάμε να ακούσουμε τι λέει και ο Δημήτρης Παπανότος. Τον ρωτήσαμε και για τον Light. Ακούμε πολλά το τελευταίο διάστημα για σας, για την υποψηφιότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα σας ακούσαμε να λέτε ότι προσανατολίζεστε προς το όχι. Ναι, προσανατολίζομαι προς το όχι γιατί. Βλέπω μια κατάσταση σχεδόν διάλυσης στο κόμμα. Όλοι γνωρίζουμε, και εγώ αυτό πιστεύω τουλάχιστον, ότι αν εκλεγεί ένας από τις τρεις ομάδες που έχουν αυτόν τον ανταγωνισμό που έχουν μέσα στο κόμμα, τότε πάμε για άλλη μια διάσπαση και για απώλεια της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και νιώθω ότι είναι ένα βάρος το οποίο δεν μπορώ να σηκώσω. Ο Τάιλερ ανοίγει γυμναστήριο. Ο Τάιλερ είναι ένα νέο παιδί. Κάτι πρέπει να κάνει στην Ελλάδα που ήρθε. Αυτό γνωρίζει, αυτό κάνει. Δεν περίμενα να τον δω, ας πούμε, να προσλαμβάνεται στο ΕΣΥ, σε νοσοκομείο, σε νοσοκόμος. Κύριε Παπανότο, θα ήθελα και το σχόλιο σας για την κυρία Ζαμάνη και όλο αυτό που έγινε με την μπλούζα που αποφάσισε να βγάλει στην αυλή. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα σωματότυπου ή οτιδήποτε, αλλά είναι θέμα κίνησης ότι είμαι σε μια σκηνή και είναι από κάτω 500, 1000, 2000 πόσοι άνθρωποι ήταν οι οποίοι έχουν πληρώσει να με δουν και με πιάνει, ας πούμε, να πετάξω την μπλούζα μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί με πιάνει κάτι τέτοιο. Ασχέτως του αν είμαι παχής, αδύνατος. Τώρα εγώ, ας πούμε, που σου μιλάω, πετάξω ξαφνικά την μπλούζα μου, δεν θα πεις τι έπαθε τούτος, δεν είστε καλά του. Έχει γίνει μια αντιπαραβολή και με ένα βίντεο που δείχνει τον Σάκη Ρουβά και τον κόσμο από κάτω να του λέει βγάλε το πουκάμισο. Ο Σάκης Ρουβάς τον γνωρίσαμε στην αρχή της δεκαετίας του 90 ως sex symbol. Και παραμένει για ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού του sex symbol. Είναι διαφορετικό να πεις ένα sex symbol βγάλε το πουκάμισό σου να δούμε τους καλογυμνασμένους σου μύες. Θα ήθελα και το σχόλιο σας για τους weekenders, πώς σας φάνηκε σαν εκπομπή. Έχουν την τύχη να ξεκινάνε όταν η πολύ πρωινή εκπομπή του Μέγκα έχει τελειώσει, την οποία παρακολουθώ, και η Σύση δεν έχει ακόμα αρχίσει. Είδα μια εκπομπή που θέλει στρώσιμο, θέλει κτίσιμο. Ελπίζω να δέσουν σαν ομάδα και να πάνε καλά. Εύχομαι όλοι να πηγαίνουν καλά στην τηλεόραση. Δεν είναι ένα team που θα επέλεγα εγώ αν ήμουν διευθυντής προγράμματος. Έχει έναν τρόπο ο Πάτρας να προσαρμόζεται, να φέρνει τα πράγματα λίγο στα νερά του και να το καταφέρνει στο τέλος τον κολάκι και ελπίζω να το βάλει άλλη μια φορά. Πώς σας φάνηκαν σχόλια στα social media ότι τους λείπει η Μπέτι Μαγκύρα? Τους λείπει, μου κάνει εντύπωση βέβαια, αλλά αν υπάρχει αυτό το κοινό που δεν αντέχει και θέλει οπωσδήποτε να δει την Μπέτι, τους το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τη βλέπουν πολλές ώρες κάθε μέρα. Κύριε Παπανότο, θέλω και το σχόλιο σας για τον Light. Με ένα φωνητικό που κοινοποιήθηκε, λέει μεταξύ άλλων ότι τον έχουν πάρει από όλες τις εκπομπές, αλλά για να βγει θέλει 5.000 ευρώ, γιατί είναι αυτό το ψάρι που σπαρταράει. Τώρα που μου το λες, πες την Τζολάκη να μου στείλει 10.000 για τις δηλώσεις αυτές και λίγα σου λέω. Άμα θέλει ο Light 5, εγώ πρέπει να θέλω 50. 50 στείλτε μου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν με έχω να σου στείλω 50, αλλά μα δεν σε κερνάω να ούσω στη χείρα. Αυτό ήταν πολύ βαρύ. Κοντά είναι, το ίδιο, το ίδιο. Αυτό ήταν βαρύ. Ό,τι θες, θα πας να βγεις από μένα. Έχει εκεί. Παιδιά, μην το γελάτε, θα γίνει συνήθεια και θα λέμε θες δηλώσεις πλήρως. Πάρσα. Με συγχωρείς. Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ
Ο Δημήτρης ο Γιάννης Παπαμιχάλη, ναι. Δημήτρης, το έχει ζητήσει. Το έχει ζητήσει. Το έχει ζητήσει. Δεν ναι, αλλά δεν τον έχουμε ακούσει πουθενά να κάνει δηλώσει. Γι' αυτό, παιδιά, γιατί θεωρείται λίγο περίεργο. Τέλος πάντων. Στην Αμερική γίνονται αυτά. Ναι, εντάξει, στην Αμερική γίνονται πολλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που λέγεται την Πέττη. Πέττη Μαγκύρα. Ναι, εντάξει, εγώ συμφωνώ. Δεν νομίζω γενικά στου τηλεθεατέ ότι του λείπουν οι παρουσιαστέ. Δηλαδή, ο μέσο τηλεθεατή τι λέει, αχ, τώρα μου λείπει η Μαγκύρα ή αχ, μου λείπει η Μπακοδί μου. Δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει. Γενικότερα, κατά τον κόσμο. Κωνσταντίνα ρώτησε, και χάρη δεν ξέρω αν συμφωνεί, ρώτησε σε σχέση με του Weekenders. Δηλαδή, γιατί πολύ σχολιάστηκε από τη στιγμή που βγήκε η καινούργια εκπομπή του Αντένα. Αν του λείπει η Μπέτη, η εκπομπή που έκανε πέρσι με την εκπομπή που προβάλλει φέτο, που έχει επιλέξει να προβάλλει φέτο. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό μπιφ εκεί πέρα, οπότε προφανώ θα ρωτήσει τον παπά να έχει την Μπέτη Μαγκύρα. Γιατί πέρσι έγινε. Γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο ρωτήσανε τον Δημήτρη Παπανότα, επειδή ξέρουν ότι την Μπέτη Μαγκύρα δεν την εκτιμάει δηλαδή, και δεν την πιστεύει ως παρουσιάστρια. Την εκτιμάει βαρύ. Μπορεί μια παρουσιάστρια που δεν θα επέλεγε να δει. Ούτε του γοητεύει. Είναι αναμενόμενη η απάντηση του Παπανότα. Δηλαδή δεν είναι ότι βγάζει τώρα μία είδηση. Ο Δημήτρης έχει επιχειρηματολογεί πάντα σε αυτό που λέει και γι' αυτό εγώ τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Είτε και γνωρίζει, συμφωνώ, είτε χάρη, διαφωνώ. Γνωρίζει τη τηλεόραση. Έχει εμπειρία. Γνωρίζει, βέβαια. Από εκεί και πέρα το αν η Μπέτη Μαγκύρα λείπει ή όχι θα κριθεί στο τέλος της σεζόν. Είναι ακόμη αρχή. Το παρεάκι του Αντένα έδειξε τη δεύτερη εβδομάδα ότι είχε μια μικρή άνοδο. Κάνανε κάποιες αλλαγές στη σκαλέτα της εκπομπής, λίγο να το βρούνε στο κομμάτι ενημέρωση ψυχαγωγία, γιατί η αλήθεια ήταν την πρώτη εβδομάδα ήταν λίγο, δεν πατούσανε στα πόδια τους, δηλαδή ξεκινούσανε με ψυχαγωγία, πηγαίνανε στην ενημέρωση, θέλανε λίγο να βρούνε και τα πατήματά τους, δεν το συζητάμε. Λογικό είναι εν μέρη, δηλαδή είναι μια καινούργια εκπομπή, μια καινούργια σκαλέτα, όλοι πίσω μπρος είναι καινούργοι. Δεν υπάρχουν πατήματα, δεν υπάρχει δηλαδή κάπου που να πεις ότι έχουμε ακολουθήσει αυτό πέρσι, πάμε να αλλάξουμε τώρα. Σιγά-σιγά. Κάνουν λίγες εκπομπές ακόμα, δεν έχουν τριφτεί σε καθημερινό. Το Σαββατοκύριακο αργίζει να το βρεις. Νομίζω ότι η ερώτηση πάντως, το Μπέτη Μαγκύρα, επειδή είναι από τις λίγες που η εκπομπή της είναι ανθρωποκεντρική, αλλά είναι και το ύφος της εκπομπής. Δηλαδή, λείπει Μπέτη. Και αυτό που έκανε. Το φαν, η πλάκα, αυτό που το έκανε, show. Ναι. Δηλαδή, γιατί όντως αυτό λείπει. Ενώ αυτή η εκπομπή έφυγε και αντικαταστάθηκε από μια εκπομπή που είναι άλλη, μια infotainment εκπομπή. Οπότε, ναι, μια καθαρά ψυχαγωγική εκπομπή ενδεχομένως να λείπει. Αυτό είναι το. Σ' αρέσει η Μπέτη. Χωρίς ενημέρωση. Ναι. Λοιπόν, Χαρούλη, θέλω μιας που είσαι κοντά μας να δούμε λίγο και όσα έγιναν χτες. Είπε και ο Δημήτρης στις δηλώσεις του για το ότι έβγαλε την μπλούζα της η Ματούλα Σαμάνη πάνω στη σκηνή και έκανε την. Είπε για πλάκα, θα σου άρεσε εσένα να βγάλω την μπλούζα μου τώρα. Σαφώς και θα ήταν κάτι που θα μας έκανε σε όλους μας εντύπωση. Αλλά με αφορμή αυτό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, θέλω και τη γνώμη σου και θέλω να δούμε και τη στιγμή που χτες η Δανάη αποφασίζει μέσα από την εκπομπή της να πάρει θέση σε όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες και για την ίδια. Έχει μπει σε μια κουβέντα χωρίς η ίδια να έχει δώσει καμία αφορμή για συζήτηση. Χωρίς και για την Ευβατίδου σχολιάστηκε πάρα πολύ. Και λέει μου να σου πω ότι και όλο, και όλο το καλοκαίρι εγώ βλέπω άρθρα που αφορούν στη Δανάη Μπάρκα σε πολύ μεγάλα site και από κάτω τα σχόλια είναι ο χετός. Φαντάζομαι η κοπέλα τα έχει δει. Αναφερόταν ίσως και σε αυτή τη μερίδα κόσμου που τη σχολιάζει σε κάθε τη κίνηση. Πάντως είχε την ανάγκη να απαντήσει. Το συζητούσαμε αν θα απαντήσει και στην Εύη Βατίδου. Δεν απάντησε την επόμενη μέρα, αλλά απάντησε χτες. Πάμε να το δούμε το απόσπασμα. Αυτό το τραγούδι, κάθε χρόνο το έχουμε αυτό το τραγούδι. Υπάρχει τραγούδι που να μην ξέρεις τους στίχους, είναι φοβερό με σένα. Με τη Ματούλα Ζαμάνη έχω και αγάπη γενικά. Δηλαδή πάω πάντα στις συναυλίες της. Πέρυσι στο Θέατρο Βράχων δεν ήθελα να φύγω από εκεί. Έχω μια μεγάλη αγάπη. Και γενικά τέτοιους ανθρώπους που σκορπίζουν φως, ανεμελιά, ελευθερία και τέχνη. Είναι ωραίο να τους ακολουθούμε, να τους αγαπάμε και να τους βάζουμε μπροστά. Να τους μαθαίνουν όλοι και όσοι δεν τους ξέρουν για τους ωραίους λόγους. Δεν οφείλει κανένας σε αυτό το πλανήτη κατ' εμέ, τον γη να δίνει λογαριασμό και εξηγήσεις για το τι κάνει και πώς το κάνει όταν δεν ενοχλεί τους άλλους. Δεν προσπαθώ να αποκόβομαι από αυτό το θέμα γιατί και εγώ βαριέμαι να με βλέπω
σε τίτλους για το τι λέει Δανάη, γιατί λύζω τι λέει Δανάη, γιατί είναι κουραστικό και εγώ κουράζομαι όταν το λέω. Πάρα πολλούς μήνες τώρα είμαι πάρα πολύ ήσυχη. Τίποτα, ούτε το καλοκαίρι ανέβασα. Που είχα πολλά περιστατικά να σχολιάσω. Όμως, επειδή βλέπω ότι αυτά τα περιστατικά δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα κιλά, έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά, με το πώς είναι ο καθένας, τι ρούχα φοράει, πόσα χρήματα έχει, αν έχει κάνει πλαστικές. Είναι χυδαίο, εξευθελιστικό και ντροπιαστικό για το ανθρώπινο είδος να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων όταν δεν βλάπτουν κανέναν. Πόσο δίκιο έχει αυτό το κορίτσι και τι παράπονο γλυκό και πολύ στοχευμένα, πόσο στοχευμένα εκφράζει το παράπονό της. Χάρη, γιατί πιστεύεις ότι μετά από τόσα χρόνια που ήταν να είναι στην καθημερινή ζώνη, δηλαδή συνεχίζουμε και κάνουμε, υπάρχουν μάλλον, γιατί δεν την κάνουμε, υπάρχουν τέτοια σχόλια. Καταρχάς, εγώ φτάσαμε υπέρ της Δανάης και με τον τρόπο που τοποθετήθηκε. Και ανήκει σε μια κατηγορία ανθρώπων που υπηρετούν την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, που έχει δεχτεί και άσχημα σχόλια και χυδαία σχόλια και έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στον τρόπο που έχει απαντήσει. Όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό με την συγκεκριμένη τραγουδίστρια, τη Ματούλα, δεν είναι η πρώτη φορά που βγάζει την μπλούζα της, γιατί και στο παρελθόν δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ. Ισχύει, και μάλιστα καλώς το υπενθύμησε μέσα, σε ένα story, μέσα από ένα story και η Τζόρτζια Συρίγα. Το είδες Γιώργη στην Καλαμάτα που λέει ότι το είδε βλέπα το πρωί στην Καλαμάτα. Και έβγαλε την μπλούζα της και τότε ούτε, ωραία, δεν υπήρχαν εκπομπές. Μόνο το ο Sky υπήρχε, η καλοκαιρινή εκπομπή που ήταν ο Λάμπρος. Σχολιάζαμε, γιατί πάντα σχολιάζουμε αυτό που βλέπουμε. Θυμάστε γιατί είχε γίνει με τον Άδωνη και τη Χοντρή. Και λέει πρωτοψάλτη, μα τόσα χρόνια δεν το λέω. Ναι. Τώρα το ακούσατε. Κάποιος το άκουσε, το πήρε χαμπάρι, το σχολίασε. Εγώ λέω τόσα χρόνια το λέω. Οπότε και τώρα μπορεί η κοπέλα την μπλούζα να την έχει βγάλει 50 φορές. Όταν το είδε ο άλλος. Τώρα έπαιξε τα site. Τώρα έπαιξε τα site και ασχοληθήκαμε όλοι. Κάποιος το είδε ένα βίντεο. Χάρη, Δανάη, θεωρείς ότι δέχεται επίθεση. Το εισπράττεις έτσι. Δέχεται επίθεση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και με την κυρία Βατίδου που επανέφερε και επανήλθε στη δημοσιότητα. Θυμόμενοι το τι είχε πει, αφού βέβαια τη ρωτήσαν οι συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι άσχημο να κάνεις επίθεση σε κάποιον επειδή είναι μεγάλο σε ηλικία ή επειδή έχει λίγα κιλά ή, ή περισσότερα το κιλά. Με αγάπη στο λέω για το καλό της υγείας σου. Γιατί και να είμαι συγχωρείς, επειδή άκουσα όλο το απόσπασμα, έλεγε ότι και κάποιος που καπνίζει, εγώ δεν έχω έρθει να του πω, να του πάρω το τσιγάρο από το χέρι και να του πω, μην καπνίζεις, το λέω για το καλό της υγείας σου. Είναι ένας άνθρωπος που ο σεβασμός στον διπλανό σου είναι κάτι που φαίνεται. Και με τις πράξεις και με το πώς θα τον κοιτάξεις και με το πώς θα του μιλήσεις. Η Δανάη έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι σέβεται τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό της, όποιος και να είναι αυτός και η κριτική πρέπει να σταματάει εκεί που αισθάνεσαι ότι προσβάλλεις έναν άλλον ξέρεις άνθρωπο. Ξέρεις τι γίνεται. Τι ξεπερνάς τη δική του κόκκινη σάτυρα, γραμμή. Ελένη είναι, μου, ναι. Η σάτυρα πολλές φορές λέμε ότι δεν πρέπει να έχει όρια. Η κριτική όμως πρέπει να έχει όρια. Και εγώ μεγάλη κουβέντα και για τη σάτυρα, αλλά γενικά πιστεύω ότι όλα πρέπει να έχουν ένα όριο. Γενικά πιστεύω. Και προκειμένου μιλάμε για ένα κορίτσι το οποίο κάνει κρίνω. Τη δουλειά του. Μα να το κρίνεις γιατί, για το τι φοράει και για το τι το δεν θεωρώ. Νομίζω ότι η Δανάη ξεκίνησε και πήρε την κριτική για τον εαυτό της. Μετά θεωρώ ότι αυτοί που θέλουν να τη χτυπήσουν, θέλουν να χτυπήσουν και το λάβαρο της επανάστασης που θεωρούν τη σηκώνει. Δηλαδή, σαν σύμβολο. Δεν χτυπήσουν μόνο τη Δανάη. Αυτό είναι χειρότερο. Για χειρότερο το λέω. Δεν χτυπούν τη Δανάη. Σου λέει, θα χτυπήσω τους υπέρβαρους, θα χτυπήσω τους κοντούς, είναι θα χτυπήσω χειρότερο, τους ψηλούς. Γιατί βλέπεις ότι η Δανάη μπορεί να είναι μια προσωπικότητα η οποία είναι δυνατή μέσα της. Δεν ξέρεις βέβαια τι μπορεί να συμβαίνει σε έναν άνθρωπο. Δεν θα το δείξει, δεν θα το μοιραστεί ποτέ. Αλλά με τη στάση της μπορεί, επειδή είπες και πριν ότι οι άνθρωποι και γενικότερα τα παιδιά και γενικότερα οι άνθρωποι λειτουργούμε μιμητικά, πολύ. Να βοηθάει ανθρώπους να ξεπεράσουν οποιοδήποτε θέμα μπορεί να αντιμετωπίσουν σε σχέση με την κριτική. Εννοείται. Άρα γιατί να χτυπάμε τον συνάνθρωπό μας ουσιαστικά. Ζαμάν φού είναι σωστά. Τώρα τη χτυπάνε και για τη σύγκριση με την Ελένη Μενεγάκη, Χάρη. Σωστά. Χάρη, ακούμε τώρα Ελένη, Δανάη, το κενό εκεί. Λοιπόν, αυτό που έχει καταφέρει πάντως η Δανάη. Είναι τα νούμερα της Νίλσεν. Για αυτά πες πώς πάει. Αυτά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Ξεκίνησε, δηλαδή αν εξαιρέσεις μία-δύο μέρες που ήταν στο 9%, έχει ανέβει, είναι στο 13-14%. Είναι οι πρώτες δύο εβδομάδες πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα αν συγκρίνουμε την Ελένη Μενεγάκη. Γιατί η Ελένη δεν
πήγε καλά από νούμερα τηλεφωνία. Κοίταξε, αυτό είναι το θέμα, Χάρη, είναι ότι πήρε στα χέρια της μία ζώνη που πέρσι την κατήχε η Ελένη, που είναι η Ελένη Μενεγάκη, βασίλισσα της ελληνικής τηλεόρασης, και αυτό δεν είναι εύκολο ούτε να ανεβάζεις τη ζώνη, γιατί ξέραμε και πέρσι ότι και η Ελένη δεν ήταν η καλύτερη τηλεοπτική της χρονιά. Σε αριθμούς μιλάω. Ναι. Και για αριθμούς το budget είναι πολύ μικρότερο. Που έχει αυτό είναι το θέμα. Nice, στο τέλος της χρονιάς το ταμείο έτσι θα κριθεί. Πόσα έφερε, πόσα πήρε. Έτσι, το σίγουρο είναι ότι παίρνει πολύ, 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 πολύ λιγότερα αυτή η εκπομπή σε σχέση με αυτά που έπαιρνε η περσινή. Γιατί δεν είναι μόνο η Ελένη, παιδιά, και γύρω της Ελένης ήταν όλοι πλουσιοπάροχα συμβόλαια. Εννοείται. Και η εκπομπή γενικά μια ακριβή εκπομπή που έφερνε πολλά χρήματα. Από και ναι, αυτή η εκπομπή φέρνει πολύ λιγότερα, αλλά κοστίζει και πολύ λιγότερα. Τα νούμερα είναι περισσότερα. Οπότε στο τέλος χρονιάς θα κάνει το ταμείο, γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Βέβαια, ότι δύο εβδομάδες δεν λένε τίποτα. Παίζει και κάτι. Βέβαια παίζει και κάτι άλλο ρόλο, παιδιά. Έλα. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Πέρυσι η Ελένη έπαιρνε πάσα από τη Δανάη που δεν πήγαινε τόσο καλά. Φέτος η Δανάη παίρνει πάσα από μια Φέη που τα νούμερα που κάνει είναι εξωπραγματικά για τις πρώτες 15 μέρες. Να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς, είναι. Ακριβώς. Ναι, για μένα από αυτά που βλέπω αξίζει την πρωτιά, αλλά είναι εξωπραγματικά αυτό τα νούμερα. Ήθελα να πω και εγώ, Χάρη. Η Δανάη ευνοείται από αυτό. Ότι η Δανάη και η προηγούμενη εκπομπή και η επόμενη από τη Δανάη έχουν πολύ ψηλότερα νούμερα. Δηλαδή στη ζώνη της όντως έχει ανεβάσει πολύ πάνω τα νούμερα συγκριτικά με την Ελένη Μενεγάκη. Όμως η Δανάη έχει ίσως τα χαμηλότερα νούμερα σε όλο το πρόγραμμα του Μέγκα. Κοίτα, είναι μια ζώνη. Παίζει απέναντι στο Ρουκζούκ τώρα που είναι βράχος. Σε 10 χρόνια. Είναι βράχος. Η Δανάη όμως, παιδιά, για να το διορθώσουμε, δεν παίρνει λιντίν από τη ΦΕΗ. Παίρνει λιντίν από το δελτίο ειδήσεων. Το οποίο από το δελτίο ειδήσεων. Που βέβαια το δελτίο ειδήσεων θα μου πει παίρνει λιντίν από τη ΦΕΗ. Η οποία ΦΕΗ κάνει. Όλα είναι αλυσίδα. Όχι. Πάντως αυτή η κουβέντα με το λιντίν, παιδιά, παίρνει από το δελτίο όντως. Το θέμα είναι να κρατάς. Γιατί έχουμε δει εκπομπές που παίρναν 20 και πήγαινε στο 3. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, συμφωνώ και σε αυτό. Κάνουν μια κουβέντα. Εγώ θυμάμαι είχα μια κουβέντα και δεν είναι περί αυτό λόγο, αλλά είχα πει παιδιά. Γιατί έκανα μια κουβέντα με τηλεόραση ανθρώπους που ήταν όλοι σίγουροι ότι θα κατακριμνιστεί η Δανάη. Λέω ρε παιδιά, πώς είμαστε τόσο σίγουροι. Πώς είμαστε τόσο σίγουροι. Κρατήστε μια πισινούλα. Καταρχάς, σαν είδος εκπομπής. Και είναι τελικά. Είναι πολύ παρόμοιο. Δηλαδή, αν εξαιρέσει η Δανάη, κάνουν τα παιχνίδια τους, αλλά η χαλαρότητα, το ότι δεν είναι σχολιαστικό, το ύφος, ότι δεν παίζουν. Δεν κουνά ένα δάχτυλο. Δεν έχει ούτε επικαιρότητα πάρα πολύ βαριά. Ξεφεύγει από τις καλέτες των πρωινών εκπομπών των δικών μας. Είναι στο ύφος της εκπομπής της Ελένης Μενεγάκη. Δεν είναι κάτι διαφορετικό αυτό που βλέπει ο κόσμος. Είναι στο πλαίσιο της χαλαρότητας και του είναι μεσημεράκι, μαγειρεύουμε στο σπίτι, θα φάμε σε λίγο. Αυτό το βλέπουν, ναι. Αυτό. Δηλαδή είναι πολύ κοντά σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, Χαρούλη μου. Η Δανάη το έχει κερδίσει και το έχει χτίσει με το σπαθί της όλο αυτό. Δεν ήταν η παρουσιάστρια. Η Δανάη ήταν η ηθοποιός. Μπήκε στο χορό, χόρεψε, την στήριξε ένα κανάλι πάρα πολύ. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Αλλά με τη δική της προσπάθεια, με καλή ομάδα και με το Μέγκα δίπλα της, βλέπουμε ότι υφίσταται τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και με μια εκπομπή στα μέτρα της. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό ότι αυτό που κάνει είναι, πρεσβεύει το χαρακτήρα της. Κατάλαβες, δεν σου κλωτσάει. Δεν βλέπεις τη Δανάη να κάνει κάτι άλλο από αυτό που θα περίμενες να κάνει. Και νομίζω ότι γενικώς η ηρεμία φέτος κερδίζει. Ισχύει. Και η ωραία ατμόσφαιρα σε ένα πλατό. Δηλαδή φαίνεται και η Δανάη ότι έχει κάνει μια αυτό ωραία το φαν. Και αυτό κάνει το φαν. Πραγματικά δεν υποκρίνεται. Τελικά. Λοιπόν, Χαρούλη μου γλυκέ, θέλω να μου πεις να πάμε λίγο στο χωριό της Ειρήνης, στην Αγκαρδία, εκεί στα δικά μου τα μέρη, στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, το Δεκέμβριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Καράς. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ καθόλου επικοινωνία με τη γυναίκα του και την κόρη του. Πώς κυλάνε τα πράγματα στην νέα τους καθημερινότητα, γιατί φαντάζομαι είναι μία απώλεια που δύσκολα ξεπερνιέται. Ναι, βεβαίως, Ελένη μου, και έχω επικοινωνία και έχω και τη χαρά πάντα όταν πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη να μένω και στο σπίτι του Βασίλη Καρά που με φιλοξενούν, γιατί τη Χριστίνα, την χείρα του Βασίλη Καρά, την αγαπάω και πραγματικά εγώ την νιώθω σαν μάνα μου. Από μικρό παιδάκι με ξέρουνε. Αυτοί οι άνθρωποι με βάλανε μέσα στη νύχτα, ο Βασίλης δηλαδή, στον χώρο της νύχτας που δουλεύω, και έχω να σας δώσω μια είδηση πάνω σε αυτό, με το τι σχεδιάζει η οικογένεια και τι θα υλοποιήσει η δισκογραφική εταιρεία που ήταν όλα αυτά τα χρόνια ο Βασίλης Καράς, η Μήνος EMI. Για πες. Περίπου 15 καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών μπορώ να σας πω για τον Αντώνη Ρέμο, τη Δέσποινα Βανδύ και όχι μόνο, θα κάνουν μια μεγάλη συναυλία, μάλιστα
Έχει οριστεί η συναυλία αυτή για τις 13 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει κλειστεί η ημερομηνία και μάλιστα θα δούμε να βγαίνουν και τα εισιτήρια προς τα τέλη Νοεμβρίου στην αγορά. Έχει κλειστεί μια συναυλία που θα τιμήσουν τον Βασίλη Καρά. Θα βρεθούν εκεί όλοι οι άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί μαζί του. Και έχουν ευεργετηθεί από τα fan club του. Γίνεται μια τρομερή οργάνωση που γίνεται και έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω στην υλοποίηση αυτής της οργάνωσης. Και να πούμε ότι όλα τα χρήματα που θα βγουν από αυτή τη συναυλία θα διατεθούν σε όχι ένα αλλά σε αρκετά φιλανθρωπικά ιδρύματα που ο Βασίλης είχε προσφορά και βοηθούσε τα τελευταία 15-20 χρόνια. Είναι πραγματικά μια κίνηση που το λέω και νιώθω περήφανος, ρε παιδί μου, να τριχιάζω από χαρά, γιατί πρέπει και όφιλε η οικογένεια και το ήθελε να τιμήσει την μνήμη του ανθρώπου τους, αλλά με την Κατερίνα Παπαδοπούλου, που ανήκει στο δυναμικό της Μήνος, που είναι και κουμπάρα της οικογένειας, κάνουν μια προσπάθεια, η κυρία Μάτσα και η κυρία Τσόλκα, όλοι οι Μήνος, και θα δούμε κάτι πραγματικά που αξίζει στη φήμη και στην ιστορία του Βασίλη Καρά. Και στο μεγαλείο της ψυχής του, γιατί εσύ που τον ξέρεις από κοντά και όποιος τον γνώρισε από κοντά, ξέρουν ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος με μεγάλη καρδιά, όχι μόνο με τεράστια φωνή. Και αυτό τον έκανε τόσο αγαπητό και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Είχε φαν κλαμπ και έχει φαν κλαμπ ο Βασίλης Καράς σε όλο τον κόσμο. Και να προσφέρεις τώρα με τα θάνατα, πόσο να έχεις σκεφτεί ακόμα και αυτό. Θα σας πω κάτι. Ο Βασίλης Καράς μέχρι και περίπου 10 μέρες πριν φύγει από τη ζωή, οργάνωνε τα πάντα. Από το πώς θα κυλήσουν οι εργασίες στο χωριό της Ειρήνης, από το πώς πρέπει να πορευτεί η γυναίκα του που έχει μπροστά της πράγματα, γραφειοκρατίες, πράγματα να κλείσουν. Δεν το συζητάμε. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο πώς χειρίζονται την επόμενη μέρα τόσο η Ειρήνη όσο και η Χριστίνα, που έχουν γυρίσει σελίδα, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του πατέρα τους και στο τεράστιο όνομα του. Από πάνω τους. Λοιπόν, ο Οδυσσέας Μητσόπουλος έχει μπει στην παρέα μας. Καλημέρα, Οδυσσέα. Καλημέρα σας. Τι νέα μας φέρνεις από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα λοιπόν, του. Λοιπόν, αναρωτιόμασταν χθες αν είναι μαζί, δεν είναι μαζί. Ακούσαμε το παιδί στο Happy Day, παιδιά, από τη φωνή της Τίνας Μεσαρεπούλου, ότι το ζευγάρι έκανε επιτέλους το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ποιο είναι αυτό το βήμα? Σύμφωνο συμβίωσης. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που ακούσαμε από την Τίνα. Δείτε εδώ και τη φουσκωμένη σκυλίτσα στην πρόσφατη συναυλία που έδωσε ο Κωνσταντίνος στο. Το έχετε συνέχεια ανοιχτό το Κωνσταντίνο. Το Royal Albert Hall. Να σας πω επίσης ότι θα βγει και ένα ζωντανό άλμπουμ από αυτή τη συναυλία και μαγνητοσκόπηση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας ο ίδιος ευχαρίστησε όχι μόνο την οικογένειά του που ήταν εκεί, αλλά και την ίδια την Αλεξάνδρα. Να συμπεριέλαβα στην οικογένεια. Σωστά. Και επειδή αυτό το υλικό θα μείνει για πάντα, θα γίνει καταγραφή του υλικού, δεν είναι τυχαία αυτή η αναφορά. Παιδιά, ό,τι και να είναι, δεν μπορώ να μην τη συμπεριλάβει. Yeah. Είναι έγκυος το παιδάκι του. Καλά, είναι. Ναι. Δηλαδή, να το κρύψει, δεν γίνεται. Επίσης, παιδιά, θα συγκατοικήσουν κιόλας. Για άλλη μια φορά, ναι, ότι ακόμα δεν έχουν πει επίσημα ότι περιμένουν παιδί. Αυτό. Καλά, δεν θα το πούνε. Γι' αυτό είναι πιστεύω καλό. Γι' αυτό είναι καλό. Ο Κωνσταντίνος και να πάει στρατό το παιδάκι του. Δεν είναι αυτό. Αργυρός Τζούνιορ, δεν γνωρίζω. Να πούμε επίσης ότι ενώ ο Κωνσταντίνος ζει τα τελευταία έτη στο κολονάκι στο εργένικο σπίτι που είναι και ωραίο, έτσι και πολύ καλέστο, θα μετακομίσει σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ της Τίνας. Όχι, στο ψυχικό, στο σπίτι. Καλά θα ήταν. Τι Royal Albert Hall, δεν μπορεί. Μια φορά τραγούδισε και δεν αγόρασε το Royal Albert Hall. Παρέ επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ. Ελένη μου, εντάξει, εγώ επειδή έζησα τον Κωνσταντίνο όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαστήκαμε, 8 χρόνια, και επειδή όταν ζεις έναν άνθρωπο και συνεργάζεσαι εσείς και την προσωπική του ζωή, θα μείνω σε αυτό, δεν έχω μιλήσει ποτέ για την προσωπική ζωή του Κωνσταντίνου, θα μείνω μόνο σε ότι η Αλεξάνδρα είναι ένα καταπληκτικό και ευγενέστατο πλάσμα. Κούκλα. Είμαι χαρούμενος που την έχω γνωρίσει. Πέραν από Πότε τη γνώρισες? Εξυπακούεται, μαζί ήμασταν, ερχόταν στο μαγαζί, δηλαδή. Τι ξέρω την Αλεξάνδρα. Μα μέχρι το καλοκαίρι ο Κωνσταντίνος συνεργαζόταν με τον όμιλο επιχειρήσεων που συνεργάζεται και ο Χάρης. Ναι, ήταν στο επιχειρηματικό μου. Όχι, ήταν ο Κωνσταντίνος μαζί μας. Και πες, είναι τρυφερός σαν σύντροφος, είναι έτσι γλυκούλης, είναι ρομαντικός. Πώς είναι με την Αλεξάνδρα, την κοιτούσε, της αφιέρωνε τραγούδια όπως ο Μάστορας στην Γαριφαλιά. Αυτά τα απλά πες μας. Παιδιά, η Αλεξάνδρα έρχονταν πάντα με τον αδερφό της διακριτικά, καθόταν, έβλεπε το πρόγραμμα. Ο Κωνσταντίνος γενικά
Παρόλο που πολλές φορές αφιέρωνε και στη μάνα του και στον πατέρα του τραγούδια, η πρώτη φορά που τον άκουσα να αναφέρει το όνομα της Αλεξάνδρας ήταν στο Albert Hall, που κοίταξε ψηλά και αφιέρωσε αυτή τη βραδιά. Ήταν σπουδαία στιγμή και για τον ίδιο. Δεν το συζητάμε και γι' αυτό και θα υπογραφηθεί αυτή η. Πάντως, παιδιά. Ήδη και είναι στο στούντιο αυτή τη στιγμή και επεξεργάζονται. Να πω κάτι. Το μετά το Ρουβάζι Γούλη, που είναι από τα πιο όμορφα ζευγάρια που γίνανε ποτέ σε αυτή τη χώρα, νομίζω είναι το επόμενο. Του κονταροχτυπάει του πρώτου. Πάντως, σε ομορφιά. Και το σπίτι που θα μετακομίσουν στο ψυχικό είναι. Στο ψυχικό μένει η Αλεξάνδρα. Πάει στο αμέρι της νύφης να μείνει. Όχι σόγα πολύ μακριά. Σόγα μια κυφυσία ανεβαίνει από την Πατριάρχο Ιωαννίδα. Ήδη ετοιμάζεται το δωμάτιο του Μπέμπι, ο οποίος θα καταφτάσει τον επόμενο μήνα στη ζωή. Του Μπέμπι ακούω. Mm-hmm. Α, είναι αγοράκι. Εάν δεν θα έτσι μαθαίνω, έτσι λένε οι πηγές. Δεν έχω πει ότι περιμένει ο Αργυρός. Ετοιμάζεται το δωμάτιο. Η Αλεξάνδρα είναι μια κοπέλα πολύ χαμηλών τόνων, ομολογουμένως. Είναι από ένα κόσμο επιχειρηματικό που ποτέ δεν δίνει λαβές για σχόλια. Πολύ low key, πολύ low profile. Ο Κωνσταντίνος την αγαπάει για αυτό που είναι και τους ευχόμαστε. Την αγαπάει γιατί είναι αυτή. Γιατί είναι αυτή. Μαζί της όνειρα κάνει τρελά. Καρολή, πότε θα έρθεις και από κοντά, ρε αγάπη μου, να σε δούμε, να σε χαρούμε λίγο. Ή να έρθεις προς τα εκεί να φάμε. Εντάξει, το πλάνο της κουζίνας που δεν αρέσει το Λάβρο και θα έρθω. Όχι, όχι, την κουζίνα εγώ θέλω, την κουζίνα. Έχει τάξη, να σου πω, επειδή έταξε και στον Παπανότα αυτό το ούζο των 50.000. Δίλεψα. Κανονίστε τα, βρείτε. Δεν έχω πάει στη χείρα. Α, χάνεις. Ούτε ο Παπανότας. Πάρε ένα τηλέφωνο τώρα να κλείσει. Χαρούλη μου, σε αγαπώ την Κυριακή, άμα θες έλα προς την νησιώτισσα. Στα δικά μας τα μέρη, τα πάνω. Μπέζα. Για πολλά σε όλους και συνέχεια. Σε αγαπώμαι πολύ. Φιλάκια πολλά. Ο Γιώργος Κρομπόλα στην παρέα μας. Έλα, Γιώργη μας. Τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα και από εμάς. Πάμε στο στρατόπεδο του Α να δούμε τι γίνεται με αυτή την εκπομπή του Νίκου Μουτσινά και με τον ίδιο βέβαια. Κοίταξε να δεις, Ελένη, νομίζω ότι αυτή τη φορά, με βάση την πληροφόρηση που έχουμε τόσο από το ευρύτερο περιβάλλον των συνεργατών της εκπομπής, όσο και από την παραγωγή και από το κανάλι, υπάρχει ένα θέμα που υφίσταται και έχει να κάνει με το θέμα της πρεμιέρας της εκπομπής του. Δηλαδή, με τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει από χτες, είναι σχεδόν αδύνατο να θεωρήσουμε αυτή τη στιγμή ότι ο Νίκος Μουτσινάς θα κάνει πρεμιέρα στον Α στις 17 Οκτωβρίου. Έχει μπει ήδη Οκτώβρης, δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση για την πρεμιέρα, δεν υπάρχει τρέιλερ για την πρεμιέρα της εκπομπής. Εννοείς συγκεκριμένα με ημερομηνία. Και πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Σε δύο εβδομάδες που... είναι βέβαια, δηλαδή έχουν χρόνο φαντάζομαι. Είναι σε δύο εβδομάδες, αλλά έχουμε πληροφορίες ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά ούτε πλατό αυτή τη στιγμή ακόμα έτοιμο Νάνση. Ένας λόγος είναι και αυτός. Γιατί αλλά... καθυστερούν τα πράγματα, sorry, Λοιπόν, εδώ που είναι αυτό που έχουμε πει, ότι η εκπομπή και ο Νίκος Μουτσινάς έχουν πολλές απαιτήσεις για το ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σαν πρόβλημα, θα λέγαμε, μεταξύ των αυτών που ζητά ο Νίκος και αυτά που μπορούν να του δώσουν το κανάλι και η παραγωγή. Για παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι οι καλεσμένοι. Δηλαδή, αλλάζει ουσιαστικά ο Νίκος το τελευταίο διάστημα τα δεδομένα των απαιτήσεών του. Δηλαδή, ενώ ήταν για να έχουμε, για παράδειγμα, ένα καλεσμένο στην εκπομπή, ζητάμε τρεις και ζητάμε και πρώτους. Γνωρίζουμε ότι ήδη στον Α υπάρχει ένα πρόβλημα από τις εκπομπές ψυχαγωγικές που είναι ήδη στον αέρα και πόλεμος για το ποιος θα πάρει ποιον καλεσμένο. Για είναι διαφορετικό όμως το πρωί και το βράδυ. Καταλαβαίνω απόλυτα την απέτηση, τη θέληση του Νίκου, κάνοντας μια εκπομπή και επιστρέφοντας, να έχει τα καλύτερα, τα μεγαλύτερα όπλα και τα καλύτερα δυνατά. Και την απέτηση και τη θέληση και καλά κάνουν και απαιτούν οι άνθρωποι, έτσι. Ανάλογα με την επιτυχία ούτω καθένας, το θέμα ξέρεις, και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Ελένη, όταν πέφτουν όλοι σε ίδιους καλεσμένους. Για παράδειγμα, ξέρουμε ας πούμε ότι ο Δημήτρης Λάλος είναι ένα πρόσωπο που τον έχουν διεκδικήσει όλοι και ο Νίκος Μουτσινάς. Έχει βγει όμως ο Δημήτρης Λάλος. Θέλω να πω, εκτός από μερικούς καλεσμένους που είναι η πρώτη του συνέντευξη και είναι γκράντε, που είναι από την επικαιρότητα πρόσωπα του καιρού αυτού, όλοι οι άλλοι, άλλα πράγματα θα πούν σε μένα, άλλα πράγματα θα πούν σε εσένα. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Εγώ νομίζω ότι, παιδιά, το θέμα του Νίκου πια
δεν είναι καθόλου καλεσμένοι, γιατί άλλο πράγμα κάνουν στον Νίκο. Χορεύουν, τραγουδάνε, λένε άλλα πράγματα. Τσαλακώνονται. Και νομίζω ότι πραγματικά πολλοί θα θέλουν. Γιατί να πάνε στον Νίκο. Θα θέλουν να πάνε στον Νίκο, γιατί ξέρουν ότι άλλη κουβέντα θα κάνουν πιο χαλαρή. Το να κάτσουν σε ένα καναπέ, να πει για το θέατρό σου. Ωραίο είναι και αυτό. Είναι ωραίο και χρήσιμο και το κανάλι προφανώς θα θέλει να πα να ενισχύσει. Ούτως ή άλλως οι εκπομπές του Α είναι ισχυρές από μόνες του. Λοιπόν, ο Στρόιτερ δεν κάνει άλλα. Η Ναταλία έχει προτεραιότητα μεγάλη στον Α, που θέλει τους ηθοποιούς πάρα πολύ και οι ηθοποιοί θέλουν να πάνε στην Ναταλία. Ναι, γιατί όλα τα χρόνια της δίνουν ψυχή. Η Ναταλία, παιδιά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Να πούμε αυτή τη στιγμή ότι η Ναταλία είναι το νούμερο ένα πρόσωπο που θέλουν οι ηθοποιοί. Του Α, ναι, τουλάχιστον. Το αλλά και είναι και υπόλοιποι. Ένα πολύ καλό πρόσωπο, να... η Ναταλία, με συγχωρείς, που θα είναι φανταστική καλεσμένη, για παράδειγμα, να πάει στο Μουτσινά ή καινούριο να πάει στο. Δηλαδή θα έχει και τέτοια πρόσωπα. Θα πάνε. Τα οποία δεν κάνουν συχνά εμφανίσεις και στον Νίκο θα κάνουν τον μπαμ. Θα είναι και δύο μέρες την εβδομάδα. Άρα θα μπορεί να μαζεύει την κρέμ de la κρέμ και να μην έχει κι άλλο κόσμο. Ποια κρέμ de la κρέμ, ρε Μονακό TV, την κρέμ de la κρέμ και εσύ. Google Translate. Λίγα, μην μαζέψει και το Harry Potter. Δεν είμαστε και Hollywood. Έκανε ο Ματέι. Αυτοί πηγαίνανε και. Μα, στον Νίκο πηγαίνανε και όταν ήταν στο Sky καινούριο και. Για πηγαίνανε όλοι. Έχει βγει μόνο στον Νίκο. Δεν θα έχει τον άλλο κόσμο που η αναγκαζόταν να έχει για να γεμίζει την εκπομπή. Τώρα θα έχει την κρέμ de la κρέμ. Πάντως γύρω και την κρέμ μπρουλέ. Έλα, Γιώργο μου. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα διαχείρισης όλων των καλεσμένων αυτών. Γιατί δεν μπορούν να εμφανίζονται και πολύ συχνά τη μία εμφάνιση με την άλλη. Και όταν ο Νίκος το πηγαίνει στους τρεις κάθε φορά. Χρεις, πόσες ώρες είναι η εκπομπή, Χριστιανέ μου. Θα είναι από τις 10 μέχρι μετά τα μεσάνυχτα. Μου πεις και εσύ, δεν είμαι χριστιανός. Λοιπόν. Έχει κλείσει το υπεύθυνο καλεσμένο και θα περάσει πολύ δύσκολο. Ναι, ναι. Κλείσει, είμαστε... και γνωρίζουμε. Ιωάννα είναι η υπεύθυνη που ήταν τόσα χρόνια. Ιωάννας αυτή τη στιγμή, με βάση το στάδιο της προετοιμασίας εκεί που βρίσκεται, το οποίο είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο θα λέγαμε, στην πρεμιέρα δεν θα πρέπει να την περιμένουμε πριν το τέλος του Οκτώβρη. Και στην πρεμιέρα μπορεί να δούμε τέλος Οκτώβρη μαζί με τους Σορβίλα. Να σας πω και για το πλατό, θα είναι το μεγαλύτερο και πιο λουξ πλατό που έχει κάνει ποτέ ο Νίκος. Περίμενε να γίνει πρώτα. Να γίνει ήδη στη μακέτα. Το τι θα γίνει, αυτό που θα γίνει, θα είναι το μεγαλύτερο που έχει κάνει ποτέ. Και ακόμα και μεγαλύτερο από τα. Λέω για του Νίκου. Όσα πλατό έχει κάνει ο Νίκος, γιατί το τελευταίο στα Μελίσια ήταν θηριώδες επίσης. Αυτό θα είναι. Θηριώδες. Αλλά μικρό ήταν, μια αποθήκη. Μικρό ήταν. Δεν ήταν. Μικρό. Εσύ μπερδεύει με το δικό σα. Αυτό είναι πιο μεγάλο εδώ. Μικρό ήταν που ήταν ο Μουτσινάς στα Μελίσια. Δεν ήταν. Εσείς βάζετε, ναι, μικρό πήγαινε και έξω, χρησιμοποιούσε και τις αυλές και τα. Καλά, μήπως βάζεις και όλα τα Μελίσια. Και το πάρκινγκ μαζί. Μικρό σε σχέση με το μέγεθος του Μουτσινά. Λαμπροπάκι. Θα έχει επίπεδου σόου, δηλαδή καταπακτές και θα κατεβαίνουν, θα ανεβαίνουν κτλ. Βέβαια, παιδιά, θα θυμίσει σόου. Θα δείξει αρχιτεκτονική σόου. Α δούμε πώ θα βγει στο τέλο. Λα, παιδιά, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και γίνονται και πράξη, έτσι. Αυτό νομίζω είναι ένα θέμα. Πάντως σίγουρα. Μία από τους πρώτους καλεσμένους του θα είναι η Ντορέτα Παπαδημητρίου, που είναι στερή του φίλη, την οποία συναντήσαμε. Πάμε να δούμε τι είπε στη Χαρά. Και για την κατάσταση της υγείας του και για την εκπομπή του Νίκου. Καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα. Να είσαστε καλά, καλημέρα. Έχω αργήσει, όλα είναι πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι καλύτερα. Δεν μπορώ να σας μιλήσω για προσωπικά δεδομένα ανθρώπων άλλων για θέματα υγείας. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Αν θέλετε, μπορείτε να ρωτήσετε τον Νίκο. Γεια σας. Έχετε κάποια πρόταση? Δεν ξέρω τι θα κάνω ακόμα τηλεοπτικά. Όταν θα ξέρω, θα σας ενημερώσω. Να συμμετέχετε σε κάποιο τηλεπαιχνίδι τη ΣΕΡΤΑ και θα θέλετε κάτι τέτοιο. Ό,τι είναι να κάνουμε, θα το κάνουμε. Φιλιά, καλημέρα. Γεια σας. Ντορετάκι, όμορφο και υπέροχο. Ματίλντα θα κάνει. Ετοιμάζεται, τελείωσε τώρα το άλσος. Πολύ τρέξιμο εδώ, έτσι. Ντορέτα. Αλλά προσωπικά δεδομένα νομίζω έχει πει ο ίδιος ότι πέρασε την περιπέτεια υγείας. Δεν είπαμε να αναλύσει τώρα το ιστορικό του, να βγάλει το χαρτί, να πει τι είχε. Εντάξει. Καλά είναι. Αφού τον είδαμε είναι καλά, καλά. Λοιπόν, όμορφη και γλυκιά, την ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να δούμε και την Κατερίνα Καραβάτου, την οποία συναντήσαμε. Ποιο παιδί μας γλυκούλη ήταν εκεί? Πάμε να δούμε. Ο χώρος τηλεόρασης είναι ένας πάρα πολύ σκληρός χώρος. Και ανταγωνιστικός. Πολύ ανταγωνιστικός. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνει κανείς day one. Δηλαδή με το που μπαίνει, καταλαβαίνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Όμως αυτό νομίζω ότι συμβαίνει γιατί είναι κάτι που φαίνεται. Είμαι σίγουρη και από πράγματα που έχω κουβεντιάσει με φίλους μου που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το επάγγελμα, ότι αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν και σε άλλους χώρους. Απογοητεύσει από ανθρώπους, ναι, έχουν υπάρξει άνθρωποι που με έχουν απογοητεύσει. Με έχουν απογοητεύσει άνθρωποι στους οποίους εγώ έχω πιστέψει περισσότερο,
όχι άλλοι άνθρωποι τους οποίους έβλεπα παλιότερα και έλεγα «Α, πώς να είναι αυτός, α, από κοντά μου απογοήτευσε». Όχι σε αυτή τη φάση, γιατί πάντα κρατάω μικρό καλάθι. Αλλά ανθρώπους οποίους μπορεί να έχουμε μοιραστεί πράγματα, ανθρώπους που με τον τρόπο που εγώ έχω μπορέσει, έχω βοηθήσει, ανθρώπους που έχω στηρίξει με νύχια και με δόντια, ναι, έχω φάει τις απογοητεύσεις, αλλά νομίζω ότι όλοι στην πορεία μας το έχουμε ζήσει αυτό. Υπήρξε όμως κάποια περίοδος στη ζωή σου τηλεοπτικά που ήσουν σε φάση «Δεν την παλεύω, δεν θέλω να πάω στη δουλειά, να είσαι τόσο χάλια ρε παιδί μου». Εντάξει, έχω περάσει τέτοιες περιόδους. Αυτό ήταν στην αρχή που προσπαθούσα να καταλάβω τι μου γίνεται τα πρώτα χρόνια, ζορίστηκα ιδιαίτερα. Έτσι μετά υποσχέθηκα κάποια πράγματα στον εαυτό μου, τα οποία και τήρησα και τηρώ. Θα μου άρεσε να κάνω ένα από αυτά τα late night που το λένε όλοι όμως. Θα μου άρεσε ένα τέτοιο, με πολύ γέλιο, πολύ πλάκα, απενοχοποιημένο κτλ. Θα μου άρεσε πολύ αυτό. Εμένα εντωμεταξύ όμως, για κάποιο λόγο, μου έχει καρφωθεί από παλιά να κάνω μια ταξιδιωτική εκπομπή. Είναι οι δύο μεγαλύτερες κλεισαδούρες που λένε όλοι οι παρουσιαστές στην ελληνική τηλεόραση. Όλοι θέλουν να κάνουν μια ταξιδιωτική εκπομπή και όλοι ένα late night. Δηλαδή είμαι αυτή τη στιγμή, πώς να πω τώρα, τόσο βαθιά βαρετή. Αυτή την πετριά με ταξιδιωτική εκπομπή δεν ξέρω γιατί την έχουμε φάει όλοι, τέλος πάντων οι περισσότεροι. Όταν ήσασταν στο Σκούκου, είχατε κάνει κάποια επεισόδια που ταξιδεύατε. Μα δεν ήτανε πολύ ωραία αυτά. Ήτανε εκπληκτικά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ να κάνουμε αποστολές. Το χαιρόμουν ιδιαίτερα πάρα πολύ αυτό. Και να συνδυάζεται και με κάτι. Αυτά θα ήθελα να τα κάνω. Ναι, άντε με το καλό. Αλλά τέτοιου είδους εκπομπές, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ. Ταξιδιωτική τώρα με τα παιδιά δεν γίνεται, ας πούμε, να κάνω. Και αυτό που μπόρεσα να κάνω το παραβλόβι ήταν γιατί ήταν μια περίοδος που τα παιδιά δεν είχαν σχολείο και μπορούσα, ξέρεις, να έχω ένα πιο flexible πρόγραμμα. Να διορθώσω, είναι στη Ζώε Πρέ, στο podcast τη Ζώε Πρέ, η Κατερίνα Καραβάτου. Είναι μια γυναίκα που την έχει φάει τη τηλεόραση με το κουτάλι. Ξέρει πάρα πολύ καλά και έχει περάσει νομίζω και από τις καλές εποχές, τις εποχές τότε του κουσκούς που ήταν λίγο... Καλές εποχές. Δεν ξέρω. Εντάξει, ήταν ανέμελες. Αυτό λογοκρίνομαι. Ήταν διαφορετικές. Δεν ξέρω τι και ποιες είναι οι καλές εποχές στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, έκανε όμως τεράστια επιτυχία εκείνη την εποχή με το κουσκούς. Ξεκίνησε από το πρωί, πήγανε μετά στο μεσημέρι και η αλήθεια είναι ότι έχουν μείνει στην τηλεοπτική ιστορία εκείνη η εκπομπή του κουσκούς στο μεσημέρι. Ξέχασε τη μεγαλύτερη κλεισαδούρα βέβαια που λέμε. Ένα τηλεπαιχνίδι. Δηλαδή είναι, εντάξει, πιο πολύ κλισέ είναι το θέλω να κάνω τηλεπαιχνίδι από το θέλω να κάνω μια late night. Δύσκολη περίοδο για το Sky πάντως, Λάμπρο, και για ταξιδιωτική και για τηλεπαιχνίδι. Η συγκυρία δεν είναι καλή αυτή. Δεν είναι καλή. Πάντως όλοι θέλουν να κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν. Κρατήστε το αυτό. Κανένας δεν θέλει να κάνει αυτό που ήδη κάνει. Λάθος job description. Δεν το λέω για την Κατερίνα. Όχι, σου λέει dream job, σου λέει τι δεν έχω κάνει. Πέρσι που τη συνάντησα και κάναμε μια πολύ ωραία συνέντευξη για την εκπομπή, μου είπε ότι φέτος με το Mindset Elite Rock τα τελευταία χρόνια που έχω φύγει από τις σχολιαστικές εκπομπές. Τελευταία ήταν στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος. Έχω βρει τον εαυτό μου, έχω ηρεμήσει. Δεν γυρνούσα με τίποτα σε αυτό. Πάντως δεν περιμέναμε ότι θα έκανε σίγουρα το Power of Love. Δηλαδή, όταν το ακούσαμε αυτό, λέμε. Οκ, και ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό που έκανε. Δηλαδή, είναι πέρασε ανώδυνα. Και είναι και πολύ ήρεμη και πολύ χαλαρή και τη θέλουμε και ένα μεγάλο, μεγάλο φίλο. Λοιπόν, μένουμε στον Sky, Γιώργο. Και χτες ήταν η έναρξη των γυρισμάτων, η πρώτη εγγραφή για το The Voice. Πόσες ώρες? 6:30 το απόγευμα ξεκίνησε, Ελένη. Ξεκίνησαν να πηγαίνουν? Όχι, ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Ωραία, οκ. Τι ώρα τελείωσαν, 6 το πρωί. Δείξτε μας και λίγα πλάνα, γιατί βρεθήκαμε εκεί. Δεν θέλησε και κανένας να μιλήσει. Ήταν ο Χρήστος Μάστορας. Εδώ βλέπουμε... Βλέπουμε? Ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, πήγαν όλοι. Υπήρχε στην αρχή, επειδή έχουν ακουστεί και τόσα πολλά όλο το προηγούμενο διάστημα για τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες, αν θα συμφωνήσουν, δεν θα συμφωνήσουν, το άγχος, η αγωνία και όλες οι τα παράπλευρα περιστατικά και γεγονότα που έγιναν. Ακριβώς. Να πούμε ότι πήγαν όλοι στις θέσεις τους και οι πληροφορίες που έχουμε από τα γυρίσματα είναι ότι μάλιστα τέριαξαν και πάρα πολύ μεταξύ τους. Οι περισσότεροι γνωρίζονται, κάποιοι είναι και φίλοι. Και υπήρχε ένα καλό κλίμα από ό,τι ξέρουμε. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα αποδοθεί και στο φακό αυτό. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης παρουσιαστής.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Χρήστος Μάστορας. Ναι, έχουν όλοι μια επικαιρότητα, έτσι. Έχουν όλοι μια επικαιρότητα και κυνηγά. Είναι το καλύτερο σημείο να κάνεις τρία τέλεια πεσηματικά. Έλληνα Παπαρίζου. Δεν έχετε μια φίλη στο καφέ, βρένε να πάρουν να πάει να μας βγάλει τα θέματα. Άλλαξαν πλατό, έχουν πάει στο K2, ήταν στο Γαλάτσι πέρυσι. Και τώρα δεν είναι. Όχι, γιατί είναι το My Style εκεί. Είναι στο K2. Είναι εκεί που γινόταν πριν ο μονομάχο. Αυτό όμω το στούντιο θα είναι τόσο grand όσο το Μουτσινά που μα έλεγε. Αυτό θα είναι. Αυτό θα είναι ακριβώς με το προηγούμενο, γιατί είναι προδιαγραφή συγκεκριμένη. Όσο είναι στο Γαλάτσι, θα είναι και εκεί. Αλλά εντάξει, παίζει ρόλο. Θα έχει τελικά. Ο Καμπουτζίδης θα είναι και στο room. Θα έχει βοηθό ή δεν θα έχει. Θα έχει, αλλά όχι ακόμα. Θα είναι αργότερα. Το βράδυ έμαθα ότι το Νοέμβριο θα καταλήξουν στην κοπέλα που θα είναι στα backstage. Προηγείται πάντως το όνομα της Αναστασίας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάντως, παιδιά, όπως βλέπω το τετραπλό, όντως όλοι έχουν επικαιρότητα. Η Παπαρίζου για το δικαστήριο με τον πρώην σχέση της. Ο Μαζωνάκης έχει την επικαιρότητα με το οικογενειακό του, την οικογενειακή δημαρχία. Δύο δικαστήρια. Ο Μάστορας μην τα επαναλαμβάνω, δεν έχω κουράγιο. Ο Μαζωνάκης πάντα θα βρούμε κάτι θα να πει. Ο Μαζωνάκης για τον πατήρ Αντώνιο. Άρα τρεις με δικαστήρια και ένας με, με δηλώσεις. Εγώ είδα πάντα στα πλάνα που παίζαμε το Μαζωνάκη που έφτανε, που φοράει την πράσινη κάλτσα και την παντόφλα. Δεν ξέρω. Δεν σου κάνει εντύπωση. Μαζωνάκη είσαι. Θα τον δω να φοράει μέσα τη οντισιόν. Δεν σου κάνει εντύπωση. Με την πράσινη την κάλτσα. Κοίτα, μια Μαρία Αντωνά τώρα στο backstage. Έχει και αυτή μια επικαιρότητα. Μια πάει μόνος του. Θεωρώ ότι η Μαρία Αντωνά δεν θα είναι στο backstage. Ποιο είναι μόνος του. Δύσκολα θα είναι η Μαρία Αντωνά. Με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα. Έως ακατόρθωτα. Μήπως αναμένουν την Αναστασία να γυρίσει, γιατί είναι στο εξωτερικό η κοπέλα για εμφανίσεις, για να μπει και να ενσωματωθεί. Είναι το πρόσωπο που έχει προταθεί, αλλά ωστόσο υπάρχει μια αναζήτηση ακόμα και θα δούμε γιατί να έχουν περιθώριο μπροστά γι' αυτό. Ναι, γιατί για τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει. Να υπάρχει το backstage. Λοιπόν, με το καλό, καλή τους αρχή. Πάρα πολύ ωραία ομάδα είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να δούμε και τον αγαπημένο μας Ποσειδώνα Γιαννόπουλο. Τον συναντήσαμε χθες το βράδυ, Κωνσταντίνα Μαύρου, και μιλάει στην καμερά μας. Και αμέσως μετά η απάντηση της Ιωάννας Τούνη σε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Θέλω λοιπόν το σχόλιο σου και για όλο αυτό που έχει γίνει με την κυρία Ζαμάνη που έβγαλε την μπλούζα της στη συναυλία της. Ο καλλιτέχνης στη συναυλία του είναι στο δικό του χώρο. Έχει από κάτω το δικό του κοινό, στο δικό του event και το κοινό, τον κόσμο που πλήρωσε εισιτήριο για να τον απολαύσει. Η επικοινωνία του λοιπόν με τον κόσμο εκείνη τη στιγμή είναι πώς νιώθει εκείνος πάνω στη σκηνή. Μου φάνηκε αυτή η σκηνή πολύ αληθινή από εκείνην. Αν μου φαινόταν επιτηδευμένη ότι το έκανε για να συζητηθεί θα με ενοχλούσε. Μου φάνηκε ότι εκείνη τη στιγμή είχε επικοινωνήσει τόσο πολύ με τον κόσμο από κάτω, το είχε ευχαριστηθεί τόσο πολύ που ήθελε κάτι να τους δώσει, αυτό που λέμε σου δίνω για την καρδιά μου και τους πέταξε το μπλουζάκι της. Τη συζητήθηκε τόσο πολύ, έχει να κάνει με τη φυσική της κατάσταση. Δεν είναι θέμα άντρας και γυναίκα, να είμαστε ειλικρινείς. Όταν ο Σάκης Ρουβάς έσκιζε το μπλουζάκι, το κάνανε μεγάλο θέμα. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγε στην Eurovision, τον ρώταγαν μη τυχόν και δεν σκίζει το μπλουζάκι. Ακούσαμε και από την Αρία Καλύβα ότι είναι και θέμα ηλικία. Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσω σε κάτι που έχει να κάνει με την ηλικία. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ και η Ελένη. Θα ήθελα και την άποψή σου για όλο αυτό που έγινε με τον Χρήστο Μάστορα. Αρχικά με τους reporters στο αεροδρόμιο, μετά με το post που έκανε στο Instagram. Όποτε βγαίνει ο μέγας Γιώργος Νταλάρας και δείχνει με τον τρόπο το ότι δεν του αρέσει αυτού του είδους η επικοινωνία, τα λεγόμενα πεσήματα που λέμε στη δουλειά μας, κάθε χρόνο που το κάνει αυτό και το εκδηλώνει, πάντα βγαίνει κάποιος επαναστάτης χωρίς αιτία πολύ νεότερος, όπως έγινε πέρυσι με τον Πάνο Βλάχο λίγο μετά, και κάνει το ίδιο. Πέρυσι ήταν ο Πάνος Βλάχος που αισθάνθηκε Γιώργος Νταλάρας, φέτος είναι ο Χρήστος Μάστορας. Κατ' εμέ λάθος. Θα μου πεις γιατί δικαιολογείς τον Γιώργο Νταλάρα και δεν δικαιολογείς τον Χρήστο Μάστορα. Γιατί από άνθρωπο που έχει 6 με 7 δεκαετίες καριέρας, προβληματίζομαι, σκέφτομαι, ψάχνω τι τον ενοχλεί. Από έναν άνθρωπο που έχει 15, θέλω μεγαλύτερη ανεκτικότητα προς τα μίντια και προς την τηλεόραση, από την οποία έχει κερδίσει. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, έχει βρεθεί και θα ξαναβρεθεί από ό,τι έχω μάθει, κριτής σε talent shows. Πιστεύεις ότι όλο αυτό ενδεχομένως να έχει βγει και από τον Χρήστο Μάστορα, λόγω όλου αυτού που έγινε με την Μαρινέλα και ότι ο ίδιος μπορεί να αισθάνεται πιεσμένος? Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Γιατί αυτό που έγινε με τη Μαρινέλα ήταν σοβαρό. Ακούστηκε και δόθηκε επίσημη δικαιολογία ότι ήταν θέμα υγείας. Βέβαια, εγώ είπα την άποψή μου ότι και θέμα υγείας να είναι όταν σου τυχαίνει τέτοιο λαχείο. Και με 180 πυρετό πηγαίνεις να τραγουδήσεις έστω και μισό τραγούδι με τη Μαρινέλα. Πιστεύω ότι κατάλαβε το λάθος του, γιατί από ό,τι φαίνεται άλλοι ήταν οι λόγοι τελικά που δεν βρέθηκε στη συναυλία. Και ακριβώς επειδή είναι μια εποχή που είναι σε δύσκολη θέση,
Αντέδρασε έτσι, αλλά δεν φτάνει που αντέδρασε έτσι. Μετά έδωσε χαριστική βολή, όχι σε εμάς, στον εαυτό του, με το post που έκανε. Σε πάω και στην Ελίνα Παπηλά, η οποία τον υπερασπίστηκε τον Χρήστο Μάστορα και όσα έγραψε, είπε ότι τον καταλαβαίνει. Και επειδή μάλλον τον καταλαβαίνει, είναι και ο λόγος που δεν είναι στην τηλεόραση. Πώς το έλεγε αυτό στο παλιό, τι ψυχή θα παραδώσει μωρή. Έλα, δεν το πιστεύω. Μπορώ να μείνω σε αυτό. Αυτός είναι ο λόγος. Επίσης μη με σκάς θα πω. Έχει γίνει και ένας χαμός με την Ιωάννα Τούνη, με την σημαία που ανέβασε την τουρκική. Θύμωσα πάρα πολύ με αυτό. Θυμώνω με την Ιωάννα Τούνη με τη σημαία. Θυμώνω όταν βλέπω τραγουδιστές Έλληνες να πηγαίνουν στην Τουρκία για κάποιο event και να λένε I love you Τουρκία. Για μένα αυτά τα πράγματα δεν τα χωράει το μυαλό μου. Δηλαδή έλεος. Πρέπει να είσαι ανιστόρητος και να μην καταλαβαίνεις ότι μας απειλούν καθημερινά. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ποσειδονάκο μας, την Κωνσταντίνα Μαύρου. Μ' αρέσει η τοποθέτησή του για τον Μάστορα, συμφωνώ και διαφωνώ. Καταλαβαίνω τι λέει, γιατί τα λέγαμε και πέρυσι πολλές φορές με αφορμή τις δηλώσεις του Νταλάρα. Απ' την άλλη, μ' αρέσει που δείχνει ένα σεβασμό και στην τηλεόραση, της οποίας ο Ποσειδώνας δεν είναι το κομμάτι που βιοπορίζει τον Ποσειδώνα στη τηλεόραση. Ο Ποσειδώνας είναι μουσικός παραγωγός, έχει γράψει πολύ πετυχημένα τραγούδια σε πολλές δεκαετίες. Αλλά σέβεται και τη δουλειά του δημοσιογράφου, δεν σου λέει ότι το παρακάνετε αυτό. Με ένα σεβασμό και με ένα όριο. Σου λέει θέλει μία διακριτικότητα στη διαχείριση. Έχει κατανόηση ad hoc. Δεν είναι ότι το κάνει επίτηδες να φωνάζει και να τσιρίζει για να ακούγεται. Αυτό που λέει το τεκμηριώνει πάντα. Και τον Πάνο Βλάχο θα το απαντήσεις. Δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Άμα θέλετε να την κάνουμε σοβαρά, είναι πολύ μεγάλη. Γιατί βλέπεις και έγελα. Όχι, ρε παιδί μου, τώρα αυτό που έγινε πέρσι με τον Πάνο, αν θυμάστε, είχε γίνει σε μία επίσημη παρουσίαση τη σειρά του και είχε πει ότι μη με ρωτήσετε κάτι το οποίο θα χαλάσει τη βραδιά αυτή. Αναφερόταν σε σκηνές που είχε. Στη σειρά, 17 εκπροστές. Επειδή στη σειρά εκείνη συμμετείχε και η σύντροφό του, η Νατάσα Ξεδεβελώνη, και η κουβέντα θα πήγαινε εκεί, ήθελα να προλάβει αυτό. Και έγινε το συμπούρμπουλο που έγινε, δεν αρνήθηκε να απαντήσει ούτε σε ερωτήσεις, ούτε του κάνανε πέσιμο και έλεγε δεν μιλάω. Και μετά είχε ξεκινήσει ένα άλλο γαϊτανάκι με το βίντεο που είχε ανέβει στο TikTok από μια παλιότερη συναυλία του και ήταν στο επίκεντρο και είχε κληθεί να απαντήσει. Και πήρε μπάλα και τώρα μα θυμίζει τα γεγονότα. Μα σα λέω το λόγο. Λέω το λόγο που τότε είχε τοποθετηθεί. Αν σου φάνηκε η συμπεριφορά του Βλάχου παρόμοια με του Μάστορα ή το Δεμό, όχι, γιατί δεν τον είδα να φεύγει. Απλά έκανε ένα παραλληλισμό. Έκανε ένα παραλληλισμό ότι μετά τον Νταλάρα τότε θυμόμαστε τι είχε κάνει ο Βλάχος. Και φέτο έρχεται ο Μάστορα. Τι κάνει ο Μάστορα. Εγώ συμφωνώ στα πάντα. Δεν μ' άρεσε που είπε ότι εμεί οι δημοσιογράφοι που είχε πει ο Πάνο λερώνουμε κάθε τι ωραίο, γιατί μα τη βάζει. Εντάξει, και αυτό ήταν μια γενικότητα πάνω στα νεύρα του. Δεν τον δικαιολογώ, αλλά δεν μου άρεσε. Δεν ήταν ωραίο καθόλου. Πάντως και για αυτό που λέει σε ό,τι αφορά στους καλλιτέχνες που πάνε στην Τουρκία, η ίδια δάμου είναι Κύπρια. Πήγε φέτος 5 φορές να τραγουδήσει. Ναι, στον Bodrum. Ναι. Σε πολλά μέρη. Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι και το πώς θα βλέπεις. Σου λέει όμως ότι πηγαίνω για δουλειά, αλλά δεν είναι βάζω I love Όχι, δεν Τέρκη. Ναι, δεν ξέρω. Δεν είναι. Και άλλοι καλλιτέχνες. Προφανώς και πήγε και Δέσποινα Βανδύ και αντέδρασε στην... Ναι, γιατί κάτι είδε ότι η Δέσποινα Βανδύ πήγε για να κάνει μια συναυλία και ξαφνικά είδε ότι αυτό αποκτά μια πολιτική χρειά. Ακόμα και κάποιος Κύπριος καλλιτέχνης για δουλειά. Ναι, για δουλειά. Πήγε στην Τουρκία και τραγούδησε. Και δεν έγινε και τίποτα. Δεν μας ενοχλεί όμως όταν έρχονται όλο το καλοκαίρι στη Μύκονο και στη Σαντορίνη Τούρκοι επιχειρηματίες. Πηγαίνουν σε συναυλίες πολύ γνωστών των Ελλήνων καλλιτεχνών και αφήνουν το πακέτο με τα λεφτά. Δεν λένε I love το Τέρκι με στη Μύκονο με σημαία. Για ο κόσμος, ο πολίτης, ο απλός, ο καθένας μας, δεν έχει εκείνα τα συναισθήματα. Είναι φίλος με τον Τούρκο. Δεν μην φτάσουμε στο άλλο άκρο και λέμε. Μην βλέπε Τούρκο και βρίσκον. Παιδιά, τα τουρκικά σύριαλ κάνανε 60% τηλεθέαση, να σας θυμίσω. Ποιος τα έβλεπε. Τα εστιατόρια όλα. Μόνο η Τούνη τα έβλεπε. Οι λαοί δεν έχουν προβλήματα μεταξύ τους τέτοια. Οι λαοί μεταξύ τους δεν έχουν προβλήματα. Τώρα οι κυβερνήσεις τι κάνουν. Μας είχαν κατακτήσει, ρε, δεν συνυπήρχαμε. Θέλω να πω ότι μαζί ζούσαμε. Αλλά όταν πας, αναγκαστικά ζούσαμε, παιδί μου, δεν ζούσαμε μαζί. Δεν θέλαμε. Λέω όμως ότι κουλτούρα δεν συνυπήρχαμε. Δεν συνυπήρχαμε. Αλληλοσφαγιαζόμασταν τώρα. Αφού ζούσαμε μαζί, τι να κάνουμε. Ρε αγάπη μου. Μην τρελαθούμε τώρα. Ακούνε δεν και άνθρωποι να πούμε. Τι αλληλοσυνυπήρχαμε τώρα με τους Τούρκους. Μα καλός ή κακός και εμείς ζούσαμε στην Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες. Τι να κάνουμε τώρα, δεν συνυπήρχαμε. Λαοί... Το θέμα είναι ότι πας στην Τουρκία σαν τουρίστας και να πεις σε Έλληνας και η Γιουνάν θα σε αγκαλιάσει, θα σε φιλήσει και θα χαρεί. Και εμείς εδώ θα να. Θα μιλήσει και ελληνικά. Ναι. Παιδιά, εμάς μας ενόχλησε από ό,τι έχω καταλάβει πια επειδή ήταν
Τον καθένα τον ενόχλησε τούνι. Κάτι άλλο, αγάπη μου. Αν το κάνει κάποιο άλλο. Δεν είναι ένα. Τον άλλο τον ενόχλησε επειδή είναι τούνι. Τον άλλο τον ενόχλησε επειδή φόρεσε αυτό το μπλουζάκι και φωτογραφίε για τούνι. Τον άλλο τον ενοχλεί η σημαία. Τον άλλο τον ενοχλεί δεν ξύπνησα καλά το πρωί. Γενικά ενοχλεί. Η τούνι τώρα τι απάντησε. Η τούνι επισήμως περιμένουμε να απαντήσει. Αν επισήμως όμως ανέβασε χτες ένα story, είχε μια πολύ κατέμικη ημέρα. Πήγε με τον Μίτσο, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για shopping. Μείναν με το μηχανάκι, έκλεισε το κινητό του. Πολύ κακή στιγμή. Πάμε να δούμε τι σχολίασε στο story της. Ω Χριστέ. Μόλις μπήκαμε σπίτι, γιατί είχε γίνει το εξής φοβερό σήμερα, μείναμε με το μηχανάκι. Ανέβαζε εκεί πέρα εγώ ψώνια, χαρά, πανικός. Μας ματιάξατε, μας γλωσσοφάγατε. Αχ, συμπεθέρες πονηρές. Λοιπόν, δεν το μηχανάκι με τίποτα κακάρωσε. Επίσης, κακάρωσε το κινητό του Δημήτρη, όχι κάτι, η μπαταρία τελείωσε. Οπότε δεν μπορούσε να πάρει και τους ανθρώπους που έπρεπε για να έρθουν να το πάρουν. Ψάχναμε να φορτίσουμε το κινητό του Δημήτρη, να το ανοίξει, να βρει τις επαφές του. Τέλος πάντων, καλέσαμε την οδική. Αλλά, λόγια να αγαπιόμαστε. 1500 ευρώ στο δρόμο. Και επιτέλους μπήκαμε σπίτι. Εκεί να πάει, εκεί να πάει, εκεί να πάει. Φάγαμε την κοπέλα, τη φάγαμε. Όλα αυτά έγινε χθες σε μία μέρα που η Ιωάννα έβγαλε πόσα χιλιάρικα, έχει ανεβάσει 100 story χθες εμπορικά. Και εμείς καθόμαστε και λέμε αν τη μάτιασε και αν έμεινε το μηχανάκι. Ζει ένα δράμα, ρε παιδιά, ζει ένα δράμα. Μίλησα με τον Δημήτρη έτσι στον απόϊχο όλων των σχολείων για το θέμα του ποσταρίσματος κτλ. Ο ίδιος μου είπε: εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα αυτά που ασχολούμαστε εμείς ή συνεχίζουν την καθημερινότητά τους με το παιδάκι τους, όπως και σωστά κάνουν, κατά με. Χωρίς να τους αγγίζει τίποτα από ό,τι κακοπροαίρετο μπορεί να υπάρχει. Και... ό,τι γίνεται, εισπράττουν. Αυτό είναι το θέμα. Όλα γι' αυτό γίνονται. Λοιπόν, ένα κατάστημα είναι που πουλάει πράγματα. Πώς πουλάς πράγματα όταν έχεις πολλούς πελάτες. Πώς έχεις πολλούς πελάτες. Αλλά άμα το δεις, θα πας να ψωνίσεις κιόλας. Επειδή εγώ είδα τώρα αυτό, σήμερα θα πάω να ψωνίσω. Όχι, παιδιά, αλλά μαζί με τα φέρνει κοινό. Και το κοινό πουλάει και αγοράζει. Σίγουρα και βρίσκει. Έχει μεγάλο φαν η Ιωάννα. Ναι, και μπράβο της αυτό. Και το έχει και όντως έχει δουλειές και μπράβο της. Και το γιατί χειρίζεται. Είναι το λεγόμενο τα παίρνει, τα φέρνει. Η συγκεκριμένη αυτό κάνει. Εγώ δεν είπα κάτι κάποιο που έλεγε τη αγορά. Να, πελάτησα εδώ, μην πάτε μακριά, πελάτησα Νάνση. Λοιπόν, 14.800, για τηλεφωνήστε, γιατί διεκδικείτε δύο κλιματιστικά 9.000 BTU από την αγαπημένη MyTherm. Αν τηλεφωνήσετε πολλές φορές, φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυξάνετε και τις πιθανότητες να τα κάνετε δικά σας. Με τη MyTherm και το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, που επεκτείνεται και δίνει επιδότηση έως 60%, έχετε την ευκαιρία για να αντικαταστήσετε τους παλιούς ηλεκτρικούς θερμοσύμφωνες με σύγχρονους ηλιακούς. Μπείτε στο MyTherm να ενημερωθείτε και μαζί με τα δύο κλιματιστικά κερδίζετε και 5 χιλιαρικάκια. Ζεστά και μετρητά. 14.800 τηλεφωνείτε πολλές φορές, στέλνετε πολλά μηνύματα, νέο μικρόν κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μία αποστολή στον ίδιο αριθμό. Διαλυματάκι όμορφο και επιστρέφουμε με πολλά και ωραία. Φτιάξτε τα δεύτερα καφεδάκια της ημέρας ή και τα τρίτα και εμείς είμαστε εδώ να τον πιούμε παρέα. Ωραία που σε θέλω κοντά μου είσαι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα στο Μάκη, καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα, Ελένη. Και πάμε να κουβεντιάσουμε σε συνέχεια της χθεσινής εκπομπής όλο αυτό που έχει προκύψει με τη διοργάνωση της συναυλίας στη μνήμη των 57 θυμάτων στα Τέμπη, η οποία έχει φέρει διχασμό ανάμεσα στις οικογένειες των θυμάτων. Όπως φαίνεται, έχει αγρέψει πάρα πολύ κόντρα. Υπάρχει και το πρώτο που έχει στείλει εξώδικο η κυρία Καριστιανού προς την πλευρά των γονέων, ας πούμε. Και από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η κόντρα. Μάλλον στα άκρα, από ό,τι τουλάχιστον υπόλοιπα. Πάντως είναι ένα θέμα που νομίζω ότι σε όλους εμάς που το παρακολουθούμε και είμαστε εξωτερικοί παρατηρητές, και θα ήθελα να καλημερίσω και τον κύριο Μαρακάκη που είναι στην παρέα μας, προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα. Κύριε Μαρακάκη, καλημέρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό που λέω. Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και το βήμα. Δεν συμφωνώ ότι υπάρχει διχασμός. Η αφετηρία είναι κοινή. Είναι η τελική δικαίωση των οικογενειών στη μνήμη των θυμάτων. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι οικογένειες, οι άνθρωποι οι οποίοι θρηνούν συγγενείς είναι γονείς. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει έναν επιπλέον συμβολισμό όλο αυτό και μια πολύ μεγαλύτερη ένταση. Και βάρος και πένθος όπως, και πόνο και όλα. Όπως γονέας είναι και η κυρία Καριστιανού. Και ο πρώην σύζυγός της, το ίδιο και για τα αδέλφια Πλακιά. Νομίζω ότι για να μπει στη σωστή του βάση το ζήτημα αυτό που ανέκυψε
Επιτρέψτε μου να σας πω δικαιολογημένα ανέκυψε, διότι όπως και χθες κάνατε στο πολύ σοβαρό ρεπορτάζ σας, αλλά και με τον τρόπο που αντιμετωπίσατε τις συνεντεύξεις που κάνατε, διαπιστώσατε ότι δεν ζητήθηκε η άδεια από τις οικογένειες που δεν ανήκουν στο σωματείο. Και αυτό, δηλαδή η οριζόντια αντιμετώπιση της λέξης Τέμπη, που πλέον έχει ένα συμβολισμό ειδικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα Τέμπη πλέον είναι ένα μπραντ, το οποίο με βάση είναι το ένα οποίο σημείο μιας εθνικής τραγωδίας που δεν θα ξεχάζει ποτέ από το μυαλό του κανένας Έλληνας. Γι' αυτό, κύριε Μαρακάκη, μίλησα και για διχασμό. Γι' αυτό και μίλησα για διχασμό. Πάντως σύμπνοια δεν υπάρχει. Σύμπνοια δεν υπάρχει. Να πούμε ότι πάμε όλοι. Στέλνονται εξώδικα. Ας μην πλατιάσουμε σε ό,τι αφορά ένα event, μία εκδήλωση. Ο κοινός σκοπός. Ένα event, κύριε Μαρακάκη, δεν είναι ένα event. Είναι μία. Επιτρέψτε μου να σας πω. Μπορεί να γίνουν και άλλες συναυλίες, μπορεί να γίνουν και άλλες εκδηλώσεις και μέχρι να καταστούν αμετάκλητες οι αποφάσεις στα ελληνικά δικαστήρια, μπορεί να έχουν μεσολαβήσει πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις ή συγκεντρώσεις, συμπαράσταση αλληλεγγύης προς τα θύματα ή προς ένα μέρος των θυμάτων. Σαφώς. Και αυτό πρέπει να έχει την συνεννόηση από τους γονείς και τη συγκατάθεση των γονέων. Θα ήθελα στην. Αυτό ακριβώς. Θα ήθελα αυτό μια ανωτελεία να βάλουμε στην παρέα μας, γιατί ο λόγος σε αυτήν την περίπτωση και σε αυτό το θέμα. Ο λόγος είναι των γονιών, είναι των συγγενών, είναι των ανθρώπων που ζουν και το πένθος και τον πόνο και όλη αυτή τη διαδικασία μέσα τους, στην καρδιά τους. Εχθές φιλοξενήσαμε την κυρία Μίτσια. Ήταν μια γυναίκα που ο λόγος της μας συγκλώνησε. Είναι η μανούλα της Ιφηγένειας. Κυρία Μίτσια, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εχθές σας φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, μας είπατε όσο τα καταφέρατε και εσείς στη δική σας την πλευρά, και λέω όσο τα καταφέρατε γιατί είχατε μία διαφωνία με την άλλη πλευρά, με τους ανθρώπους που εκπροσωπούν το Σύλλογο, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα από χτες το πρωί και μετά, πώς νιώθετε εσείς? Είπαμε την λέξη που έκλεισα. Ντρέπομαι. Αυτό. Βλέπουμε για όλο αυτό που γίνεται και είναι λογικό, γιατί κάτι τόσο όμορφο που θέλουν να κάνουν κάποιοι άνθρωποι τελειώνει με έναν διχασμό. Αλλά εντάξει, δεν ξεκίνησε σωστά και δεν μπορούμε να το γιορτώσουμε τώρα. Αυτό. Πιστεύετε μπορεί να τελειώσει σωστά? Υπάρχει ο χρόνος να αμονιάσουν όλοι για ούτως ή άλλως για τον ίδιο σκοπό θα γίνει. Κοιτάξτε, πώς να αμονιάσει αφού στέλνουν οι εξώδικα? Πώς να αμονιάσει, άιντε πείτε μου. Να πούνε και οι δύο πλευρές ότι κάνουμε πίσω και στη μνήμη των παιδιών μας, γιατί αυτούς τους ανθρώπους τους θα τους ενώνει για πάντα και όλους εσάς, όπως και εσάς. Μπορεί οι ζωές σας να μην συναντιόντουσαν ποτέ, αλλά θα σας ενώνει για πάντα. Αυτό που λέει ο κύριος Μαρακάκης πριν, δυστυχώς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μίτσια, αν από χτες επικοινώνησε κάποιος μαζί σας, κάποιος άνθρωπος που είναι μέλος στο Σύλλογο, να σας απαντήσει σε μερικά ερωτήματα που μπορεί να είχατε για τον τρόπο που αποφασίστηκαν τα πράγματα, τι σας πήρε κάποιος κάποιο τηλέφωνο από τους υπόλοιπους γονείς? Όχι, όχι. Να ρωτήσω λίγο κάτι, κυρία Μίτσια. Αν δεν μπει το αντίτιμο το 15 ευρώ, εσείς έχετε πρόβλημα να γίνει η συναυλία αυτή? Θα κινηθείτε νομικά ουσιαστικά? Έχετε μιλήσει με τον δικηγόρο σας? Ήμουν εναντίον στην αρχή, γιατί δεν μας ρώτησε κανείς. Έτσι. Ναι, τώρα αν βγει το δεν αντίτιμο. Υπήρχε. Αν δεν υπάρχει ερώτηση. Αντίτιμο στη συγκεκριμένη συναυλία, εσείς έχετε πρόβλημα να γίνει αυτή η συναυλία? Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Άρα ουσιαστικά, αν δοθούν οι εξηγήσεις, και κύριε Μαρακάκη, αυτό που συζητούσαμε πριν, σας είπατε δεν είναι διχασμός, αλλά ακούτε και μία μητέρα η οποία το καταλαβαίνει καλύτερα, το νιώθει καλύτερα από όλους μας όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Ότι είναι διχασμός και ότι αυτό που ενοχλεί πολλούς από τους γονείς που δεν συμφωνούν και δεν συνενούν σε αυτήν την συναυλία είναι ότι δεν ερωτήθηκαν. Ούτε ενημερώθηκαν από το Facebook, το έμαθαν. Ωραία. Επειδή οι δικηγόροι είμαστε για να λύνουμε προβλήματα,
και όχι για να γεφυρώνουμε χάσματα. Επαναλαμβάνω, η δικιά μας επαγγελματική, ενώ όλων των συνηγόρων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι. Ότι είναι πολύ. Ναι, είναι πολύ, δεν είναι μόνο οι οικογένειες των 57, είναι και οι τραυματίες και φυσικά και πολλοί εκ των επιβενώντων, δεκάδες εκ των οποίων εκπροσωπεί το δικό μου γραφείο. Αυτό που έχω να σας μεταφέρω λοιπόν είναι ότι κατά γενική ομολογία υπάρχει μια σοβαρή αντίδραση και άρνηση και απόσταση από αυτό το event, το οποίο διοργανώθηκε χωρίς να πάρει ψήφωνη γνώμη οικογενειών ή και προσώπων που δεν ανήκουν στο σωματείο, πρώτον. Και δεύτερον, το βασικότερο, το ότι φαίνεται να αποσκοπεί στη συλλογή χρημάτων, τα οποία με βάση τουλάχιστον τις εξαγγελίες της κυρίας Καραστιανού ή του σωματείου, φαίνεται ότι προορίζονται για να στηρίξουν πιο επιθετικές ενέργειες και ένα νομικό αγώνα που θα λάβει η χώρα στο εξωτερικό. Αυτό πέραν το ότι πάσχει από μια οριστεία, έχει ερεθίσει, θέλω να σας πω, πολλούς από τους συγγενείς των θυμάτων. Και την κυρία Μίτσια, κύριε Παρακάκη, γιατί χθες ερωτήθηκε γι' αυτό και η ίδια αυτό μας είπε. Πώς γίνεται να μην τελειώσει μια υπόθεση, να έχει τελειώσει δικαστικά στην Ελλάδα. Είναι το αυτονόητο που το ξέρει και ο τελευταίος πρωτοετής φοιτητής νομικής. Και δεν χρειάζεται να το ξέρει, κυρία Μίτσια. Φανταστείτε όμως να το ξέρει και μια γυναίκα η οποία δεν έχει νομική επάρκεια. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς αυτό ως απάντηση, ότι αν συλλεγεί μισό ή ένα εκατομμύριο από αυτή τη συναυλία, γιατί τα χρήματα δεν θα είναι λίγα. Ποιος δικηγόρος ζήτησε τόσα χρήματα για να κάνει ποιες ενέργειες που δεν έχουμε κάνει ήδη? Όχι, ο Μιλών. Πώς κοστολογήθηκε, ναι. Έτσι. Τώρα, αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι ανάξιο λόγου σε ό,τι αφορά και το κόστος. Εγώ δεν θα μείνω στο αν είναι ένα ευρώ ή ένα εκατομμύριο ευρώ. Εμείς μιλάμε για το συμβολισμό. Φυστό. Πρώτον, δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό σαν event το οποίο να κάνει χρήση της φράσης Τέμπη οριζοντίως χωρίς να έχουν εκκληθεί και οι υπόλοιπες οικογένειες. Ή εάν έχει τη δυνατότητα αυτή ή Καραστιανού ή οποιοδήποτε να κάνει ένα μεγάλο event για να συλλέξει χρήματα, να το κάνει. Βεβαίως και να το κάνει. Μπορεί να θέλει να βρει και χορηγούς ή να γίνουν ενέργειες που δεν τις γνωρίζουμε. Να θέλει να βρει πραγματογνώμονες από το εξωτερικό που μπορεί να έρθουν να κάνουν θαύματα και να μας βοηθήσουν εδώ. Βεβαίως και είναι θεμητό. Αλλά να το κάνει για λογαριασμό όσων εκπροσωπεί και όχι και με χρήση οριζόντια της φράσης Τέμπη. Και αφετέρου, κυρία Μαρακάκη, θα πρέπει να δοθούν και κάποιες εξηγήσεις ή κάποιες διευκρινήσεις, να το πω καλύτερα, και στους ανθρώπους της οικογένειας των θυμάτων. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά είπατε, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, τι κοστολογείται τόσο ώστε να χρειάζεται τέτοιο μεγάλο ποσό για να συνεχίσει η δικαστική μάχη. Θέλουν να πάνε. Με αυτή την κάποιος δεν θέλει. Όχι, γιατί ο σύλλογος και η κυρία Μίτσια μας το είπε χτες, μόνο 6 οικογένειες από τις 57 είναι μέλη του συλλόγου. Ο σύλλογος αυτός υπηρετεί μια πολιτική επιθετική. Οπότε, μάλλον όχι. Θέλω βέβαια, η άλλη πλευρά λέει ότι 12 οικογένειες για να το διορθώσουμε. Ναι, πείτε μας. Μια στιγμή. Η ΑΜ και πόσες είναι αυτές οι οικογένειες? Ας μας πει, μας απαντήσει η πρόεδρος του συλλόγου, δεν ξέρω πόσες είναι. Ας βγει και δώσει μία απάντηση. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι εμείς και χωρίς σύλλογο, αυτοί οι άνθρωποι που πονάμε, που δεν είμαστε σε σύλλογο, είχαμε οργανώσει και μαρατόνιο και μνημόσυνο και εκδήλωση στο Σύνταγμα και κλάψαμε και χορέψαμε και τραγουδήσαμε που λέτε και μιλήσαμε και μαζέψαμε κόσμο και δεν ήταν ανάγκη να βάλουμε εισιτήριο. Έτσι, σας παρακαλώ, για τα παιδιά μας δεν χρειάζεται να βάλετε εισιτήριο. Έτσι, και όταν τα χρειαστούμε για τις ενέργειές μας χρήματα, θα βγούμε και θα το πούμε δυνατά. Βοηθήστε μας. Αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε τέτοιες ενέργειες. Αλλά αυτή η ενέργεια και αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν αυτή τη στιγμή να τραγουδήσουν για τα παιδιά μας, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και αν θέλουν να το κάνουν, να το κάνουν. Αλλά όχι με 15 ευρώ. Και αν θέλει η κυρία να διοργανώσει κάτι, να το πει ότι θέλω να το διοργανώσω για μένα ή για κάποιον,
και να βάλει αυτό το αντίκτυπο. Αλλά να μην είναι για όλα τα τμήματα των τεμπών. Να κατονομάζει για ποιον είναι. Εντάξει, αυτό. Είμαστε ξεκάθαροι με αυτό. Έχουμε διοργανώσει και άλλα πράγματα. Ήταν πολύ όμορφα. Δεν υπήρχαν αυτά τα άτομα όλα εκεί. Δεν υπήρχε εισιτήριο. Υπήρχε πολλής κόσμος. Και ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που κάναμε. Και θα το ξανακάνουμε. Να ξέρετε. Αν τιμάστε. Και την εκδήλωση στο Σύνταγμα, αν τιμάστε. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε τον κύριο Πλακιά, κύριε Μαρακάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πλακιά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Μαρακάκη. Πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε ο άνθρωπος ο οποίος έχετε λάβει μαζί με τον Δημήτρη Πλακιά το εξώδικο από την κυρία Καριστιανού. Θέλω να δούμε ένα απόσπασμα, ένα σημείο από αυτό το εξώδικο και μετά να ακούσουμε και τη δική σας θέση, παρακαλώ. Σας είναι γνωστό ότι δυστυχώς τα τραγικά γεγονότα που αφορούν τη δολοφονία των παιδιών μας οδήγησαν να συναντηθούν οι πορείες της ζωής μας, ενώ βέβαια οι ως τότε επιλογές μας αλλά και οι προφανείς διαφορές των χαρακτήρων μας θα καθιστούσαν κάτι τέτοιο αδιανόητο. Από την πρώτη στιγμή που εμφανιστήκατε στο προσκήνιο εσείς και η μικρή ομάδα που φαίνεται να ταυτίζεται με τις απόψεις σας έως σήμερα, προκαλέσατε διχασμό, αμφιβολίες για τις πραγματικές προθέσεις όλων και την τάση να ανεμηθείτε τη συλλογική δράση κατά τρόπο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ή δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να κατανοήσετε και να υπηρετήσετε τους στόχους που έχουμε θέσει δημιουργώντας το Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών, του οποίου νομίζω δεν έχετε καν μπει στον κόπο να διαβάσετε το καταστατικό. Ευχαριστώ, Καριστιανού. Η μάνα των Τεμπών έστειλε εξώδικα στην οικογένειά που έχασε 3 παιδιά. Ντρέπομαι. Πώς θα βρεθείς με την Σοφία και τη Μάρθα στα δικαστήρια, πώς θα τις αντικρίσεις? Είδαμε και τη δική σας ανάρτηση αμέσως μετά από την είδηση της εξώδικης πρόσκλησης. Κύριε Πλακιά, ο λόγος εσάς, πώς το διαβάσατε αυτό, πώς ενημερωθήκατε, ποια είναι η δική σας θέση? Για το εξώδικο ή για την όλη κατάσταση, πώς φτάσατε? Θα ήθελα να μας μιλήσετε για όλα. Θα ήθελα να μας πείτε αρχικά για αυτή την συναυλία για την οποία ακούγονται τόσες μέρες. Βγαίνουν οι γονείς και λένε κάποιοι ότι εμείς ανήκουμε στο Σύλλογο με επικεφαλής την κυρία Καριστιανού, η οποία, όπως γνωρίζει όλη η Ελλάδα, τον τελευταίο χρονικό, εδώ και ένα χρόνο, έχει πάρει στην πλάτη της, από τη μέρα του συμβάντος τραγικού, έχει πάρει στην πλάτη της έναν αγώνα να δικαιωθείτε και στο εξωτερικό. Αυτό γνωρίζουμε και αυτό βλέπουμε εμείς. Και σε αυτό συμπαραστεκόμαστε όλοι, όπως και στον πόνο σας. Βλέπουμε λοιπόν αυτή η συναυλία να έχει γίνει η αφορμή να μην είστε ενωμένοι οι γονείς των θυμάτων σε αυτόν τον κοινό αγώνα που ξέραμε ότι έχετε να δώσετε, στον αγώνα για τη δικαίωση των παιδιών σας, των παιδιών σας που χάθηκαν. Γιατί έχει γίνει αυτό? Μα δεν αμφισβητεί κανένας ότι οι οικογένειες είναι ενωμένες σε αυτόν τον στόχο. Μην μπερδευόμαστε. Φυσικά και όλες οι οικογένειες είμαστε ενωμένοι σε αυτόν τον στόχο. Ο στόχος της δικαίωσης δεν συζητιέται καν. Είναι ένας όρκος που δώσαμε και 55 οικογένειες. Είναι δυνατόν να υπάρχει διαχωρισμός σε αυτό το θέμα? Η διαφωνία μας υπάρχει στο αντίτιμο μιας συναυλίας. Αυτό ήταν και τίποτα άλλο. Δηλαδή το αντίτιμο μιας συναυλίας που βγήκαμε 15-18 οικογένειες και ήμασταν αντίθετοι, πάνε να πει ότι υπάρχει διαμάχη. Τι διαμάχη υπάρχει, νομική? Τι έχουν κάποια? Ποιος Μαρακάκης εκεί είναι? Γνωρίζει με όλους τους δικηγόρους των οικογενειών μας. Γιατί βλέπουμε το εξώδικο και όπως καταλαβαίνετε. Το εξώδικο έγινε, βάσει της ανάρτησής μου που έγινε για τη συναυλία, ότι άφησα υπόνοιες για το πού θα πάνε τα χρήματα. Στο εξώδικο αναφέρει και χαρακτηριστικά ότι εγώ είμαι και δούριος ύπος της κυβέρνησης και προσπαθώ να βάλω τις κλοποδιές στον αγώνα των δικών μου. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα? Εσείς γιατί δεν ζητήσατε εξ αρχής
από το σύλλογο αυτόν, ο οποίος έχει αναλάβει τη διοργάνωση αυτής της συναυλίας, να σας πει πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, τι έχουν στο μυαλό τους. Πώς να ζητήσουμε όταν είμαστε αποκομμένοι από αυτόν τον σύλλογο, είμαστε μπλοκαρισμένοι από αυτόν τον σύλλογο. Γιατί είστε μπλοκαρισμένοι, αυτό δεν γιατί έχουμε δεν καταλάβει. Είστε δεν είστε μέλος στο σύλλογο. Εσείς γιατί δεν γιατί είστε αυτός ο σύλλογος από την αρχή όταν ήταν να ιδρυθεί, ήταν να ιδρυθεί ένας σύλλογος, ο οποίος οι δραστηριότητες του θα είχε να κάνει σχέση με χρήματα και με νομικά θέματα. Εμείς θέλαμε ένα σύλλογο που θα κάνει διάφορες φιλανθρωπίες, διάφορες εκδηλώσεις στη μνήμη των δικών μας και μέχρι εκεί. Άρα, υπάρχει διαφωνία, κάνουμε... άρα υπάρχει διαφωνία και διχασμός ως προς τη δημιουργία του σύλλογου. Γιατί υπάρχει ένα σύλλογος όπου κάποιες οικογένειες ήθελαν να μην καρπώνεται χρήματα και τελικά έχει δημιουργηθεί ένα σύλλογος ο οποίος με όλη τη διαφάνεια και την νομιμότητα που υπάρχει θέλει να καρποθεί χρήματα για να βοηθήσει το σκοπό. Άρα υπάρχει η διχόνοια σε αυτό. Στο σύλλογο δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή, εγώ είμαι αντίθετο με το σύλλογο. Το να με εκπροσωπεί δικηγόρο συλλόγου στις νομικές μου ενέργειες, το θεωρώ άτοπο. Είναι δυνατόν. Εάν εγώ, εσείς κύριο Κωνσταντάρα, κύριος Μαρακάκης, κάνουμε ένα σύλλογο και εσείς οι δύο με τον κύριο Μαρακάκη λέτε ναι και εγώ όχι, είναι δυνατόν ποτέ εγώ να κερδίσει η δικιά μου γνώμη? Άρα εσείς ήσασταν γι' αυτό και δεν γίνατε ποτέ μέλος αυτό το σύλλογο. Με την κυρία Καριστιανού. Στο νομικό κομμάτι δεν θέλω να με εκπροσωπεί κανένας. Απολύτως σεβαστό. Με την κυρία Καριστιανού, κύριε Πλακιά, έχετε μιλήσει. Έχετε τηλεφωνηθεί, έχετε. Το τελευταίο. Στην αρχή βρισκόμασταν, όπως με όλες τις οικογένειες. Τώρα έχουμε να βρεθούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν μιλάμε τηλεφωνικά. Συμφωνείτε με τις ενέργειες που κάνει στο εξωτερικό? Φυσικά και συμφωνώ. Δεν θα αφισβητήσω ποτέ καμία ενέργεια κανενός γονιού ό,τι ενέργεια κάνει για το παιδί του. Ποτέ. Αλλά να την κάνει ονομαστικά. Θα πάτε σε συναυλία? Εάν η συναυλία γίνει χωρίς αντίτιμο και γίνει με ένα συμβολικό αντίτιμο για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι που θα είναι σε αυτή, για να μην φύγει κανένας άνθρωπος του μόχλου εργαζόμενος απλήρωτος, θα είμαι όλες οι οικογένειες εκεί. Αν γίνει με αυτό το 15 ευρώ... Δεν θα είμαι. Ίσα δεν ξέρουμε και μετά τι θα ακολουθήσει. Στο εξώδικο αυτό θα απαντήσετε? Όχι, δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Σας έχει ζητηθεί να κατεβάσετε τις αναρτήσεις στο εξώδικο αυτό που σας έστειλε η κυρία Καριστιανού? Ναι. Ναι, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα έχετε κατεβάσει. Για μένα είναι ντροπή να απαντώ με εξώδικα μηνύσεις σε συγκινήσεις που έχουν χάσει παιδιά. Είναι το χειρότερο που μπορούν. Είναι κόκκινη γραμμή για μένα. Ό,τι και να πούν για μένα, ό,τι και να πούν, δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ. Για μένα θα είναι πάντα συγκινήσεις. Τους γνωρίζω από την πρώτη στιγμή. Ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό το τρένο. Και όλοι μαζί θα τερματίσει αυτό το τρένο, παιδιά. Δεν θα υπάρχει καμιά τυχόνια, δεν υπάρχει τίποτα. Ο στόχος μας είναι κοινός, αυτό ξεχάστε το. Θα είμαστε όλοι μαζί εκεί στα δικαστήρια να δώσουμε τον αγώνα. Σε μια οικογένεια υπάρχουν πάντα αντιρρήσεις, θα υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν μαλώματα, υπάρχουν φασαρίες και ορισμένες φορές αυτό δείχνει ότι η οικογένεια έχει υγεία. Μια οικογένεια που δεν μιλάει, τα κρατάει μέσα. Στις οικογένειες δεν υπάρχουν εξώδικα, κύριε Πλακιά. Τα λένε... Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, αλλά βλέπετε αυτό. Ότι οδηγείστε εκεί, έστω και εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν το δίνω σημασία καθόλου το εξώδικο. Απλά επειδή σας ζητάει κάτι συγκεκριμένο, μήπως να βάζετε λίγο νερό, να ενώ για να λυθεί και να ρωτήσω μην χάνεστε το κέντρο σας. Κύριε Πλακιά, άκουσα το πρωί ότι είχατε στείλει κι εσείς κάποια εξώδικα προς τον σύλλογο. Ο δικηγόρος έστειλε εξώδικα στους διοργανωτές συναυλίας, οι οποίοι ήταν ο Σύλλογος Θυμάτων, σήμερα τα παραλάβαν τα εξώδικα, το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι. Και ο κύριος Καπράλος που είναι πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Τα εξώδικα στους τρεις υπεύθυνους της συναυλίας. Για να τους ενημερώσω ότι οι οικογένειες, οι δικές μου και όσες εκπροσωπεί ο δικηγόρος, δεν θα συμμετέχουν στη συναυλία. Και ρωτάμε να μάθουμε τους όρους της σύμβασης αυτής της συναυλίας και πώς έγινε. Δηλαδή, μαθαίνουμε ότι το Καλλιμάρμαρο ζητήθηκε πριν 4 μήνες χωρίς να γνωρίζει κανένας. Και εμείς μαθαίνουμε για τη συναυλία πριν 4 μέρες. Έχετε προσφύγει. Τον Παπακουσταντίνου στην τελευταία συναυλία που έδωσε εκεί στην Αθήνα, πότε ήταν, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Θυμόσαστε που είπε δεν θα ξανατραγουδήσω. Ναι, βέβαια. Ναι, θυμάστε πως έκλεισε η συναυλία. Δεν θα ξανατραγουδήσω εκτός από μια συναυλία που θα δώσω τον Οκτώβριο για τα ΤΕΠ. Δηλαδή ήξερε ο τραγουδοποιός και δεν ήξερα εγώ. Άρα είχαν χρόνο να ενημερώσουν, να οργανώσουν, να πάρουν τους καλλιτέχνες. Έχετε προσφύγει και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Για τη συναυλία χωρίς να ξέρουμε εμείς.
Και αυτό είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό είναι κάτι που έχει ενοχλήσει τους περισσότερους γονείς. Να πούμε μια καλημέρα και κύριε Μαρακάκη, θα έρθω αμέσως σε εσάς. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Τον κύριο Μπαρτζόκη, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι συνήγορος κάποιων οικογενειών των θυμάτων. Θα σας αφήσω. Κύριε Πλακιά, αν θέλετε, μείνετε λίγο κοντά μας, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ από καρδιάς. Κύριε Μπαρτζόκη, καλημέρα. Κύριε Μαρακάκη, ακούτε και την κουβέντα που έχουμε κάνει και με τον κύριο Πλακιά. Ο κύριος Πλακιάς λέει ότι εγώ. Όταν μιλούν οι γονείς, εμείς πρέπει να σωπαίνουμε. Και επαναλαμβάνω, ίσως για προσεπίρωση αυτού που λέει ο κύριος Πλακιάς, εγώ θα έλεγα προσεπίρωση της κοινής αφετηρίας και τερματισμού, όπως πρέπει να είναι για όλες τις οικογένειες, ότι οι δικηγόροι είμαστε για να γεφυρώσουμε χάσματα και να πάμε, θα κάτσουμε στα ίδια έδρανα, εκπροσωπούμε τον ίδιο σκοπό, θέλουμε να δικαιωθούν οι οικογένειες και η μνήμη των παιδιών. Ναι, αλλά ξέρετε τι βλέπω, εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά που λέτε. Εγώ βλέπω ότι και ο κύριος Πλακιάς και η κυρία Μίτσια και άλλοι γονείς και οι οικογένειες θυμάτων που έχουμε φιλοξενήσει λένε το εξής. Εμείς, αν βγει αυτό το 15 ευρώ, εμείς θα είμαστε εκεί για τις ψυχές των παιδιών μας. Μα τώρα μας, σας είπε το αυτονόητο. Ξέρανε οι καλλιτέχνες 4 μήνες αυτό πριν λέω. Και δεν ξέρανε οι γονείς των θυμάτων. Τώρα, αυτό είναι, τι να σχολιάσουμε σε αυτό. Είναι ένα επιχείρημα που είναι ακλόνητο. Δηλαδή, τι... Και αν ρωτούσαμε τους καλλιτέχνες, ακόμα και σήμερα, τελούνε υπό την εντύπωση ότι αυτή η ενέργεια έχει μια συλλογική αφετηρία. Βεβαίως. Δεν είναι έτσι. Και πώς να το γνωρίζουν οι καλλιτέχνες. Κύριε Μπαρτζόκη, η δική σας εντολή, τι είναι αυτό το οποίο σας λένε, πώς θέλουν να κινηθούν οι ίδιοι? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η δικιά μου σήμερα παρουσία δεν είναι καταρχήν για να γίνει δολοφονία χαρακτήρα, επαναλαμβάνω, δολοφονία χαρακτήρα κανενός εκ των εμπλεκομένων της αντιμαχόμενης αυτής πλευράς. Δεν το έχουμε Όμως κάνει θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες ή κάποιες ειδήσεις. Πάντοτε, να ξέρετε, η δικιά μου εντολή που εκπροσωπώ και την εκπροσωπώ, θα έλεγα επάξια, έχει να δώσει και να συρρυφθεί στο δημόσιο διάλογο πάρα πολλά. Παρακαλώ. Καταρχήν, αυτή η καπήλευση του ονόματος των 57 νεκρών του Τεμπών είναι η δεύτερη φορά που γίνεται. Μην σας πω η τρίτη. Η πρώτη, σας θυμίζω, είναι το μεγάλο πανό που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ έξω από τα κεντρικά του γραφεία, χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Κύριε Μπαρτζόκη, παρακαλώ τώρα, μην πάμε την κουβέντα ούτε στα κόμματα ούτε στα πολιτικά. Θέλετε να μου πείτε κάτι για το. Θα έχω μια συγκρουσιακή άποψη τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Να έχετε ό,τι θέλετε. Το πολιτικό, η πολιτική προέκταση σε αυτή την κουβέντα είναι δεν ότι έχει θέση. Να ανταλλάσσονται νομικά μέσα μεταξύ συγγενών. Αυτούς που εκπροσωπώ εγώ, είτε τους εμφανείς είτε τους αφανείς ως χωρίς, δική σας γιατί εντολής. Εμείς κάνουμε σοβαρή έρευνα για το πώς έγινε το δυστύχημα των τιμών, είναι έξαλλοι με αυτές τις ενέργειες που έχουν γίνει μεταξύ των αντιμαχών αυτών πλευρών. Ο σύλλογος που είπατε. Εμείς είχαμε άρα η δική σας εντολή είναι στην γραμμή του κυρίου Πλακιά. Λένε ότι εμείς δεν ενημερωθήκαμε. Του κύριου Πλακιά. Θα με αφήσετε λίγο να το εξηγήσω. Όχι έτσι απλά. Το. Γιατί ο κύριος Πλακιάς είναι ένας χαροκαμένος πατέρας που του ήρθε, θα έλεγα, ξαφνικό αυτό το αίτημα να γίνει μια συναυλία με κάποιο αντίτιμο. Εμείς τι λέμε. Λέμε πολύ απλά ότι ο σύλλογος ο οποίος έχει δημιουργηθεί, το λέμε από την αρχή και μάλιστα ήμουν ο πρώτος που το είχα πει σε συνέντευξη πάλι ραδιοφωνική, ήταν μεταξύ 20 ατόμων. Μέσα στα 20 άτομα, λέτε εσείς χθες αποδείχθηκε ότι ήταν 6 ουσιαστικά οικογένειες. Προφανώς ο ένας με τον άλλον υπέγραψε, η μητέρα, ο πατέρας και ούτω καθεξής. Εγώ ήμουν αυτό της μάρτυρας πάλι στο μνημόσυνο των παιδιών 40 ημερών, που ένας κύριος από τους συγγενείς τα έβαλε με κάποιους δικηγόρους οι οποίοι κάναν δηλώσεις. Που σήμερα είναι αρχηγοί κόμματος στην Ελληνική Βουλή. Ο εκπρόσωπος αυτός που ήταν εκεί πέρα ήταν ο σύζυγος της κυρίας Καριστιανού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν μου άρεσε αυτή η σκηνή που έγινε τότε. Και του είχα πει, λέω εδώ, τι γίνεται, γιατί κατηγορούν ο ένας τον άλλον ή τους δικηγόρους στο κομμάτι αυτό. Άρα μετά, αυτό το αναφέρεται γιατί. Έγινε ένα τηλεφώνημα από την κυρία Καριστιανού. Ναι. Αφήστε λίγο να μιλήσω, γιατί γι' αυτό με κάνετε. Ναι, για να καταλαβαίνουμε και τι λέτε όμως. Και μας είπε, αν μπορούμε να συνεισφέρουμε κάτι στην έρευνα. Όταν έχω βγει από την αρχή και έχω πει ποια είναι η αιτία του δυστυχήματος ακριβώς, μετά δεν είχαμε καμία επικοινωνία. Παρατηρώ δηλαδή ότι κάτι δεν γίνεται καλά σε όλη αυτή την έρευνα. Και τι εξηγώ? Δηλαδή, ενώ ξέρουμε ποια είναι η πραγματική λύση του θέματος του δυστυχήματος των Τεμπών,
Κάποιοι δεν θέλουν να την ακούσουν. Αυτό είναι. Και πάνε να πολιτικοποιήσουν το θέμα. Υπάρχει ένα σχέδιο, λέτε. Υπάρχει σχέδιο εξ αρχής. Ο κύριος Πλακιάς, ο οποίος έχει συνεισφέρει πάρα πολύ στην ανάκριση. Κάτι πάνε να πείτε. Και τον καλό αφού είναι εδώ. Αφήστε με να μιλήσω. Και τον καλό αφού είναι εδώ να μας δώσει την πληροφορία με ποια πόρνη, επαναλαμβάνω. Επιτέλους θα ακουστεί στην ελληνική τηλεόραση. Με ποια πόρνη ήταν ο κ. Σταθμάρης εκείνο το βράδυ, που όπως του κατήγγειλε. Τα άλλα όλα είναι για να καπιόμαστε και να λέμε είμαι καλός. Αλλά κύριε Μπαρτζόκη, επιτρέψτε μου λίγο τώρα, γιατί... Πάντως εγώ για τη συναυλία διαφωνώ. Και θα καλέσω και τους καλλιτέχνες, ειδικά τον κύριο Παπακοστοδίνου που είναι Λαρισαίος, να μην συμμετέξει στη συναυλία αυτή. Ωραία, είναι η δική σας η γραμμή. Κύριε Τσουλάκη, θα πρέπει να με συγχωρέσετε, θα πρέπει να με αποδομήσετε. Κύριε Μαραγκάκη, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαραγκάκη. Ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα. Μας δώσετε την κύρια πληροφορία της ανακρίσεως. Γιατί σε αυτό το στάδιο είμαστε. Κύριε Παρτζόκη. Της έρευνας, πώς αποσπάστηκε η προσοχή του κύριου Σταθμάρχη. Εκεί θα έπρεπε να ήμασταν. Πρέπει να φύγω κι εγώ, κύριε Τσουλάκη. Ναι, θα σας αποδεσμεύσω. Κύριε Μπαρτζόκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πλακιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να σας πω τώρα, συλληπιτήρια, αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Γιατί δεν φεύγει ποτέ αυτός ο πόνος και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιες στην καθημερινότητά τους συνθήκες και έχουν να διαχειριστούν και ένα πόνο ο οποίος δεν περνάει ποτέ. Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με την κυρία Καριστιανού και με τον κύριο Ασλανίδη. Δεν θέλουν να πάρουν θέση δημόσια. Οπότε θα παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας το μεταφέρουμε. Ή επιλέγουν τα δικά τους κοινωνικά μέσα δικτύωση για να κάνουν τα. Ή το δικό τους τοποθέτησή τους. Απλά ίσως δεν θέλουν διάλογο ζωντανό. Λάμπρου, να πω και κάτι. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση πώς αυτές οι οικογένειες θα έπρεπε να είναι ενωμένες σε μια τέτοια συναυλία. Και μου κάνει εντύπωση που ακόμα που από χτες έχει βγει η συγκεκριμένη υπόθεση στα μέσα, έστω δεν έχουν καταργήσει το αντίτιμο ή δεν το έχουν μειώσει όπως ζητάνε όλοι. Και τώρα πια έχει γίνει ξεκάθαρο ότι αυτό που ζητάνε όλες οι πλευρές. Είναι να μην υπάρχει εισιτήριο. Μπράβο, να μην ή έστω ένα πάρα πολύ μικρό για να πληρωθούν οι άνθρωποι που θα δουλέψουν και να. Και το ίδιο το Καλλιμάρμαρο. Και επίσης θα ήταν ωραίο να γίνει ένα κάλεσμα και να πούνε παιδιά, μπορείτε να βάλετε το ριπλάτη. Δηλαδή να δώσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δωρεάν το Καλλιμάρμαρο. Δεν πιστεύω θα λέγει όχι, ρε παιδιά. Εθελοντές να πάνε να βοηθήσουν οι τραγουδιστές, αφιλοκριτές να τραγουδίσουν. Οι τραγουδιστές προς τιμήν τους όλοι έχουν πει. Βέβαια και θα τσοντάνουν κιόλας, θα πάνε και εισιτήρια, όπως είπε ο κ. Δελβοριάς. Νούμε. Λοιπόν, η Ανθή Βούλγαρη είναι μια δημοσιογράφος η οποία ασχολήθηκε επισταμμένα με το δυστύχημα στα Τέμπη. Την συναντήσαμε σήμερα. Θέλω να ακούσουμε τι μας είπε, γιατί έχει γνωρίσει πολλούς από τις οικογένειες των θυμάτων και νομίζω το έζησε από πάρα πολύ κοντά μέσα από το ρεπορτάζ. Καλημέρα, κυρία Βούλγαρη. Καλημέρα σας. Ξεκινάμε το θέμα των τεμπών. Έχετε κάνει ένα φοβερό ντοκιμαντέρ. Πώς ήταν όλο αυτό, η εμπειρία σας αρχικά με αυτό? Εντάξει, ήταν μια δουλειά που. Μας πόνεσε, μας συγκλώνησε και στόχος μας ήταν να ακουστούν όσο πιο πολλοί συγγενείς γινότανε, όσο πιο πολλοί άνθρωποι που το έζησαν, τραυματίες, και να δουν την ιστορία όσο πιο πολλοί κόσμος γίνεται. Δυστυχώς υπάρχει μια κόντρα μεταξύ των συγγενών των οικογένειων των θυμάτων με αφορμή το αντίτιμο στην συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι κόντρα, είναι μια... άτυχη στιγμή τους θα πω. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα κοινό στόχο. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μία μπόρα και θα περάσει. Ο στόχος τους είναι να δικαιωθούν τα παιδιά τους, να δικαιωθούν οι συγγενείς τους. Αυτό είναι κάτι που σας στενοχωρεί, που υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ. Δεν μου αρέσει όταν γίνεται, γιατί έχω μιλήσει και με την κυρία Καριστιανού και με τα... και με τα αδέρφια στην Καλαμπάκα με τους Πλακιάδες. Πολλές οικογένειες. Είναι όλοι αξιοπρεπέστατοι, πραγματικά σας το λέω. Έχουν όμως επιλέξει να έχουν έναν άλλο τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστούν. Είναι άλλοι χαρακτήρες, άλλες προσωπικότητες. Δεν ήταν το θέμα η συναυλία. Διαφώνησαν στο αν θα πρέπει να υπάρχει αντίτιμο ή όχι. Η κυρία Καριστιανού πιστεύει ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα για να δοθούν σε κάποιους δικηγόρους που έχουν βάλει για τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Από την άλλη, πολλές οικογένειες πιστεύουν ότι δεν χρειαζόταν να υπάρχει το αντίτιμο στη συναυλία. Θέλω να πω ότι αυτό είναι η διαφωνία τους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και νομίζω ότι και εμείς που το... δεν χρειάζεται να το κάνουμε μεγαλύτερο από ό,τι είναι. Μίλησατε μαζί τους, μου είπατε τώρα. Τι σας είπανε σχετικά με αυτή τη διαφωνία σας? Μου είπαν ότι δεν έχουν τίποτα προσωπικό. Μίλησα με τον Δημήτρη τον Πλακιά ότι δεν θα κατηγορούσε ποτέ την Μαρία Καριστιανού. Απλά η διαφωνία του, νομίζω είναι και αυτό που είχε πει,
είναι ότι δεν θέλανε να υπάρχει αυτό το 10-15 ευρώ, δεν ξέρω πόσο ήταν. Και δεν θέλουν να μιλάνε για τα δικά τους παιδιά άλλοι. Και πολλές οικογένειες το έχουν αυτό. Εδώ στη δικιά μας οικογένεια δεν μπορούμε όλοι να συνεννοηθούμε και να έχουμε πάντα την ίδια άποψη. Φανταστείτε τώρα 57 οικογένειες που έχουν το θρήνο που έχουν, που κάνουν τον αγώνα που κάνουν για να δικαιωθούν τα παιδιά τους, σε πόσο μεγάλη συναισθηματική φόρτιση είναι. Να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, έτσι όπως το λέει. Διαφωνώ έντονα με αυτό που λέει, ότι δεν χρειάζεται ουσιαστικά να γίνεται θέμα. Χρειάζεται πάρα πολύ, με πάρα πολύ σημαντικός λόγος να γίνει θέμα. Και όσο λέμε ότι οι οικογένειες έχουν τον ίδιο σκοπό, που το ξέρει και η Ανθή, πήγε και έκανε πολύ ωραίο ρεπορτάζ, θα κάνει κι άλλο. Προφανώς και πρέπει να αναδειχθεί. Γιατί ο κόσμος βλέπει τίτλο στα site και βλέπει εκπομπές και σου λέει τώρα αυτοί γιατί τσακώνονται. Εννοεί γιατί αυτό που νιώθουμε κι εμείς βλέποντάς το ή παρουσιάζοντάς το. Πρέπει να το παρουσιάσουμε. Αισθάνεσαι τόσο άβολα, γιατί εσύ που είσαι εξωτερικός παρατηρητής, έτσι εγώ, εσύ, όλοι μας. Λες, είναι δυνατόν, ας πούμε. Γιατί να αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Είναι στενάχωρο. Είναι πολύ, αλλά δεν πρέπει να πέσει φως γιατί γίνεται. Ξαφνικά βλέπεις ότι βγαίνει μια μάνα που σου λέει ότι συγκεντρώνει χρήματα για ποιον δικηγόρο, πώς τον κοστολογεί. Αφού εδώ δεν. Δηλαδή υπάρχουν ερωτηματικά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή την αλήθεια να ζητούν αυτοί οι άνθρωποι και το φως στην αλήθεια πρέπει να πέσει, να στραφεί ο προβολέας πάνω στην αλήθεια. Είναι μια καλή αφορμή αυτή να βγουν και όλα αυτά τα ερωτήματα των γονέων να απαντηθούν. Δηλαδή. Βάλαμε το εισιτήριο 15 ευρώ γιατί έχουμε 100 εκεί, 220 εκεί, 350 εκεί. Το καταστατικό του συλλόγου είναι αυτό. Τα μέλη του συλλόγου είναι αυτά. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία εμείς συζητάμε και δεν γνωρίζουμε αλλά αποτελούν ερωτηματικά για τους συγγενείς, ας απαντηθούν, που είναι και εύκολες απαντήσεις να δοθούν. Θέλω να πω, δεν είναι και κάτι μυστικό. Μήπως δεν είναι εύκολες απαντήσεις, γιατί δεν ζητάμε φως σε ένα έγκλημα που όλοι θέλουμε την απάντηση. Όλοι, εκτός ίσως από ελάχιστους ανθρώπους. Που δεν είναι στην ίδια μεριά. Προφανώς θέλω να πω. Έτσι πρέπει να πέσει άπλετο φως και σε αυτό, γιατί είναι για ένα ιερό σκοπό. Αυτό λέω. Μπορεί να τσακώνονται για τα χιλιάρικα, τα εκατομμύρια μια συναυλία. Αφού γίνει αυτό, ας πούν μετά, αφού είμαστε όλοι μαζί λοιπόν και συνεχίζουμε και πορευόμαστε, και εγώ έχω κάνει πίσω και εσύ έχεις κάνει πίσω, πάμε χωρίς τα 15 ευρώ στη μνήμη των παιδιών μας και όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Θα βγάλει να δώσει, παιδιά, τι λέμε. Και είναι ωραίο αυτό που είπε και η κυρία Μίτσια, νομίζω και ο κύριος Πλακιάς κάποια στιγμή που το έβλεπα και χθες, ότι όταν πάμε στους δικηγόρους και όταν χρειαστούμε λεφτά και δεν τα έχουμε, θα σας τα ζητήσουμε. Τώρα, γιατί τα ζητάμε. Κυρία Μίτσια, ήταν συγκλονιστική και άκουσες τι είπε. Κάναμε ότι ο σύλλογος αυτός φτιάχτηκε για τις ψυχές των παιδιών μας, να κάνουμε τις φιλανθρωπίες μας, γιατί μαζεύονται οι άνθρωποι που έχουν να μοιραστούν τον ίδιο πόνο και μπορεί να πούνε δύο κουβέντες για έναν άλλον σκοπό. Και αυτή η τροπή εξέλιξη που έχει πάρει αυτό, τους κάνει εντύπωση. Ας εξηγήσει λοιπόν κάποιος καθαρά και ξάστερα τι είναι αυτό που συμβαίνει, ποια είναι η γραμμή, πού στοχεύουν, τι διεκδικούν. Και μετά βλέπουν ποιοι πορεύονται μαζί. Ναι, γιατί μέχρι και σήμερα βλέπουμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτή τη συναυλία. Είδες, λέει ένας, εγώ δεν θα πάω. Σε αυτό που είπε πριν και ο κύριος Πλακιάς, ότι εδώ και 4 μήνες αυτή η συναυλία διοργανώνεται. Και δεν ξέρω εγώ. Το Καλλιμάρμαρο ζητείτε για να γίνει συναυλία, οι καλλιτέχνες κλείνονται. Και δεν θεωρώ ότι είναι κάτι τόσο χρονοβόρο και δύσκολο να επικοινωνήσεις. Και χωρίς να κατηγορεί και κανένας κανέναν. Μπορεί και η άλλη πλευρά να σου πει ότι εμείς ενεργήσαμε μόνοι μας, γιατί θέλαμε να τρέξουμε τα διαδικαστικά. Οτιδήποτε. Απλά πρέπει να υποθούν και από τις δύο πλευρές να λυθούν αυτά που κουβαλάνε οι καρδιές. Και μην κάνει συναυλία αφήσα Τέμπη. Αν θέλεις κάνει μια συναυλία που θα την πεις Καριστιανού. Κάντιν, έχει το δικαίωμα. Αλλά όχι των παιδιών όλων. Καλά. Και όχι τη στάμπα. Δεν αυτό. Το έχουμε κάνει και αυτό που είπε και ο κ. Μαρακάκης, δεν είναι brand τα Τέμπη. Αυτό λέγαμε χθες, ότι δεν μπορείς παιδιά, να εργαλειοποιείς ένα τόσο αυτό. Πόνο. Ναι, σε ένα ούτε μέρος. Event. Ούτε event. Ναι, event εντάξει, το είπε χαρτολογώντας κάπως. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες. Σου ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε να έχουμε την προσοχή μας στραμμένη στο θέμα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι είναι κάτι που μας προκαλεί το ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι ένας αγώνας που δίνεται κατά του κράτους και ψάχνουμε όλοι να βρούμε τις απαντήσεις του μοιραίου δυστυχήματος. Αυτό δεν σταματάει ποτέ και φυσικά συνεχίζεται αυτός ο αγώνας. Αλλά είναι και ένας αγώνας να συσπηρωθούν αυτοί οι άνθρωποι και αν μπορούμε με οποιοδήποτε τρόπο πυροσβεστικά να βοηθήσουμε σε αυτό, εννοείται ότι θα το κάνουμε. Λοιπόν, 14.800. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Τα δώρα πάντα μας αλλάζουν τη διάθεση, γι' αυτό και σας τα δίνουμε. Δύο κλιματιστικά, 9.000 BTU με πάρα πολύ αγάπη από τη MyTherm. Μπορεί να γίνουν δικά σας και αυτόματα μπαίνετε και στην κλήρωση για 5.000 ευρώ μετρητά. Θα τα πάρετε μετρημένα
1-1 για να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Να κλείσετε όποια τρύπα θέλετε. 14-800 τηλεφωνείτε πολλές φορές, στέλνετε πολλά μηνύματα, νέο μικρό κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν για σένα, για μένα, για όλους. Αυτό μεταξύ άλλων τραγούδι είπε εδώ στον Πόντρουμ, στην Κωνσταντινούπολη και σε λοιπά. Εκεί εσύ είπε μόνο το θυμίζεις. Γιατί να μην το θυμίσω, είναι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ήδη. Και είπες τι άλλο μας είπε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τον Μάρκο Σεφερλή, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιος στον Αλφα. Και φυσικά ο Μάρκος πάντα όταν μιλάει, δημιουργεί ένα θέμα συζήτησης, απαντά σε όλα τα αρνητικά σχόλια τα οποία ακούγονται τις τελευταίες μέρες. Και εκείνον... αυτό παίρνει θέση, γιατί υπήρξε ένα σκετσάκι που είχε να κάνει με κάτι κατά τον ίδιο, ήταν λίγο σεξιστικό. Και κανείς δεν ασχολήθηκε, κανείς δεν το έκανε. Πάμε να το δούμε και μετά να το σχολιάσουμε. Λένε ότι δεν σας αποδέχονται οι ποιοτικοί ηθοποιοί. Δεν ξέρω ποιοι το λένε και δεν ξέρω ποιοι είναι οι ποιοτικοί ηθοποιοί. Απ' την άλλη δεν υπάρχει ποιοτικό μέτρο για να μετρήσει και να καθορίσει τι είναι ποιοτικό και τι όχι. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια δεν κάνω καμία προσπάθεια να με αποδεχτούν οι ποιοτικοί ηθοποιοί. Εγώ αυτό που θέλω είναι να με αποδέχονται οι ποιοτικοί άνθρωποι και ευτυχώς για μένα όλα αυτά τα χρόνια καινούργιες γενιές μεγαλώνουν με τα αστεία μου, με τις παραστάσεις μου και ίσως αυτό είναι και που ενοχλεί γιατί επηρεάζω τα παιδιά με τα μηνύματα που περνάω μέσα από τις παραστάσεις μου. Εγώ μέσα από τις παραστάσεις μου λέω τη γνώμη μου που από ό,τι φαίνεται τελικά είναι και γνώμη πάρα πολλών χιλιάδων ανθρώπων και νομίζω ήταν μια ευκαιρία αυτή να βγουν και να την εκφράσουν. Ο κόσμος φοβάται να μιλήσει, φοβάται να πει αυτό που αισθάνεται, φοβάται να δείξει αυτό που τον ευχαριστεί, που τον κάνει να περνάει καλά, να διασκεδάζει. Κύριε Σαβερλή, εσείς έχετε μονές? Καμία με κανέναν, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που ψάχνεται για να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις. Εγώ κάνω τη δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια, δεν ξυπνάω το πρωί έχοντας βάλει στόχο να χτυπήσω κάποιον. Αυτό το κάνουν όλοι οι άλλοι με εμένα. Εγώ απλά κάθε φορά βγαίνω και αμήνομαι. Λένε ότι κοροϊδεύεται τον αίμο. Καταρχήν να αλλάξουμε λίγο τη λέξη γιατί δεν είναι σωστή. Εσύ καλά την είπες γιατί αυτό γράφουν όλοι, ότι κοροϊδεύω. Δεν κοροϊδεύω κανέναν, σατυρίζω. Έχει μεγάλη διαφορά η μία λέξη με την άλλη. Το τέλος το νούμερο αυτό για τα άτομα non-binary, είπα να έρθουν όλοι αυτοί που κάνουν κριτική να το δουν πρώτα, να δουν πώς καταπιάνομαι με το θέμα, τι ακριβώς λέω και μετά να με κρίνουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τόσα χρόνια έχω σατηρήσει πάρα πολλούς πολιτικούς, τραγουδιστές, όποιος είναι στην επικαιρότητα για κάποιο λόγο, αυτό σατηρίζω. Δεν έχει βγει κανένας να πει το παραμικρό. Δεν ανοίγει ρουθούνι. Όταν κάνω έναν ήρωα που έχει σχέση με την ομοφιλοφιλία, πέφτουν όλοι να με φάνε. Και πέφτουν όλοι να φάνε μόνο εμένα, γιατί είναι κάτι που δεν κάνω μόνο εγώ. Όσοι κάνουν κωμωδία, όσοι κάνουν σάτιρα, μέσα στους τύπους που κάνουν έχουν και έναν ομοφιλόφιλο. Άρα δεν είναι το πρόβλημα η ομοφιλοφιλία, το πρόβλημα είναι ο Σεφερλής. Ενοχλεί ο Σεφερλής για όλα αυτά που λέει γενικότερα. Η σάτιρα δεν είναι δυσφημή, δεν συκοφαντεί. Η σάτιρα μεγεθύνει ένα στοιχείο για το οποίο κάποιος ξεχωρίζει. Να ξεκαθαρίσουμε το θέμα γιατί λένε για τη σάτιρα την οποία ούτε ξέρουν τι σημαίνει, ούτε έχουν διαβάσει ένα βιβλίο, ένα λεξικό να δουν τι σημαίνει, απλά έχουν άποψη όλοι για τη σάτιρα. Και το χειρότερο, μου υποδεικνύουν πώς θα κάνω τη δουλειά μου. Λοιπόν, είπε πάρα πολλά. Μ' αρέσει όταν βλέπω τον Μάρκο Σεφερλή να δίνει συνεντεύξεις, να κάνει δηλώσεις, γιατί έχει το χρόνο διαφορετικά ενδεχομένως. Γιατί εδώ είδαμε ολοκληρωμένες τις απαντήσεις του και χορταστικές. Έχει το χρόνο να εκφράσει την άποψή του όπως εκείνος την αισθάνεται. Δεν ήταν ένα θυμικό, ένα βίντεο λίγο κάπως ενθερμό. Αυτό. Εδώ είναι, είχε η σκέψη του να το μιμήσει. Την καταλαβαίνεις, συμφωνείς, διαφωνείς, είναι οι απόψεις του. Και καταλαβαίνω αυτό που λέει, ότι δεν έχει να κάνει με το είδος σάτιρας που κάνω. Έχει να κάνει με το ότι κάθε χρονιά, επειδή στη σάτιρά μου βάζω μέσα κομμάτια, ήρωες, κάποιους ομοφιλόφιλους ή παίρνω αφορμή από κάποια τέτοια προσωπικότητα,
ότι κάθε χρονιά νιώθω το ίδιο. Αλλά κάθε χρονιά κάνουμε την ίδια κουβέντα. Το κάνει πάντα, κάνει την ίδια κουβέντα. Κάθε φορά ίσως κάτι άλλο βγει στην επικαιρότητα που μπορεί να είναι παρεμφερές, αλλά ακουμπάει σε αυτά τα θέματα. Και η απορία του, η εύλογη, είναι μα το κάνουν όλοι. Το κάνανε και άλλες επιθεωρήσεις, το κάνανε και άλλα θέατρα. Και για μένα το μεγαλύτερο επιχείρημά του είναι ότι η παράσταση ήδη παίζεται 4-5 μήνες. Γιατί ασχοληθήκαμε το Σεπτέμβριο. Μία μέρα ξαφνικά έγινε. Ξεκίνησαν εκπομπές το Σεπτέμβριο. Γιατί πέρσι δεν είχαμε εκπομπές. Και πέρσι ασχολιόντουσαμε το Μάικο. Γιατί σχολιάσαμε τον Νέμο το... Ο Νέμο βγήκε τον Μάιο. Το Μάιο δεν είχαμε εκπομπές. Όχι, δεν βγήκε το Μάιο, παιδιά. Βγήκε το... Όχι, βγήκε το καλοκαίρι, θυμάμαι, γιατί όταν ήμασταν στον αέρα Summer School, είχε έρθει ο Μάρκος στην πρεμιέρα. Ήταν καλοκαίρι, δεν υπήρχαν εκπομπές. Ναι, ήταν κατά καλό καιρό. Ναι, αλλά βέβαια, και πέρσι, περάσανε δύο μισή μήνες. Σε άλλη παράστασή του πάλι θα ασχολούμαστε με το Σεφερλί. Γιατί συζητάγαμε πριν 5 χρόνια ότι πήγε ο ίδιος ο Τρίφωνας, που σατήριζε τον Τρίφωνα, τι λέει για τους κομμωτές. Και είπε αυτό ο Μάρκος πολύ σημαντικό. Η σάτιρα μεγεθύνει κάτι, παιδιά. Όπως είχε σατιρίζει τους πολύ ψηλούς, τους πολύ κοντούς. Ο ίδιος αρχικά αυτό σαρκάζεται πιο πολύ. Λέει για την κοιλιά του, λέει για τη μούρη, λέει για τη γυναίκα του. Μόνος του τα κάνει. Η απάντηση σε αυτό πολλές φορές είναι από κόσμο ο οποίος είναι ομοφιλόφιλοι και έχουν δεχτεί bullying όλα τα χρόνια της ζωής τους. Σεβαστό αυτό. Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή τη σάτιρα, τους πονάει πάρα πολύ. Αυτό, ότι είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που είναι πολύ πληγωμένες και έχουν ζήσει μες στο bullying, λένε ότι εμάς μας στεναχωρεί πολύ αυτό να το ακούμε. Δεν είναι η πολιτική, για παράδειγμα, με κάποιοι άλλοι. Και του Μάρκου και διεθνώς είναι ότι με την σάτιρα τους βάζει στο χάρτη της συζήτησης να. Μέσω της άτυρας, όχι να χλεβαστούν, αλλά να είναι ορατοί παραπάνω και να πούν αυτό. Αλλά έχει το δικαίωμα κάποιος να πει ότι εμένα με προσβάλλει και νιώθω άβολα. Ότι ακούω κάποιες λέξεις που μέσα μου ταράζουν και. Ναι, αυτό. Από αυτού γίνεται το θέμα. Οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα να κρίνει και να πει ό,τι θέλει. Στις δηλώσεις του, θέλω να μείνω. Αν άκουσα καλά, είπε ότι αυτή είναι η γνώμη μου και την υποστηρίζω και με ακολουθεί πολλοί κόσμος. Τελικά, λέει τη γνώμη του σε αυτά που παρουσιάζει σκηνή ή σατιρίζει. Εγώ εκεί λίγο, νομίζω αυτά άκουσα. Είπε ότι. Αν κατάλαβα και εγώ καλά, ότι μέσα από την παράστασή μου. Οπότε, το είπε. Φέρει κάποια άποψη, δεν σατιρίζει. Η γνώμη είναι οι δικέ του κοινωνικέ παρατηρήσει και πάνω σε αυτά τα οποία βλέπει κάθε μέρα και τα αριθμήματα που παίρνει από γύρω του. Τα βάζει μέσα του και τα βγάζει στην παράσταση. Αυτό κάνει ο καλλιτέχνης. Γιατί είναι και ο συγγραφέας. Λογικό, βέβαια. Γράφει τα πάντα. Οπότε η δική του ματιά είναι. Θέση. Γι' αυτό λε, θα πάω στο Δελφινάδο, το Σεφερλί και. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα κείμενα δικά του. Σεφερλί, θα δει. Τελεία. Τι λες ότι σε. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, παιδιά, έχουμε δει και άλλες παραστάσεις. Και στο άλλο σας έχω δει εγώ επιθεωρήσεις που φύγουν τα ίδια ακριβώς θέματα με το Σεφερλί. Και ίσως και με πιο καυστική γλώσσα, αν θέλετε. Δεν είδα να ανηγηρωθούν, δεν είδα να συζητιούνται, δεν είδα να φαίνουν σε δύσκολη θέση πολύ γνωστού συγγραφείς, για του οποίου θα δούμε μετέπειτα και το σχόλιο του Μάρκου. Για ποιο λόγο. Δηλαδή, μας φταίει το κόκκινο πανί είναι ότι τα κάνει ο Σεφερλής. Το κόκκινο πανί είναι ότι ανεβάζει η Τούνη τη σημαία. Και επειδή βλέπει και εκείνος για αυτήν τη διάκριση στην κριτική. Αυτό είναι που τον ενοχλεί. Και αντιδράει. Και αυτό είναι που τον ενοχλεί. Αυτό είναι. Γιατί σου λέει, για όλα κάνετε τις πάπιες, δεν σας πειράζει τίποτα άλλο. Όλα είναι καλώς καμωμένα στη δουλειά όλων των άλλων ανθρώπων. Η δική μου σάτιρα είναι αυτή που σε πειράζει. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, παιδιά. Γιατί αν αυτό ήταν ένα απαγορευτικό σε οποιοδήποτε τέτοιο θέμα μπορεί όντως να πληγώνει και να αφορά κάποιες κοινωνικές ομάδες, θα έπρεπε να ισχύει για όλους. Που μπορεί όντως να έχουν υπάρξει αντιδράσεις όσοι, αλλά πλέον εμείς εκπομπές δεν έχουμε ασχοληθεί. Μόλις το κάνει ο Μάρκος. Εγώ πολλές φορές έχω δει. Έχω δει και σχόλια και διάφορα social, απλά στα social, έτσι. Και οι εκπομπές δεν ασχολούνται. Μόλις το κάνει για παράδειγμα ο Μάρκος, επειδή ξέρουμε ότι ο Μάρκος πουλάει, θα το παίξουμε. Θα πει καλά. Ο Μάρκος αντιδράει. Αυτό είναι το λάθος. Αυτό και συγκεκριμένα με ονόματα, γιατί πέρσι στο Άλσο, στη Δήμητρα Παπαδοπούλου, υπέγραφε επιθεώρηση και τώρα εκεί που αναφέρθηκα εγώ πριν έχει να κάνει με ένα μικρό σκέτς που έγραψε η Δήμητρα Παπαδοπούλου ούσα και η σεναριογράφος των απαράδεκτων και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη, έχει δίκιο, Οδυσσέα το έθεσες τέλεια. Ναι, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καλά, δεν ήταν η πρώτη φορά, παιδιά, που είδαμε γκέι στο θέατρο. Ρόλο. Καλά, και στις σειρές. Λέμε ότι θα ποινικοποιήσουμε όλα. Απλά λέμε ότι να υπάρχει διάκριση. Να πάμε στο Σταύρο Παράβα στις ελληνικές ταινίες. Δηλαδή, αυτό παράβαση λέει και ο Μάρκος. Αλλά λέμε ότι υπάρχει διάκριση στην κριτική και γι' αυτό αισθάνεται εκείνος ότι πια είναι στοχευμένο αυτό που συμβαίνει. Για να το δούμε λίγο αυτό με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Είδαμε και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με την Δήμητρα Παπαδοπούλου και τον Γιάννη Μπέζο. Να σου πω, Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι, μην παρεξήγησε πολύ. Καθόλου. Είσαι πολύ ευαίσθητο, δεν ξέρω πότε. Ελεύθερο να ρωτήσει. Εσύ είσαι ακόμα γκέι. Βέβαια. Αλήθεια. Αλλά πολύ πιο απελευθερωμένο. Καμία σχέση με αυτό. Σοβαρά. Ναι. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι, μην παρεξήγησε όμω. Εσύ είσαι ακόμα τόσο ηλίθια. Εγώ το βιντεάκι γέλασα γιατί
κάνουν κωμωδία οι άνθρωποι. Βέβαια και εκεί ο Γιάννης κάνει τον γκέι που έκανε στους απαράδεκτους και η Δήμητρα κάνει την ηλίθια, γιατί έτσι την αποκαλεί ο Γιάννης, στο σκετσάκι αυτό. Πάλι δεν είδα καμία αντίδραση ότι είναι σεξιστικό το αστείο, ότι την αποκαλεί ηλίθεια, ότι εκείνη τον λέει πάλι γκέι, του λέει ακόμα γκέι. Καθόμαστε να αναλύουμε το κάθε τι που λέγεται στην κωμωδία, πάβουμε να κάνουμε κωμωδία. Απλά τώρα στους ηλίθιους, επειδή δεν θα συγκαταλέγει κάποιος, όχι στους ηλίθιους, δεν συγκαταλέγει κάποιος τον εαυτό του σε αυτή την κατηγορία, δεν θα προσβληθεί κανένας. Οπότε το αφήνουμε έτσι. Και νομίζω ότι είμαστε πανέξι. Είναι σαν το νεκρό. Βλέπετε εδώ όμως ότι είναι ρόλοι οι οποίοι γράφτηκαν. Δηλαδή, ηλίθια γυναίκα του άντρα που είχε πάει πολυτεχνείο. Τσιτάτα τρελά. Είναι σεξιστικό. Ο γκέι που ήταν... Δεν είναι ευγενικό και δεν είναι δεκτό πια να αποκαλέσεις μια γυναίκα ή έναν άνθρωπο ηλίθιο. Λοιπόν, αυτό το δεχόμαστε όλοι. Αυτό το λέμε όλοι. Βλέπεις όμως ότι το βλέπεις στη Δήμητρα Παπαδοπούλου και στο Γιάννη Μπέζο, επειδή έχεις τις προσλαμβάνουσες από τους απαράδεκτους. Τι σου κλωτσάει. Βλέπεις έναν Μπέζο διαφορετικό. Εγώ θα ορκιζόμουν, αν δεν το έβλεπα αυτό, ότι ακόμα και αν του πρότεινε η Δήμητρα Παπαδοπούλου να το ξανακάνει, με τα τελευταία χρόνια και αυτά που έχει δηλώσει ο Γιάννης Μπέζος και έτσι πως είναι λίγο πιο αυστηρός, ότι δεν θα το έκανε. Ξυπλάγει, είναι ευχάριστα. Ναι, το έκανε χθες το Άλσο, στην ταράτσα του Φίβου. Mm-hmm. Έκαναν χθες ένα. Ήταν γεμάτο το θέατρο, παιδιά. Πολύ μου άρεσε που το είδα και έκαναν ένα remake. Εκτός ότι το έκαναν πριν μερικές μέρες, έκαναν ένα βίντεο με για την κυρία του Σταμάτη Φασουλή. Για την κυρία Διαμαντοπούλου. Για την προεδρία του Πασόκ. Ακριβώς. Το μετέφεραν και στο θέατρο, στο γεμάτο Άλσος. Και ο κόσμος από κάτω γέλαγε ασταμάτητα. Βέβαια, ο κόσμος νομίζω, γιατί γέλαγε. Είναι ο κόσμος ο οποίος ενοχλείται με το Σεφερλί. Συγγνώμη, είναι ο ίδιος κόσμος ο οποίος ενοχλείται με το Σεφερλί που ήταν από κάτω. Γιατί θέλω να σκεφτώ ότι είναι ένα σκεπτόμενο κοινό που πηγαίνει στο Φίβο. Δεν είναι κοινό το οποίο πηγαίνει στο Δελφινάριο, σωστά. Εγώ πάω και στα δύο. Πάω στο Δελφινάριο, πάω και στο Άλσο. Δηλαδή, είδα φέτος όλες τις επιθεωρήσεις, αυτές τις δύο. Εσύ είσαι και της ποιότητας, έρχεσαι και στο Σουσού. Τι να κάνουμε τώρα. Θα συνδυάζεις όλα φανταστικά. Αυτό είναι το σημαντικό. Να είσαι και του Σαλονίου και του Λιμανιού. Αλλά μην τα ξεχωρίζουμε, γιατί θέμα είναι το ένα, θέμα είναι και το άλλο. Το ένα είναι στην Κυψέλη, το άλλο στο Μικρολίμανο. Ξαφνικά μην λέμε ότι το ένα είναι εξυψωμένο και το άλλο είναι του απόπατου, γιατί βλέπω πολλές ομοιότητες. Όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτές οι διακρίσεις, ούτε οι ταμπέλες, ούτε οι τίτλοι. Ο καθένας βλέπει, κάνει και ακολουθεί την αισθητική που εκείνος θέλει και λογοδοτεί στον εαυτό του στο τέλος της ημέρας. Εκείνος ξέρει ο καθένας τι είναι και πώς είναι. Λοιπόν. Άσε μας, Ρεμπέζα! Ανέβω πάνω και θα σε πιάσω από το τσουλούφι. Θα παίξετε πιάνο, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στην Ευρυδίκη τη Βαλαβάνη. Τη συνάντησε η Βίκη Δέτσικα, το κορίτσι μας, το νιόπαντρο, το όμορφο, το γλυκό. Λοιπόν, απαντάει σε όλα αυτά που συζητάμε για τον Κωνσταντίνο Βασάλο, αν την είχε ενοχλήσει η πλάκα του, αν έχουν ξαναμιλήσει. Και μιλάει φυσικά και για την εκπομπή τους κάθε Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Τσουρό στο Μέγκα. Πάμε να δούμε τι λέει η Ευρυδίκη. Είσαι πολύ χαίρομαι που χαρά. Και ακόμα δεν είδες τίποτα για δεύτερη σεζόν. Η αλήθεια είναι πως ανυπομονούσαμε να ξεκινήσουμε. Είναι ωραία παρέα, το έχω ξαναπεί αυτό, ότι πάντα περνάω καλά με αυτή την ομάδα. Είναι η πρώτη φορά που περνάω τόσο ωραία σε δουλειά. Είσαι νουμεράκιας που λέμε, παρακολουθεί. Όχι, νουμεράκιας δεν είμαι, να ξυπνάω και να βλέπω ότι... Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη δουλειά είμαστε, τα βλέπουμε, βελτιωνόμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν είμαι, ξέρεις, φρικ με τα νούμερα. Εγώ κοιτάω να κάνω καλά τη δουλειά μου και να είμαι ευχαριστημένη με την παρουσία μου στην τηλεόραση, να ικανοποιώ τους αρχισυντάκτες μου, τη διοίκηση, γενικότερα να πηγαίνω καλά και να είμαι ο καλός μου εαυτός. Έχετε και την προσθήκη τις Κυριακές του Ανδρέα Μικρούτσικου. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Ο Ανδρέας είναι η τηλεόραση. Και είμαι πολύ χαρούμενη που δουλεύω μαζί του. Ήταν έντονο, θα πω, το σχόλιο του αναφορικά με τις δηλώσεις της Εύης Βατίδου για τη Δανάη Μπάρκα. Είναι η συνωμοταξία του τίποτα. Δεν θέλω να πω τίποτα. Συμφωνώ σε αυτό που είπε και ο Κώστας, ότι δεν είμαστε τίποτα. Όλοι έχουμε μια προσωπικότητα. Τώρα ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει. Δεν συμφωνώ με την κυρία Βατίδου καθόλου στο σχόλιο της. Ωστόσο, αυτή είναι η άποψή της, τι λέει.
και εμείς είμαστε εδώ για να διαφωνούμε. Είδαμε πρόσφατα μία ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη με την σημαία την τουρκική από την επίσκεψή της. Να σου πω την αλήθεια ότι δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είχαν κάποιες αντιδράσεις από τον κόσμο. Και εγώ να πάω ταξίδι και να ανεβάσω τη σημαία μιας άλλης χώρας. Εντάξει, παιδιά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Mm-hmm. Αυτό. Ήταν, όπως είπες, το πιο ευτυχισμένο καλοκαίρι της ζωής σας. Ήταν ένα από τα πιο όμορφα και τα πιο ευτυχισμένα καλοκαίρια. Πιστεύω θα υπάρξουν κι άλλα, αλλά αυτό ήταν κάπως διαφορετικό. Ήταν πολύ κλειστός γάμος με τους ανθρώπους που θέλαμε και οι δύο να έχουμε σε αυτή τη μέρα, σε αυτή τη στιγμή μας. Ξέρω ότι ενοχλείσαι πλέον να σε ρωτάνε για ανθρώπους του παρελθόντος. Mm-hmm. Οπότε το μόνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι για το αν τελικά, ας πούμε, μίλησες με τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Δεν έχω μιλήσει. Δεν ενοχλούμαι από την άποψη ότι απλά θέλω κάποια στιγμή. Εγώ αυτή τη στιγμή βάζω την τελεία μου, δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν μου. Όπως είπα, το σέβομαι, το αγαπώ, αλλά από τη στιγμή που πλέον έχω παντρευτεί, έχω προχωρήσει παρακάτω και από τη στιγμή που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές σύντροφοι, σύζυγοι κτλ, καλό θα είναι να υπάρχει σεβασμός. Αυτό. Φιλιά σε όλους, γιατί και έχω πολλούς φίλους. Φιλιά πολλά. Και από εμάς ένα μεγάλο φιλί, εξαιρετικό πλάσμα, πολύ γλυκό κορίτσι και μου αρέσει πάρα πολύ η τοποθέτησή της. Αυτό που είπε με τον Κωνσταντίνο, δηλαδή στο τέλος, σεβασμός, προχωράμε και δεν είναι όλα τα πράγματα για να τα, ούτε για να τα κάνουμε πλάκα. Ναι, γιατί εδώ η Ευρυδίκη σέβεται το παρελθόν της, ενώ ο Κωνσταντίνος αισθανόμαστε με το βίντεο που έκανε ότι. Επειδή μου το ξεπούλησε με έναν τρόπο. Όταν βγάζει φωτογραφίες του γάμου, το παρελθόν σου και γενικότερα δεν θες να ρωτάμε για την Ευρυδίκη, αλλά βρίσκεις την ευκαιρία στο κανάλι στο YouTube. Εντάξει, είναι πολύ βαρύ και δεν αισθάνομαι ότι μπορεί να το έκανε με αυτόν τον σκοπό. Μπορεί να το έκανε, μπορεί το χιούμορ του να ήταν λανθασμένο. Και να το έκανε με χιούμορ. Δεν ξέρω ποιοι γέλασαν. Ναι, δεν γέλασε κανείς. Δηλαδή, αστείο είναι όταν γελάνε. Μπορεί να γέλασε, μπορεί να νόμιζε ότι και η Ευρυδίκη θα γελάσει. Ξέρω εγώ. Ο Ρίτσο καλύτερα του να ήταν αυτή. Για και εγώ έχω πρόθεση να κάτσω να σου κάνω χίσανε τη καρδιά. Θα κάτσε, την κάνω. Αφήστε οι προθέσεις δηλαδή. Και μέρα η πρόθεσή μου ήταν να μαγειρέψω, κάηκε. Ελάτε να φάμε. Οι προθέσεις δεν έχουν σημασία, παιδιά. Το αποτέλεσμα δεν έχει σημασία. Πρώτα και στο δικαστήριο σου λέει φόνος εκπροθέσεως. Όχι, όχι. Μην ξεχνάτε όμως ότι ήταν μαζί και πολλά χρόνια. Ήταν μαζί πολλά χρόνια και ξέρει πολύ καλά η Ευρυδίκη τι εστί Βασάλος και τι άτομο είναι και είναι ένα παιδί με ποιότητα ηρώνια. Δηλαδή πιστεύεις ότι αν η Ευρυδίκη δεν τον έπαιρνε τηλέφωνο την πει να σου πω. Για να μαζέψουμε το κάνει. Δεν ξέρει αν το έχει κάνει, παιδιά. Η Ευρυδίκη καλά κάνει και δεν τα λέει. Και τα περιχαρακώνει, αυτό είναι το νόημα. Πρέπει να τα περιχαρακώνει, τα βάζει ένα κουτάκι και πάει στην ευχή του Θεού. Ο Βασάρος, παιδιά, μας γλεντάει. Αυτό. Ετοιμαστείτε για την απάντησή του στο νέο του βίντεο στο YouTube. Όσο δεν το παίζουμε. Ετοιμάζεται, ετοιμάζεται. Πάρα πολύ απλό, παιδιά. Τι θα μαγειρέψει, ο γκρατέν. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Ευρυδίκη. Κάθε πρωί τη βλέπω την Ευρυδίκη γιατί κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ναι, μετά από συναντιέστε. Κάθε μέρα συναντιόμαστε γιατί έρχεται και έχει εκπομπή 10 ώρα το μεταξύ, έρχεται 9 και 4. Είδες. Καμία σχέση δεν έχετε. την ώρα που φεύγω εγώ. Έχουμε σχέση γιατί εγώ εγκαταλείπω τη ραδιοφωνική μου εκπομπή για να έρθω εδώ. Εγκαταλείπει, δεν πα νωρίτερα. Άρα καλά λέω. Τι να πάω νωρίτερα, 5 ώρα ξυπνά, πόσο πιο να πάω. Ό,τι και να πει. Κάθε βρέφος πει, τι κάθεσαι κι εσύ τώρα. Η κοπέλα δεν είναι. Δεν είναι. Αυτό πληρώνουμε. Φιλιά στο happy day, φιλιά πολλά. Λοιπόν, φιλιά στο πάμε να προχωρήσουμε και πού πάμε. Σας έλειψε η Δανάη Παπά και όλη αυτή η θυμολογία. Έχω νέο επεισόδιο. Μίλησε πριν από λίγο στην εκπομπή της Facebook εδώ στο Mega. Κωνσταντίνε, ένα μεγάλο φιλιππιός αυτός. Ένα μηδέν. Αυτός στεναχωρεί. Ποιος αυτός, ποιος στεναχωρεί. Λέει, μου λέει ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος βλέπει την εκπομπή και το στεναχωρεί με αυτά που λέει. Ναι, θα βάλει τη του να κλαίει. Εγώ απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση. Αυτή η κουζίνα που δεν έχεις δει, αλλά υπάρχει εδώ. Λοιπόν, δεν έχει αγγιχτεί φέτος από κανέναν. Ανέγγιχτη. Θα ήθελα να μπει στην κουζίνα με την ποδιά σου και να μαγειρέψουμε μαζί. Μόνο με την ποδιά. Να την εγκαινιάσει. Τον καλέσαμε. Ναι. Μπράβο. Μα τι θέλει ο ίδιος, τι μόνο με την ποδιά, αν θέλει μόνο με την ποδιά, μόνο με την ποδιά. Παιδιά, εδώ είδα, ναι, παπά μιλάει για την κατάσταση με το Γεροντιδάκη, στη ΦΕΗ. Πάμε να δούμε νέα επεισόδια, επεισόδιο 15, πάμε. Για πάμε να ακούσουμε. Εσύ ως Δανάη, κάνεις ψωγυρίσματα, θα επιστρέψεις σε μια σχέση ή όχι? Δεν επιστρέφω. Άμα τραβήξω τη γραμμή, γεια σας, γιατί αργώ και πάρα πολύ να την τραβήξω τη γραμμή. Οπότε έχω εξαντλήσει τα πάντα μέσα μου. Δίνω ευκαιρίες, ευκαιρίες, ευκαιρίες. Και πρέπει να τραβάω τη γραμμή και λέω τέλος.
Αυτό είχα. Το έδωσα όλο. Γεια σας. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για εσένα, για την πρώην σχέση σου. Πώς είσαι? Δεν είναι εύκολος ο ένας χωρισμός. Αλλά δεν είναι και δύσκολος. Ενώ άμα έχεις πάρει μια απόφαση, έχεις πάρει μια απόφαση. Έτσι δεν είναι. Είναι και μια περίοδος που ψάχνω κι εγώ πάρα πολύ εμένα. Κάπως αυτή η περίοδος είναι. Πώς να την πω. Αναγέννησης. Σε ανθρώπινο επίπεδο, από όλα αυτά που έγιναν, από όλα αυτά που ακούστηκαν από την άλλη μεριά, απογοητεύτηκες? Σίγουρα. Ακούς κάποια πράγματα και λες. Όπα. Όπου ακούς πολλά πράγματα, κράτα και ένα μικρό καλάθι. Δηλαδή πάντα αυτό σκέφτομαι. Οπότε δεν μπορεί να με επηρεάσει κάτι περισσότερο. Ακούστηκε ότι είσαι σε νέα σχέση. Εσύ το διέψευσες, το ίδιο και ο Γιώργος Γεροντιδάκης. Το συζητήσατε μεταξύ σας? Όχι. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με τον Γιώργο. Είναι κρίμα να το μικραίνουμε. Είναι μια συνεργασία που παρεξηγήθηκε. Ήρεμη, χαλαρή, ξεκάθαρη. Σε πιτζάμα πάρτι. Χωρίς μακιγιάζ, να το πω. Τα γυρίσματα είναι, παιδιά, προφανώς. Τα γυρίσματα κάνει Τσιλίμπη. Μια μαθήτρια. Ναι, αυτό, ναι, παιδιά. Μην κοιτάς τωρινές μαθήτριες που βάβονται τότε, δεν θα φόβησαν. Τις είδα στο σύριαλ, γιατί το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Το είδα, μια χαρά, ωραίο το. Λοιπόν, απαντάει για σε όλα. Και ουσιαστικά αυτό που λέει, εμέσως πλύνει σαφώς, κλείνει κάθε πόρτα επικοινωνίας και επιστροφής. Λέει, δεν ξαναγυρίζω, είμαι πολύ καλά, είμαι καλά στα προσωπικά μου. Αισθάνεσαι ότι είναι ένα κεφάλαιο το οποίο έχει κλείσει για πάντα για έχει την ίδια. Κλειδάους όχι μόνο έχει κλείσει, έχει βάλει και το σύρτη και έχει αποχαιρετήσει. Και μετά από καιρό και από πόνο ίσως και από διάφορες ζυμώσεις μέσα. Γιατί είπε ότι εγώ για να φύγω από κάπου το έχω σκεφτεί πάρα πολύ καλά και το κλείνω οριστικά. Σίγουρα μια μεγάλη σχέση όταν τελειώνει. Δεν τελειώνει, δεν είναι μια απόφαση που θα την πάρεις ένα πρωί που θα ξυπνήσεις και το μεσημέρι θα πεις χωρίζω. Γι' αυτό και την βλέπουμε και την ίδια ότι είναι τόσο γλυκά απόλυτη σε αυτό που λέει. Δηλαδή δεν αφήνει παραθυράκι ανοιχτό. Συνήθως, να σας πω κάτι κορίτσια, εσείς όταν χωρίζετε ως γυναίκες δεν αφήνετε το έδαφος να στερώσει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το σκέφτεστε επί μήνες και επί πολλά έτη. Δεν υπάρχει συνταγή. Δεν είναι είναι στον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος το ζει διαφορετικά. Και κλείνει και βάζει και τέλος και στις φήμες για τον Γιώργο Γεροντιδάκη, που είναι ο συμπροταγωνιστής. Όχι, ήταν στο Σασμό. Το πιο αγαπημένο ζευγάρι. Το έχει κλείσει νομίζω, αλλά εμείς πάντα θα ρωτάμε νομίζω. Και ένα μεγάλο διάστημα. Όπου πρέπει θα ρωτάμε. Στα site γραφόταν ότι χώρισε και ο ίδιος και τι έγινε και αυτά. Και... Λοιπόν, να είναι καλά το κορίτσι το όμορφο. Σταμάτα ρε άνθρωπε, παλάρες όλη την ώρα μας μπερδεύεις. Ευχόμαστε πραγματικά όλα να είναι για καλό και για την ίδια και να έχει τελειώσει και όλη εκείνη η περιπέτεια με τον Λάμπρο να κρατάνε και οι ίδιο τους μόνο τα καλά. Κρατάμε, κρατάμε. Έχουμε απάντηση από την Έλενα το Παλιδού. Άλλαξε μαλλιά, άλλαξε διάθεση, άλλαξε και σπίτι μαθαίνω. Θέλουμε λίγο να ακούσουμε τι δήλωσε για αυτή την αλλαγή του look της και τη νέα σελίδα στη ζωή της. Με το δικό της μοναδικό τρόπο. Δεν το έκανα έτσι. Θα έμπαινα σε αυτό το. Αλλά ναι, είναι μια ταινία που θα φύγω τώρα για την Πελοπόννησο για ένα μήνα. Θα έχω και ένα θεατρικό. Και εκεί θα ήθελαμε να είναι ξανθά. Γιατί πολλοί έγραψαν ότι μάλλον περνάτε δύσκολα. Θέλατε να κάνετε μια αλλαγή, να ανανεωθείτε. Αλλά ήταν η δουλειά μου. Με πήγανε εκεί πέρα, με σύρανε. Τι απαντάτε σε όσους λένε για όλες αυτές τις φήμες χωρισμού? Τι είναι η απάντηση που δίνετε? Τώρα είπαμε για τα μαλλιά. Τι απάντησε, παιδιά, δεν τα άκουσα. Είναι το ηχητικό από τη δήλωση που έκανε στο T-Life χθες. Τι απάντησε στην ερώτηση που λέει, τι απαντάτε σε όλους αυτούς που λένε για το χωρισμό? Είναι η στιγμή που κλείνει την επικοινωνία με το τηλέφωνο και πηγαίνει για μπάνιο. Χθες μιλήσαμε κι εμείς μαζί της. Μας στέλνει τα φιλιά της, τη βλέπει την εκπομπή. Πήγαινε να κάνει τις βουτιές γιατί έχει πολύ ζέστη στα νότια. Οπότε... Όλοι βλέπουν πόσο λάθος νούμερο θα παίρνουν. Βλέπουν, λένε, βλέπουν από τάμπλετ. Τα σωστά άτομα. Δείτε μου τα σωστά, γιατί κάτι γίνεται λάθος. Βλέπουν. Πάντως βλέπεις όταν δεν θέλεις να απαντήσεις, την αντίδραση σε σχέση με την αντίδραση της Δανάης, πώς είναι διαφορετική. Εκείνη το αντιμετωπίζει και σου λέει ότι όχι, δεν είναι αυτό. Εδώ υπάρχει, δεν είναι σίγουρο αν υπάρχει χωρισμός. Και βλέπω και τον Νικόλα τον Βιλιώτη, καταλαβαίνω δίπλα της. Καταλαβαίνω ότι αυτός είναι υπεύθυνος για την αλλαγή στα μαλλιά. Νικόλα μου, υπέροχε, καλημέρα. Νάνση, συνάντησε στα πρωινά μας τα αγόρια, τον Γιάννη τον Κολογιτά και τον Παναγιώτη Στάθη. Πήγα ξημέρωτα στο πλατό του Ωρα Ελλάδος. Καθημερινά στο Open στις 6 το πρωί ξεκινάνε να μας ενημερώνουν. Πότε τελειώνουμε δεν λένε, γιατί κάθε μέρα είναι άλλη. Η ώρα. Μίλησα με τον Παναγιώτη Στάθη και μου έκανε αποκαλύψεις σε σχέση με το δελτίο του Star που παρουσίαζε κάποια χρόνια πίσω και αν αυτό το δελτίο σήμερα θα είχε θέση στην τηλεόραση. Ήταν δελτίο gossip τότε, ναι. Καλά. Και λίγο παραπάνω από gossip. Μιλάει για τη σχέση με την κόρη του, αλλά και ο Γιάννης Κονοκυθάς που δεν δίνει ποτέ συνεντεύξεις. Αυτό το γόρι
μιλά για την προσωπική του ζωή, πώς είναι σήμερα, το λόγο που δεν έχει social media και τι του έκανε η Μαρία Αναστασοπούλου και τον βοήθησε να βγει μπροστά από τις κάμερες. Α, πάμε να ακούσουμε. Α. Πόσες φανουρόπιτες έκανες για να σου γίνει ευχή να σου κάνω εγώ συνέντευξη. Στείλα το Επερόπουλο εδώ πέρα, ε. Τι έγινε, κυρία Νάνση, τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Είσαι για ψυχαγωγία, Γιάννη. Έχω ανήκω στην ενημέρωση. Βιογραφικά που στέλνω. Ποιος σκέφτηκε να βγεις μπροστά και να αναλάβεις συμπαρουσίαση με τον Παναγιώτη. Ο κ. Παναγιώτης Στάθης έχει μεγάλη ευθύνη γι' αυτό. Ο κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος έχει μεγάλη ευθύνη γι' αυτό. Ο οποίος μας έπεισε. Και η κυρία Μαρία Αναστασοπούλου. Το λέω γιατί εσύ ήσουν πάρα πολλά χρόνια στα μετώπιστα της ενημέρωσης. Δεν ναι. Σε είχαμε δει. Εκεί ανήκω. Να είσαι μου, εκεί ανήκω. Εγώ στο κοντρόλ μου αρέσει. Ναι. Εδώ εντάξει. Το δοκιμάζουμε. Δεν έχει καμία πληροφορία για σένα στο διαδίκτυο. Εγώ γκουγκλάρω Γιάννης Κολοκυθάς, δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί. Τι εννοείς δεν έχει τίποτα. Δεν έχει πολλά. Έχει μόνο για τη σχέση σου με τη Μαρία και αυτό όχι κάτι φοβερό. Δεν ήμουν ποτέ ούτε social media ούτε αυτά. Μένα μου αρέσει η δουλειά μου. Γιατί. Γιατί όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε στη φορά παρτίδα, social media, όλοι μπροστά. Social media, γιατί δεν έχεις. Δεν είμαι των social media, δεν μου αρέσουν. Δεν μου αρέσουν καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Εσύ μόνο δουλεύεις. Δεν έχεις καθόλου προσωπική ζωή, δεν βγαίνεις, δεν κάνεις τίποτα. Φίλου. Τα κάνουμε όλα αυτά. Όλα μαζί. Όλα συνδυάζονται. Δεν χρειάζεται πολύ ύπνο σε αυτή τη δουλειά. Πού είσαι, Νάνση μου! Πού πας, μετά έρχομαι κι εγώ! Ορίστε, το είδες. Λάμπρινε το κανάλι. Ήρθε και λάμπρινε το κανάλι. Έχεις βρει το ιδανικό σου άλλο μισό για να ξεκινάς τη μέρα σου. Είμαστε πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να σου πω. Ο Γιάννης έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Έχει χιούμορ. Άνθρωπος που έχει χιούμορ, μην τον φοβάσαι. Ξεκινάμε πολύ ωραία, γελάμε. Εσύ έχεις παρουσιάσει εξάλλου και δελτίο Star. Τις εποχές της τότε. Εποχές, βέβαια. Το οποίο ήταν πιο lifestyle. Σωστά. Υπήρχε ένα κομμάτι που ήταν ενημερωτικό μπροστά και το υπόλοιπο ήταν lifestyle. Το διασκέδαζες τότε. Δεν είναι το φόρτε μου, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν το φόρτε μου. Προτιμώ το ενημερωτικό. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Αυτό κάνω. Αλλά δεν απαξιώνω τίποτα. Παναγιώτη, με το political correct που υπάρχει σήμερα, εκείνο το δελτίο θα έπαιζε σήμερα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Μπορεί και όχι κάποια πράγματα. Αλλά μιλάμε για μια άλλη εποχή συνολικά, πώς ήταν η Ελλάδα. Μιλάμε για την Ελλάδα πρώτου 4, όπου ήταν μια άλλη Ελλάδα εντελώς. Κόρη, τι ταξί πάει φέτος. Είναι, θα πάει τρίτη γυμνασίου. Πάει τρίτη γυμνασίου. Πάει τρίτη γυμνασίου το παιδί. Και? Το παιδί σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι χαρούμενο, έχει τέτοιο μπαμπά. Είναι χαρούμενο, είναι δυνατόν να μην είναι χαρούμενο. Με τι θέλει να ασχοληθεί στη ζωή τη, έχει καταλήξει. Ό,τι θέλει να κάνει. Mm-hmm. Να είναι καλά. Εγώ τη είπα, έχει μια υποχρέωση μόνο. Τι? Να είσαι ευτυχισμένη. Τα υπόλοιπα κάνω θέλεις. Είναι μια υπέροχη μέρα, είμαι πολύ χαρούμενος. Μ' αρέσει να εργάζομαι με τον Παναγιώτη Στάθη. Η κυρία Σαλακά έχει μπει μέσα μου, ολόκληρη. Είσαι ηλιόλουστος. Είμαι. Είσαι. Όχι εσύ Παναγιώτης, είσαι ηλιόλουστος. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δίδυμο, είναι αλήθεια. Έχουν ταιριάξει, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Και ειδικά στο κομμάτι της ενημέρωσης που και οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές και πρέπει να κρατιούνται. Κάνουν και πολύ καλά τη δουλειά τους και έχουν και πολύ πλάκα μεταξύ τους και με τους καλεσμένους κάνουν πλάκα. Που δεν κάνουν είναι... ωραία. Γιατί σου δίνουν τον παλμό της επικαιρότητας και σε ενημερώνουν, αλλά ταυτόχρονα. Εμένα μου αρέσει που δεν είναι δραματική. Δεν είναι και αποστηρωμένη. Ψεύτικα δραματική. Δηλαδή θα σου πούν την είδηση, θα καταλάβεις τι θέλουν να πούν. Στις αληθινές τις διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι είναι κομικοί, έτσι. Κομικοί με την καλή έννοια εκεί του όρου. Εκεί θα τέριαζες κι εσύ. Πάρα πολύ, παιδιά. Μα ψάχνετε τρίτο να τελειώνουμε στις 8:57, έτσι. 8:58. Κοίταξε, να βάλεις και το ραδιόφωνο μέσα, τα παίρνει παντού όλα μαζί. Πάντως ο Γιάννης Κολοκυθάς, παιδιά, πιστεύω ότι άργησε. Ήταν να κάνει αποκάλυψη τεράστια ο Γιάννης Κολοκυθάς. Πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Γιατί στο ραδιόφωνο με τη Μαρία Αναστασοπούλου. Τα παιδιά της αλλαγής. Για όποιος ακούει παιδιά αλλαγής στα χρόνια, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι. Είναι μαζί στο ραδιόφωνο. Είναι πάρα πολλά χρόνια. 12, είναι 11. Κάπου εκεί, πάρα πολλά. Κάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία σε μια σταθερή ώρα. Στη ζωή. Και στη ζωή δεν είναι μαζί. Νομίζω ότι είναι κάτι γνωστό αυτό. Και δεν σημαίνει το ότι έχουν χωρίσει στα προσωπικά τους. Ξέρουμε ότι ήταν πάρα πολλά χρόνια ζευγάρι, έμεναν και μαζί. Δεν σημαίνει ότι αυτό τους δυσκολεύει στα επαγγελματικά τους. Γιατί εγώ τους ακούω κάθε μέρα και του κάνει πλάκα συνέχεια. Τον πειράζει, την πειρά. Έχουν πάρα πολύ ωραία σχέση. Πασόκ για πάντα. Αυτό. Πασόκ για τα μυαλά. Ειδικά αυτές τις μέρες. Βέβαια, ναι. Θα...
Ο Γιάννης ήταν μέσα στα ονόματα που είχα συζητηθεί πριν μια διετία για το Μέγκα. Ήταν πολύ στενά στο να κάνει ψυχαγωγία στο Μέγκα. Ο Γιάννης... Έχασαν που δεν τον πήρα στο... Καλύτερα, είσαι εδώ, καλύτερα. Αν ακούει, είναι κρυφοψυχαγωγικός και δεν το ξέρει. Αν αποφασίσει να κάνει ψυχαγωγία. Παιδί μου, είναι για πρωινό κανονικό, θα μας πάνε τη δουλειά. Ο Παναγιώτης είναι ναι, ρε παιδί μου, αυτό που θα αφήνει τον άλλο να κάνει την ψυχαγωγία. Ο Κολοκυθάς είναι κρυφοψυχαγωγικός, το έχει μέσα του και το κρύβει. Αν αποφασίσει ποτέ να συμφιλειωθεί με την πλευρά της ψυχαγωγίας, θα είναι αποκάλυψη. Τα δέφη. Ελένη Τσολάκη. Ημερομηνία. Να τα κρατάτε αυτά σήμερα. Είμαι θα... Γιώργο μου, αύριο δεν είμαι, θα να ξέρεις. Μπεζουλίνη. Λοιπόν, 14.800 για τηλεφωνήστε για να κερδίσετε δύο κλιματιστικά. 9.000 BTU το καθένα από τη MyTherm. Μπείτε και στο mytherm.gr να ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα, επιδοτήσεις οι οποίες τρέχουν και από τις οποίες μπορείτε να υποφεληθείτε για να αλλάξετε τους θερμοσύφωνές σας. Αλλά εμείς σας δίνουμε δύο κλιματιστικάρες και 5.000 ευρώ μετρητά. Τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε. 14.800 τηλεφωνήστε ή στείλτε μηνυματάκια νιόμικρον και νο και μια αποστολή στο 14.800. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Όμορφη, είσαι όμορφη και δεν θέλω να ξέρω όλα τα άλλα. Όμορφη, είσαι όμορφη, σε πω... Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί. Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ. Αυτό που τραγουδάει ο Κωνσταντίνος στην Αλεξάνδρα. Πολύ ωραίο. Τα δικά του τραγουδία θα τραγουδάει, βρε. Γιατί. Αλλονό. Του Ρέμου θα τραγουδάει. Όχι του Ρέμου, ρε παιδιά. Θα έχει κάποια αγαπημένα άνθρωπος αλλονών καλλιτεχνών. Γονίδι, όλα σε αγαπάνε τόσο δυνατά. Μπορεί. Εσύ, Νάνση, να σε ρωτήσω κάτω από τα μαλλιά, τι κρύβει την τρούφα. Εσύ, Λάπρε, επειδή όλα τα χρόνια με κοροϊδεύει για κάποια μαλλιά μου και έχω φωτογραφίε τι οποίε έχει κλεβάσει. Δεν μπορώ να κάνω διάλογο μαζί σου για μόδα, χρυσό μου. Θα μιλήσαμε δεν για μόδα. Μιλάμε για τον μπάνανο που συντριβάνει. Θα χαρακτήριζε κακοποιητικά τα σχόλια. Σεξιστικά. Θέλω να βγω πλάτη. Αποκλειστικό να πέσει. Βγει πόδια. Λοιπόν. Αγάπε! Τώρα η τηλεόραση κάνει διάφορα πράγματα. Αυτό, ναι. Τα κάνει. Άκουσες τι είπε. Είπε ο Καρβέλας. Δεν άκουσα, γιατί μου πέταξε ακουστικό ένα. Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ο Νίκος, λοιπόν, βγήκαμε χτες το βράδυ και νυχτοπερπατήσαμε. Και όταν νυχτοπερπατείς... Ξέρεις τι πατάς. Και καμιά φορά τα βλέπεις. Τέλος πάντων. Έτσι, για να τα τα αποκλειστικά. Πάμε να δούμε. Βρεθήκαμε στο Χάτσικο, δεν ήσουν και εσύ εκεί. Πήγα για λίγο. Πήγες για να απαντήσεις γιατί μαλώσαμε. Ναι, ναι. Όχι, πήγε να απαντήσεις. Στους φίλους σου πήγα, στους πολύ αγαπημένους. Στο Happy Days, είδα το πρωί. Όχι, πετάχτηκες, λέω να απαντήσεις γιατί μαλώσαμε. Ρολάκια έφαγες. Δεν έφαγα τίποτα, παιδιά. Πήγα στο όρθιο μόνο τίποτα. Λοιπόν, Στίβ Μιλάτος, Κάτια Ταραμπάνγκο και η Αφροδίτη Ντίδη. Πάμε να δούμε τι λένε οι αγαπημένοι στην καμερά μας. Τις τελευταίες φορές έκανες κάποιες δηλώσεις για τη Μαριάντα Πιερίδη. Όμως η Μαριάντα δεν απάντησε καθόλου. Πώς το βρίσκεις όλο αυτό, περίμενες μια απάντησή της? Όχι, όπως και εγώ κανονικά δεν θα απάνταγα. Αλλά όταν με καλούν ανόητο, με αναφέρουν ως ανόητο, έπρεπε να απαντήσω γιατί ήταν ένα επίθετο το οποίο δεν μ' άρεσε. Ένα κοσμητικό επίθετο θα πω. Οπότε απάντησε εκεί. Τώρα να γίνει λαϊκό δικαστήριο που σου μια άλλη φορά και να συνεχίσετε αυτή την παραγωγή δεν μ' αρέσει. Ούτε θα τραβά προσοχή για χαζά θέματα. Θα ήθελα και το σχόλιο σου για όλο αυτό τη επικαιρότητα με την κυρία Ζαμάνη. Όταν είσαι καλλιτέχνη και φτάνει στην έξαψη, θα πω εκείνη τη στιγμή, ούτε σ' αρκετό έκανε. Εγώ μαζί τη είναι, μπράβο κοριτσάρα μου, κάνει τη θες. Δηλαδή τώρα να κάτσει και να σχολιάσει επειδή έβγαλε την μπλούζα τη, ενώ την έβγαζε ρουβά, έβγαζε τη φούστα, κάναν οι υπόλοιποι, ήταν κάτι. Θα έβγαινε ποτέ ραντεβού με μια γυναίκα με παραπάνω κιλά? Έχω βγει. Σου έχει γίνει κάποια κρούση από το GNTM? Παιδιά, δεν μου είχε γίνει κάτι. Θα πήγαινα μόνο, όπως ξέρω να φέρει ξανά, θα πήγαινα μόνο σαν κριτή ή σαν καθηγητή. Δεν έχω να ασχοληθεί μαζί μου, μάλλον τηλεοπτικά δεν του αρέσει αυτά που λέω. Είμαι λίγο πιο καυστικό από ό,τι πρέπει σε κάποια πράγματα. Τουλάχιστον η δουλειά μιλάει. Από ό,τι έχω δει κάποιους που έχουν πάρει πιο πριν, το βιογραφικό τους μόνο του Καράβα ήταν εισάξιο και παραπάνω από το δικό μου και μπράβο στο Γιώργο. Όλοι αυτοί που υπήρξαν, το βιογραφικό τους ήταν πολύ μικρότερο από το δικό μου. Έχει προκύψει πάλι μία συζήτηση, αυτή τη φορά για την κυρία Ζαμάνη, η οποία στη συναυλία της αποφάσισε να βγάλει την πλούζα της. Και καλά έκανε. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έκανε τίποτα κακό που το κάνουν
πάρα πολλοί καλλιτέχνες στον κόσμο ολόκληρο, όχι στην Ελλάδα. Και φαγωθήκαμε τώρα γιατί μας χαλάει κάπου αισθητικά, γιατί έχει κοιλιά, γιατί αυτό και κάτι αισχρά πράγματα. Κάτι αισχρά πράγματα. Είναι δικαίωμά της να πετάξει την μπλούζα, όμως το αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει είναι δικό μου θέμα. Και εμένα αισθητικά δεν μ' αρέσει. Πραγματικά, ποια είναι η αισθητική σου? Αλήθεια! Και στην τελική αισθητική σου στο σπίτι σου. Το τι κάνει ο κόσμος έξω μετά, come on δηλαδή. Come on αυτό το πράγμα με την αισθητική, παιδιά. Τελευταίες μέρες ακούμε ότι ο Τάιλερ Μακμπεθ, ο σύζυγος του Στεφάνου Κασελάκη, ανοίγει γυμναστήριο. Καλές δουλειές. Άμα μου κάνει δωρεάν τέτοιο, ετήσια εγγραφή, θα έρθω να γυμναστώ. Κάποια θα ήθελα και το σχόλιο σου, γιατί ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει μία ρήξη στη σχέση της Έλληνας Χριστοπούλου με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Κάτι έχει πάρει το αυτή μου, η αλήθεια είναι αυτή. Φαντάζομαι είναι λόγω επαγγελματικών σχέσεων κατά κύριον, αλλά πάντα τις θυμάμαι αγαπημένες και πολύ δεμένες σαν γυναίκες. Το ότι έγινε δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι, αλλά είναι κρίμα να καταστρέφονται σχέσεις για το παραμικρό. Θα πήγαινε στο νέο γυμναστήριο του Τάιλερ Μακμπεθ? Παίζει λίγο μακριά. Τώρα να πηγαίνω Κολονάκι για να κάνω τη γυμναστική μου, λίγο δύσκολο. Έτσι όπως τον βλέπεις τον Τάιλερ, πιστεύεις ότι θα είναι καλός προπονητής? Πιστεύω θα είναι, ξέρω κι εγώ. Και με τον σύντροφό του θεωρώ ότι κάνουν προπόνηση, τους βλέπω fit. Μ' αρέσει που τον βλέπω να κάνει και κάτι άλλο. Εσύ, από περιέργεια, θα πήγαινες να δοκιμάσεις? Να κάνω γυμναστική. Με τον Τάιλερ. Δεν ξέρω. Μπορεί και ναι. Θα σε πάω και στο Στάθη Σχίζα, γιατί τον ακούσαμε ότι είναι μόνος του, είναι. Είναι μόνος του. Δεν ξέρω. Δεν έχω επικοινωνήσει μαζί. Το έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε με τον Στάθη Σχίζα. Πώς και έτσι. Ρωτήστε τον, δεν ξέρω. Έκανε πρόσφατες δηλώσεις ο Τριαντάφυλλος και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν ξέρει τι είναι το non-binary. Ο καθένας στη ζωή του είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Εκτός να μην σε προσβάλλει. Δηλαδή, τα δέχομαι όλα, αλλά υπάρχουν και όρια. Υπάρχουν και όρια όχι για μένα προσωπικά, γενικά. Είναι ένα τόσο πολύ λεπτό θέμα που και με την ψυχοσύνθεση του κάθε ανθρώπου, με τις επιλογές, με τα θέλω του, όλα είναι σεβαστά. Εγώ αυτό μπορώ να πω. Λοιπόν, μυρίζομαι μπιφ, θα το συζητήσουμε μετά. Και... Χοιρινό δηλαδή. Μπιφ λέγεται η κόντρα. Ανάμεσα βοδινό, στον ιό. Βοδινό. Δεν το ξέρω. Βοδινό, έχει να κάνει από το Just the Two of Us. Υπήρχαν κάποιες φήμες ότι είχε ασκήσει βέτο Στάθης Σχίζας να μην είναι ο Σιμακόπουλος στο Just. Οπα. Είναι περσινό αυτό. Το είχαμε συζητήσει. Το θυμάμαι. Μπράβο. Εγώ δεν το θυμάμαι. Το ακούω και πρώτη φορά. Υπήρχε στο τραπέζι ότι δεν πήγα εγώ γιατί κάποιο δεν με ήθελε. Δεν είχε πει ποτέ για το Στάθη. Όχι, αλλά το έχει αφήσει εννοηθεί γενικότερα. Γιατί ο Στάθης μπορεί να κάνει το πιο. Τι δύναμη έχει, για ποιο λόγο να το κάνει κιόλα. Δεν ξέρω. Και πάει ίδιο όμω. Γιατί τον φοβόταν σε φωνή. Αυτό θα έλεγα. Μπορεί. Είναι ο Νταλάριος και ο Πάριος. Απλά έλα, μπορεί να έγινε πρόταση στο Στάθη, θεώρησε φαντάζομαι, ότι είπε ο Στάθης θα έρθω εγώ, αλλά μην πάρει τον Ασημακόπουλο. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Γιατί ήταν μαλωμένη από πριν. Όχι, δεν έχει λόγο να το κάνει. Ειδικά ο Στάθης που τον ξέρουμε, δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται. Η Ντίτη, εγώ την αγαπώ, την λατρεύω, παιδιά. Η Ντίτη, παιδιά. Είναι φοβερή. Είναι φοβερή κάθε φορά που απαντάει. Απαντάει με το δικό της χαρακτηριστικό τρόπο και σου λέει ότι η αισθητική του καθενός είναι κάτι που εμένα δεν με αφορά. Ο καθένας ας κρατήσει την αισθητική του για τον εαυτό του. Παιδιά, η Τίτη, επειδή είναι φίλη μου, την έχω ζήσει πάρα πολύ. Είναι ένα παιδί μάλαμα. Είναι πω, απίστευτη ψυχή, έχεις δίκιο. Επειδή εκθέτει πολύ το σώμα της, δεν την νοιάζει καθόλου να κομπλεξάρει στο πρέσβυρα, είναι πρέσβυρα, είναι ambassador σε εταιρείες που έχουν να κάνουν με τη συμφιλίωση, με το σώμα μας, με το πώς πρέπει αυτό να το επικοινωνούμε προς τα έξω. Το κάνει πολύ αυτό. Η ερώτηση για την Ρηματούλα Ζαμάν ήταν είχε μια αυτονόητη απάντηση. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ότι η Ντίτη πια ξεκινά και διεθνή βήματα. Την έχω πάρει από τη Vogue του εξωτερικού, έχουν βάλει τις φωτογραφίες της και ξεκινά και ένα ταξίδι πολύ μεγάλο. Καλή επιτυχία, Ντίτη μου. Είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι με χαρά της ζωής, με πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Και τη στέλνουμε όλοι ένα γλυκό φιλί. Ήταν το καμαρίνι μου στο Just. Ήταν το καμαρίνι στο Just με την Ντίτη. Ωραία. Λοιπόν... Γιατί δεν κάνετε ντουέτο. Γιατί δεν κάνετε ντουέτο. Θα κάνουμε άλλους ντουέτο. Αφού ξέρεις. Τι γίνεται. Γίνεται μια μικροεκπομπή. Τι γίνεται δίπλα μας. Ναι, γιατί με προκαλεί.
Δεν με προκαλώ, παιδί μου, εγώ κοτσομπάνα να σου πει. Αν αποφασίσετε να ενημερώσετε και εμά του υπόλοιπου. Πάρουμε τηλέφωνο. Πάρουμε, το έχετε δίκιο. Κωνσταντίνε μου, μια και αναφερθήκαμε στο Στάθη Σχίζα και από ό,τι αντιλήφθηκα, γνωρίζει πολλά. Γνωρίζω πάρα πολλά και μα το αποκαλύπτει και ο ίδιο εδώ στη συνέντευξή μα. Τον συνάντησα στο σπίτι του. Τελευταίες μέρες έχω να σα πω. Φεύγει. Πού πάει. Από το σπίτι μετακομίζει στο κέντρο τη Αθήνα σε άλλο σπίτι. Εκείνο το σπίτι αυτό που έχετε πάει. Στέγασε τον έρωτα με την Αλεξάνδρα Παναγιώτα. Είναι που είναι κόκκινο ο τείχο. Το Παγκράτη, ναι. Είναι κόκκινο ο τείχο. Είχε πάει πέρσι ο Νίκο Γεωργιάδη και κοιμήθηκε στο σπίτι του. Α, ναι. Για την εκπομπή. Α, ναι, μπράβο. Το είχαμε δει. Στο κρεβάτι με το Στάθη Σχίζα. Ναι, θυμάμαι. Λοιπόν, μα τα αποκαλύπτει όλα. Τι συμβαίνει με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Δίνει κάποιε απαντήσει που θα συζητηθούν. Δεν τρελαίνεται. Κάτι συμβαίνει. Για δείτε, για δείτε. Ωραία. Τι είναι survivor έχουμε, το είδες καθόλου? Για μένα δεν είναι survivor. Ναι, μεν έχει μείνει το όνομα survivor, αλλά νομίζω ότι είναι ένα άλλο project, δεν είναι survivor. Όσο περνάνε τα survivor και γίνεται το καινούργιο survivor, οι παίκτες που μπαίνουν μέσα δεν μπαίνουν για να δείξουν τον χαρακτήρα τους. Μιμούνται προηγούμενους παίκτες, δηλαδή το έχω παρατηρήσει πολύ. Πώς βλέπεις την πορεία του Ντάνου? Είναι ένας άνθρωπος αξιοπρεπέστατος, έχει αξίες, έχει ηθική. Ξέρω ότι του δίνανε πάρα πολλά λεφτά για να μπει στο ασύλληπτο νούμερο. Για να μπει στο All Star και έκλεισε την πόρτα στα χρήματα γιατί δεν τέριαζε με αυτό που ήθελε αυτός και αυτό είναι προς τιμήν του. Μετά τη μεγάλη σου τελευταία σχέση που ήταν και γνωστή με την Αλεξάνδρα, δεν μάθαμε τίποτα άλλο για σένα, για την προσωπική ζωή και πίστεψέ με, έχω ψάξει. Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαι ελεύθερος και είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος ελεύθερος. Και να υπήρχε κάτι, αν θες να το κρύψεις πραγματικά, κρύβεται. Δεν φλερτάρεις όμως. Το φλερτ υπάρχει πάντα στον αέρα. Ένα κουπλιμέντο, ακόμη και το κουπλιμέντο, ένα είδος φλερτ είναι, χωρίς να προχωρήσει σε κάτι ερωτικό. Αυτό υπάρχει και σε σχέση να είσαι και παντρεμένος να είσαι. Το καλοκαίρι είδαμε την Αλεξάνδρα σε ένα πλάνο που σχολιάστηκε πάρα πολύ. Και εγώ, επειδή σας ξέρω και τους δύο, λέω αυτοί τσακώνονται. Στα καλύτερά μας είμαστε, μια χαρά. Μου αρέσει πως είστε cool. Μια χαρά, στα καλύτερά μας τι έχουμε να χωρίσουμε. Μια γνωριμία που μετράει 10 χρόνια γνωριμίας, οπότε τι να χωρίσουμε. Εντάξει, πέρασαμε μια φάση, ήμασταν σε σχέση, χωρίσαμε. Λογικό είναι να υπάρξει λίγο ένταση. Τα ξαναβρήκα, μια χαρά, τη βλέπω και έχω, τι κάνεις Αλεξάνδρα, πώς είσαι. Σε ανθρώπινο επίπεδο, να φανταστώ ενδιαφέρεσαι για εκείνη. Σε ανθρώπινο επίπεδο, φυσικά και η ίδια ενδιαφέρεται για μένα, όπως είναι πολλά τα χρόνια. Ξέρεις, δεν θέλω να πάθει κακό. Φλερτ δέχεσαι από άντρες γενικότερα? Ναι, βρε, φυσικά. Μια χαρά, έχω και πάρα πολλούς φίλους που είναι γκέι τα παιδιά. Κάνω και παρέα. Δηλαδή, φίλοι μου πολύ, αδερφικοί μου φίλοι. Και στα γκέι μπαρ πηγαίνουμε. Πάμε μία στα μπουζούκια και μετά πάμε σε γκέι μπαρ. Δηλαδή, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είμαι ο κατάλληλος να το συζητήσω αυτό, γιατί μου φαίνεται πολύ παράλογο το να σου φαίνεται παράλογο κάποιος να είναι γκέι. Θα σε πάω τώρα στην κορούλα σου. Πώς είναι η σχέση σας? Μεγαλώνει, αν σε αγχώνει αυτό? Μεγαλώνει, πήραμε και κινητό. Τώρα είμαστε στην ηλικία που πήραμε κινητό. Είμαστε όλη μέρα σαν ζευγάρι με μηνύματα, Viber, τι κάνεις, πού είσαι, γιατί είσαι, ποιος είσαι, βάλε μονάδες. Είμαι από τους μπαμπάδες τους υπερπροστατευτικούς. Τις έχω GPS στο κινητό. Να βλέπω που είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Γενικά σε φοβίζει η βία στα μικρά παιδιά? Αυτό είναι τραγικό πραγματικά και αυτό ξεκινάει από το σπίτι. Είδα ένα περιστατικό και στην Γλυφάδα που έγινε δηλαδή και μπήκα στη θέση του γονιού αυτού του παιδιού. Να βλέπεις τώρα το παιδί σου, να το χτυπάνε με αυτό το βάλουν σε τρόπο. Δεν μπορώ καν να μου συνέβη να σου το περιγράψω το πώς θα αισθανόμουν. Σκέφτε τη στιγμή που θα σου πει «Μπαμπά, από εδώ το αγόρι μου». Δυστυχώς. Και πώς νιώθεις? Δεν νιώθω πολύ ωραία. Αλλά εντάξει, φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Όταν πάει και 25-27 χρόνια να μου φέρει ένα αγόρι, μοιάζουν τα λεφτά, μου νοιάζει να έχουν τα αγόρια της ή ο άντρας της στο μέλλον, ούτε τίποτα. Με νοιάζει μόνο να την αγαπάει και να τη σέβεται, τίποτα άλλο. Νομίζω πως έχουμε μπερδέψει τα πρότυπα. Παλιά το πρότυπο ήταν να είναι ένας άνθρωπος που να σου αρέσει εμφανισιακά, να είναι ένας άνθρωπος που σε αγαπάει, να είναι ένας άνθρωπος που σε φροντίζει. Τώρα τα πρότυπα είναι αλλιώς, δεν μας νοιάζει η εμφάνιση. Λίγο. Έτσι έχω παρατηρήσει, έτσι, και σε άντρες και σε γυναίκες. Δεν μας νοιάζει εμφάνιση, δεν μας νοιάζει τίποτα, μας νοιάζει μόνο να μας φροντίζει και να είναι οικονομικά ευκατάστατος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Σε πάρα πολλά σημεία μπορείς να σταθείς. Διαφωνώ σε αυτό που λέει στο τέλος για τα πρότυπα. Τα πρότυπα τα περνάνε οι γονείς, όχι μόνο η κοινωνία. Άρα λοιπόν, αν
οι αξίες που θα δώσει το παιδί σου είναι διαφορετικές και όταν θα βγει στην κοινωνία, τις δικές του αξίες θα διατηρήσει. Τώρα αυτό που λέει για τον Τάνο. Γενικότερα όμως, όριστη, η κοινωνία φέρνει άλλα πράγματα, άλλα πρόβλημα. Δηλαδή, φέρνει, αλλά δεν μπορώ να. Το τι σου ρίχνει στα μούτρα. Παιδιά, δεν μπορώ να δεχτώ ότι μεγαλώνουν οι νέες μαμάδες και οι νέοι μπαμπάδες στα παιδιά τους με στόχο να βρουν έναν όμορφο γαμπρό και με λεφτά. Υπάρχει μέρα. Καλά, όμως αυτό γίνεται και πάλι χωρίς. Είναι μειοψηφία. Δεν μπορώ να το θεωρήσω ότι είναι ο κανόνας. Ή βλέπουν μια κοπέλα η οποία είναι μέσα στις πλαστικές και καλά κάνει και έχει το δικαίωμα αυτό έτσι να είναι και πάνε και κοπιάρουν οι νέες κοπέλες. Θέλω και εγώ να έχω μεγάλα χείλη, θέλω και εγώ να είναι στο σώμα μου. Αυτό είναι άλλο. Αυτό συμβαίνει και είναι πολύ μιμητισμός. Είναι άλλο κομμάτι. Και εκεί κάτι μιμήσε, γιατί μπορεί ένα μικρό κορίτσι να το βλέπει και στο δικό του περιβάλλον αυτό. Όλα είναι μια ξεχωριστή κουβέντα που γίνονται. Εγώ έμεινα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε για τον Αγγελόπουλο, για τον Τάνο. Ότι του δώσαν ασύλληπτα χρήματα για να μπει στο All Star και εκείνος είπε όχι. Και τον θέλανε με κάθε τρόπο, ακόμα και ένα guest να έκανε δηλαδή. Και ας μην συμμετείχε κανονικά στο All Star, απλά να περνούσε να έκανε κάτι. Ήταν τεράστιο το ποσό και ο ίδιος δεν ήθελε καθόλου να εμπλακεί ξανά. Ο ίδιος είχε αντιπροτείνει πράγματα να το παρουσιάσει. Το είχε πει πολλές φορές. Και να σχολιάζει τις αγώνες αυτό υπήρξε, ήταν υπερφρενολογία. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Για παρουσίαση ίσως ναι, τώρα για να σχολιάζει αγώνες δεν ξέρω. Ήθελε, ο άνθρωπος ήθελε να το παρουσιάσει. Δεν ήθελε επουδενή να παίξει. Το είχε πει από την αρχή. Νομίζω έληξε η κουβέντα. Δεν ήταν θέμα οικονομικό. Ξέρεις όμως ότι κοίταξε. Γιατί καμιά φορά δεν είναι δηλαστικό το οικονομικό. Σου λέει ο άλλος πόσα θες. 5 ας πούμε. Λες ή όχι. 25. Όχι, μα ήταν λεφτά ζωής. Δηλαδή όντως κάθε άνθρωπος ο οποίος κάθεται πάνω στην απόφασή του είναι αξιοθαύμαστο. Πολύ. Που δεν θα ήταν άσχημο. Δηλαδή το να λέγε ναι στα χρήματα. Δεν θα έκανε κανένα έγκλημα. Ίσα-ίσα και ο κόσμος θέλει πάρα πολύ να τον δει. Από τον κόσμο έλειπε, γιατί ο Ντάνος έχει και τεράστιο φαν κλαμπ. Είχε φοβερά και καλύτερη πορεία το Survivor, αν είχε πάει. Ναι, εντάξει, γιατί είχε διαλέξει άλλο δρόμο. Αυτό. Μα και ο ίδιος έχει πει, νομίζω, ότι επειδή γίνει πολύ reality το Survivor, δεν είναι κάτι που τον εκπροσωπεί τόσο πολύ. Δηλαδή ήθελε να απέχει από όλο αυτό. Το πρώτο, αν θυμάστε, ήταν πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα που είδαμε. Όμως, επειδή πολλές φορές ακούμε μεγάλα λόγια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην τηλεόραση και στη δημοσιότητα, και λες τώρα, εγώ αυτό δεν θα το έκανα. Και βλέπεις μετά από. Γίνεται κάτι χειρότερο. Το είπα ξύπνα. Ότι κάνεις την κολοτούμπα και το έχεις κάνει γιατί. Για βιοπορισμό, για οτιδήποτε. Ένα σωρό λόγους. Αυτό το τήρησε. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Με την Παναγιώτα, τι συμβαίνει. Είναι μαζί, δεν είναι. Θα τραγουδήσει. Διάβαζα στην Τζόρτζια Σιρίχα ότι θα ξεκινήσει το τραγούδι η Παναγιώτα και θα εμφανίζεται μια φορά την εβδομάδα στο μαγαζί του. Όχι, στο Parfait. Είναι άλλο κατάστημα. Μαγαζί δεν έχει καμία σχέση με το Στάθη Σχίζα. Η Αλεξάνδρα γενικά τραγουδάει. Είχε βγάλει και τραγούδι με την Panic Records, αν θυμάστε. Βάλτε λίγο ένα φωτά χαμηλά λέγεται. Φώτα χαμηλά και πολύ σεξι. Το Πάπι ήταν το πρώτο τραγούδι με του Kings. Όχι, Πάπη Σκέτο. Όχι. Πάντως ο Στάθης, επειδή μιλήσαμε, ήταν ενημερωμένος για το επαγγελματικό βήμα της Αλεξάνδρας. Αυτό βγήκε από την ερμηνεία. Ωραίο. Εντάξει, το Πάπη ήταν πολύ πιο ωραίο. Εντάξει, γενικά θα κάνει μια πολύ αποκαλυπτική εμφάνιση επί σκηνής, Αλεξάνδρα. Πάρα πολύ σεξι. Καλέ, ναι. Στο Parfait. Ναι, θα μείνουν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Δεν πιστεύω να βγάλει τα θυματολάρια. Είχε προτάσεις και από άλλη νυχτερινά σχήματα. Γιατί του Γιώργου Βάλαρη είναι η σκηνή. Πιο καλλιτεχνικό. Ήταν στην παραλιακή. Έχεις ζητήσει παιδιά. Τι δηλαδή, σε ένα το πρόγραμμα, να βγαίνει και να ανοίγει ζαμπουζούκια. Είναι... Θεωρείς ότι ταιριάζει πιο πολύ αυτό που είναι θυμάτο βίντεο κλιπ. Πολύ, παιδιά, και έχω να σας πω ότι επειδή την έχω ακούσει στο στούντιο. Είναι καλή. Είναι πολύ καλή. Και όταν είχε πρώτη φορά είχα συζητήσει κάτι για το Just και μου είχαν πει ότι θα είναι και η Παναγιώταρου. Λέω, παιδιά, οπωσδήποτε πρέπει ζευγάρι με την Παναγιώταρου. Πάντως να σας πω κάτι, προτιμώ την Παναγιώταρο στην Eurovision. Πριν βγει η Λιόλη στο προσκήνιο. Δώστε Παναγιώταρο στην Eurovision. Δεν έχεις άδικο. Έχει όλο το πακέτο. Η Γκόνη δεν τη θέλατε. Δεν τη θέλουμε την Γκόνη. Άλλο εδώ μιλάμε, πάει αλλού το πράγμα. Να μας πει εδώ ο Αντώνης Γούναρης της ελληνικής δισκογραφίας. Λοιπόν, έρχομαι σε λίγο. Εφάκι μου όμορφο και τρυφερό, τι κάνεις. Έλα, Ελένη μου. Τι ωραία μου τα. Καλώς όρισες. Τι, βλέπουμε αυτά τα κορμιά εκεί πέρα, τι κάνουμε τώρα εμείς. Έρχονται οι φίλες μου και μου λένε, βλέπουν αυτά από τη showbiz, δεν θα φάω τίποτα για βράδυ. Λιμοκτονούνε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, μη στερείστε, διότι υπάρχουν τα μεντίζενές. Τώρα θα πεινάμε, είναι δυνατόν, μία απόλαυση. Το βράδυ γυρίζουμε σπίτι μας, μασουλάμε, βλέπουμε τηλεορασίτσα. Ωραία δεν είναι. Βέβαια. Πας την άλλη μέρα μπαίνεις μέσα στο Super Vacuum Plus. Να τι υπότυπο σου. Αυτό, άμα το συνδυάζει, ο συνδυασμό είναι ωραίο. Αυτό είναι. Η ζωή είναι απόλαυση. Δες τώρα αυτό το πριν και μετά.
και παίρνει θάρρος και λες, νάτια. Αυτή είναι η απόδειξη, οι άνθρωποι που το έκαναν. Καταρχήν θέλω από το πρώτο λεπτό, γιατί μας λέτε δεν προλάβαμε και τα λοιπά για την προσφορά, να σας πω ότι μέχρι τη μία το κλειδώνεται για ολόσωμη θεραπεία, αυτό το υπερμηχάνημα που θα σας το αναλύσουμε, αν και πλέον είναι famous, είναι διάσημο, 99 ευρώ. Προσέξτε, γιατί δεν ισχύει στα καταστήματα, μας λέτε πρωινό σουσού και το κλειδώνετε στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο, μόνο με 99 ευρώ. Ναι. Φούλα, τι κάνει αυτό δηλαδή, θα τι σου πω, είναι, εγώ το έχω ζήσει. Ρουφάει, ναι, το είπες έτσι στην καθομιλουμένη. Είναι ακριβώς. Επειδή βλέπω το βάκιο, φαντάζομαι ότι λειτουργήσα σαν σκούπα. Καλέ, και είναι τόσο απολαυστικό, δεν πονάς. Είναι σαν να σου κάνουν μασάζ, είπε το τέλειο μια φίλη, η οποία έφτιαξε κυρίως πόδια, εσωτερικό μυρών, είχε συσσωρευμένη κυταρίτιδα, στο έσω μυρών. Είχε μια χαρά τετρακέφαλους η κοπέλα και στο εσωτερικό μυρών μάζευε κυταρίτιδα. Τοπικό που λέτε λοιπόν, εσείς. Και έκανε το super vacuum και μου λέει έφτιαξα πόδια με ούτε 100 ευρώ, με 99, φανταστικό. Λοιπόν, είναι μια τεχνολογία από το μέλλον που έρχεται σήμερα σε Ελλάδα και Κύπρο, έχει έρθει εδώ και 2 χρόνια στα Μεντίζενές. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο με αυτή την κεφαλή ασκεί αναρρόφηση και εμπίεση, σπάει τα λιποκύτταρα, φοράμε αυτό το ειδικό κορμάκι και οι άντρες, είναι δικό μας. Αυτό το κορμάκι τι είναι? Είναι για να μην υπάρχει μετά ούτε κοκκινίλα, ούτε ερεθισμός, ούτε να αισθανθούμε, ας πούμε, ότι τραβάει το δέρμα, γιατί κάνει στην ουσία λιποδιάσπαση και σμήλευση πάρα πολύ έντονη, έχει κυλίνδρους και πτερύγια και καταφέρνει να σπάσει τη μεμβράνη στα λιποκύτταρα. Οπότε το λίπος μετά εμείς θα πίνουμε πολύ νεράκι. Και θα αποβάλλεται. Και θα αποβάλλεται. Και σε 2-3-24 ώρα δείτε αυτά τα πριν και μετά στην κυταρίτιδα. Είναι πραγματικά και είναι περιστατικά μας τα οποία πετάνε από χαρά. Εμάς αυτό μας νοιάζει. Να πετάτε από χαρά, να αποσυμφορηθείτε. Έρχονται άντρες που μας λένε έχω μία, ας πούμε, ένα πρίξιμο, μια δυσφορία. Το Super Vacuum βοηθάει και στη λέμφο, γιατί απελευθερώνει την κυκλοφορία της λέμφου, οπότε μετά έχουμε μια αίσθηση ευεξίας, χαράς, φεύγει και η λέμφος με τις φυσικές λειτουργίες. Και μπορεί λειτουργίες. Να θες να το κάνεις, έχεις κάποιο το Σαββατοκύριακο, ένα γάμο, ένα αυτό, παντρεύεσαι. Σωστό. Να το κάνεις και θες να πας κάπου και να φορέσεις ένα κολλητό ρούχο που δεν σου κούμπωνε και μετά τη θεραπεία αμέσως θα σου κουμπώσει, Ελένη μου, γιατί οι πόντοι μετρώνται. Μπορείς να μετρήσεις τον εαυτό σου πριν με τη μεζούρα και μετά τη θεραπεία. Είναι εκπληκτικό. Είναι ό,τι πιο εξελιγμένο έρχεται να μας απαλλάξει από νηστέρια, βελόνες, αποχή από την καθημερινότητά μας, σημάδια. Έχει μια ταλαιπωρία και λοιπόν αναρρόφηση. Βέβαια, τεράστια, όχι μια. Έχει τη διαφορά. Είναι κόστος, δηλαδή. Αλλά έχει μια τεράστια ταλαιπωρία. Ποιος θέλει, άσε που φοβόμαστε. Λοιπόν, εδώ ανώδυνα, εύκολα, χαλαρά, απολαυστικά, ολόσωμη θεραπεία μπρος-πίσω. Οι γυναίκες επιμένουν πάρα πολύ και στα χέρια, που είναι και εκεί το κορμάκι φορεμένο, στην πλάτη πολύ, οι άντρες στο σωσίδιο, κλασικές ανατομικές περιοχές, ανά target group. Τα νέα παιδιά, τα αγόρια κυρίως θέλουν να αναδεικνύονται οι κοιλιακούς. Ναι, και τα κορίτσια να φύγει η κυταρίτιδα και πάει λέγοντας, πείτε τα στον επιστημονικό σας σύμβουλο, είναι δώρο το διαγνωστικό ραντεβού. Το κλείνει στο 210-51-58-160 για αυτά τα πριν και μετά. Εσείς είστε η διαφήμισή μας. Κλείδωσέ το όμως μέχρι τη μία αυστηρά, 99 ευρώ μόνο. 210-51-58-160. 7053-53 στην Κύπρο. Μαζί θα κάνουμε τη διαφορά. Είσαι υπέροχη. Σε ευχαριστούμε πάρα φιλάκια. Πολύ. Διαφημισούλες και επιστρέφω. Και ένα μεγάλο φιλί και στο Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος περαστικά στο Δημητρό που δική του μάχη. Και να συνεχίσουμε να στέλνουμε και τις ευχές μας στους ανθρώπους που προσπαθούν να τα καταφέρουν να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά,
Τελειώσαμε και για σήμερα. Μία παραπέντε δείχνει το ρολόι μας. Τι γελάς, μωρέ! Περιμένω για το happy ending. Τρελαίνεται. Τι περιμένεις? Θέλει να κάνει ending, να πας σε ένα μασάζ. Όχι, όχι, δεν πας. Αλλάξτε σήμαση. Λοιπόν, έρχεται. Τι διαφημίζεις? Τελειώσαμε, παιδί μου. Τελειώσαμε. Δεν θες να τελειώσει. Έρχεται μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων εδώ στο Open με τη Λίνα Δρούγκα. Αμέσως μετά ο Πέτρος Κουσουλός με το Open τώρα και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας. Εμείς πρώτο Θεούλης, αύριο στις 10 παρα 10 για να αποχαιρετιστούμε για αυτήν την εβδομάδα. Έχουμε ραντεβού για πολύ πρωινό!